Ποντικοπαγίδα τη θα Κρίστη. Τρία τυφλά ποντικάκια, για κοίτα πώ γυρνάνε. Θα ρί ροδάκια στα πόδια του φοράνε. Και τη χωριά τη Α τώρα κυνηγάνε. Με σκαλιστό μαχαίρι, την ουρά του έχει κόψει σε χίλια μέρη. Αχ, δεν ξανάδα στα μάτια μου τέτοιο χουνέρι. Τρία τυφλά ποντικάκια, για στάσου και κοίτα πώ τρέχουν, πώ φεύγουν. Βολίδα, Σαΐτα Κυρία Πρόσωπα Κυρία Κάσεϊ Θυρωρός σε μια λαϊκή πολυκατοικία της οδού Κάλβερ Ανοίγει ένα χειμωνιάτικο βράδυ την πόρτα σε ένα άγνωστο με βραχνή φωνή και μαύρο παλτό Και ο άνθρωπος αυτός ψιθυρίζει κάτι για θάνατο Μόλι Ντέιβις Νεαρή και γλυκιά κληρονόμος που μετατρέπει ένα παλιό και ετοιμόροπο αρχοντικό Το Monkswell Μάνορ σε πανσιόν πολυτελείας και έρχονται στιγμές που όπως δείχνει κινδυνεύει να σαλέψει το λογικό της. Τζάιλς Ντέιβις, νεαρός και πολυπράγμων σύζυγος της Μόλι, που φαινομενικά τη ζηλεύει και που παρεμπιπτόντος δεν πραγματοποιεί τη δουλειά για την οποία ξεκίνησε πριν τη χιονοθύελα, προβάλλοντας μια σαθρή εξήγηση. Κρίστοφερ Ρέν, νεαρός και ιδιότροπος αρχιτέκτονας, με άψογο παρουσιαστικό, πρώτος πελάτης της Πανσιόν, που αναρωτιέται με μακάβρια διάθεση πώς να αισθάνεται κάποιος όταν τον στραγγαλίζουν με τα χέρια. Κυρία Μπόιλ, η ηλικιωμένη και ενοχλητική κυρία που περιμένει να βρει ένα τέλειο εξοπλισμένο μοτέλ με επτά ολόκληρες λίρες που καταβάλει, αλλά διαψεύδεται εκτρά προς μεγάλη της απελπισία. Ταγματάρχης Μέτκαλφ, απόστρατος στρατιωτικό, λιγομίλητος και προσινή, που εντελώ τυχαία σκαλίζει το μεγάλο ντουλάπι κάτω από τη σκάλα, την ώρα που γίνεται το φωνικό, και διατείνεται πω δεν άκουσε τίποτα. Κύριο Παραβατσίνη, γραφικό Ιταλός με μαύρη γενιάδα και με φιστοφελικά φρύδια, που μπαίνει στη σκηνή εντελώ απρόοπτα, αλλά κανεί δεν ξέρει όταν έρχεται η στιγμή. Αν λέει την αλήθεια πως το αυτοκίνητό του τελαπάρισε. Αρχιφύλακα Στρότερ. νεαρός για το βαθμό του αστυνομικό, πανέξυπνο και πολυμήχανο, που θα σοφιστεί και θα σκαρώσει ένα πείραμα. Και το πείραμα θα έχει πέρα για πέρα επιτυχία. Έκανε κρύο. Ο καιρό το είχε γυρίσει ξαφνικά στο χιονιά και ο ουρανό ήταν βαρύ και μολυβένιο. Ένα άντρα με μαύρο παλτό, το γιακά ανασηκωμένο γύρω από το πρόσωπό του, και με το καπέλο κατεβασμένο μέχρι τα μάτια του προχωρούσε στην οδό Κάλβερ. Στάθηκε μπροστά στο σπίτι με τον αριθμό 74 και ύστερα ανέβηκε τα λίγα σκαλιά και χτύπησε το κουδούνι. Το κουδούνισμα κάτω στο υπόγειο έφτασε μέχρι τα αυτιά του. Η κυρία Κάσεη με τα χέρια της βουτυγμένα στο νεροχύτη είπε γκρινιάρικα «Πάλι το κουδούνι! Δεν μπορεί να βρεις ησυχία ούτε λεπτό σε αυτό το σπίτι». Ασθμένοντας λίγο, ανέβηκε τα σκαλιά του υπογείου και άνοιξε την πόρτα. Ο άντρα που διαγραφόταν σαν σιλουέτα κόντρα στον γκριζοφόντο φόντο του ουρανού, ρώτησε με χαμηλή ψιθυριστή φωνή. Η κυρία Λάιον. Δεύτερο πάτωμα, είπε η κυρία Κάσεϊ. Περάστε. Σα περιμένει. Ο άντρα κούνησε αργά το κεφάλι του. Ε, λοιπόν, ανεβείτε και χτυπήστε, τον παρακολουθούσε καθώς ανέβαινε τα φθαρμένα σκαλιά. Αργότερα θα έλεγε πως την έκανε να νιώσει περίεργα. Αλλά το μόνο που είχε σκεφτεί τότε ήταν πως αυτός ο άνθρωπος είχε αρπάξει ένα πολύ γερό συνάχη για να ψιθυρίζει έτσι και δεν ήταν διόλου παράξενο με αυτό το βρωμόκερο. Όταν ο άντρα έστριψε πάνω στη σκάλα άρχισε να σιγοσφυρίζει. Ο σκοπός που σφύριζε ήταν τα τρία τυφλά ποντικάκια. Η Μόλι Ντέιβι τραβήχτηκε λίγο προ τα πίσω και κοίταξε από το δρόμο τη φρεσκοβαμένη επιγραφή πάνω στην πόρτα. «Monkswell Μάνορ Πανσιόν. Κούνησε το κεφάλι τη με ικανοποίηση. Το ενέκρινε με την πρώτη ματιά. Έδειχνε πραγματικά εντελώ επαγγελματικό. Ή σχεδόν. Το τελικό νη στη λέξη Πανσιόν στράβωνε λίγο προ τα πάνω και τα τελευταία γράμματα στο Μάνορ ήταν κάπω τριμωγμένα. Στο σύνολο όμως, η δουλειά που είχε κάνει ο Τζάιλ ήταν πολύ καλή. Ο Τζάιλ ήταν πραγματικά πολύ έξυπνο. Όχι απλώς έξυπνο, εφιέστατο. Ήταν ο τύπο του πολυτεχνίτη. Μπορούσε να κάνει σχεδόν το κάθε τι. Όλο και ανακάλυπτε τα κρυφά ταλέντα του άντρα τη. Ο ίδιο συνήθιζε να μιλάει πολύ λίγο για τον εαυτό του. Και έτσι η Μόλι, σπάνια και που, κατόρθωνε να μάθει για τι ικανότητέ του. Άλλωστε δεν λένε πως ο παλιός ο είναι πάντα χρήσιμος. Λοιπόν ο Τζάιλς θα έπρεπε τώρα να επιστρατεύσει όλες του τις ικανότητες για το καινούριο τους ρίσκο. Γιατί ήταν και οι δύο εντελώς άπειροι για αυτή τη δουλειά. Θα ήταν όμως μεγάλη διασκέδαση και επιπλέον τους έλυνε το πρόβλημα της στέγης. Αυτό ήταν ιδέα της Μόλι. Όταν πέθανε η θεία Κατερίνα και οι δικηγόροι της έγραψαν για να την πληροφορήσουν πως της είχε αφήσει κληρονομιά το Monkswell Manor, η πρώτη του σκέψη ήταν να το πουλήσουν. Ο Τζάιλς είχε ρωτήσει τότε «Αλήθεια, πώς είναι» και η Μόλι είχε απαντήσει «Α, ένα ετοιμόρο παλιό σπίτι, γεμάτο παλιωμοδίτικα, βικτοριανά έπιπλα. Έχει ένα ωραίο κήπο, αλλά είναι παραμελημένος γιατί από τον καιρό του πολέμου δεν είχε μείνει παρά μόνο ένας ηλικιωμένος κυπουρός να τον περιποιείται. Έτσι αποφάσισαν να το βγάλουν στο σφυρί και να κρατήσουν μόνο ορισμένα έπιπλα για τον εαυτό τους, να επιπλώσουν ένα διαμέρισμα ή ένα μικρό σπιτάκι. Αμέσως όμως τους παρουσιάστηκαν δύο μεγάλες δυσκολίες. Πρώτο, δεν ήταν εύκολο να βρουν το σπιτάκι που ήθελαν. Και δεύτερο, όλα τα έπιπλα στο Monkswell Manor ήταν πελώρια Λοιπόν, τι να γίνει, είπε καρτερικά η μόλη. Τώρα θα πρέπει να τα πουλήσουμε όλα μαζί. Λέτε να βρούμε αγοραστέ. Ο δικηγόρο την καθησύχασε και τη βεβαίωσε πω τα πάντα ήταν δυνατά. Μπορεί να το αγοράσει κάποιο για να το κάνει ξενοδοχείο ή πανσιόν, και σε μια τέτοια περίπτωση θα βολεύει μια χαρά να είναι μαζί με τα έπιπλα. Άλλωστε το ίδιο το σπίτι βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Η μακαρίτισα η μισέμορη το είχε επιδιορθώσει και μάλιστα φρόντισε να το εξυγχρονίσει μόλις πριν τον πόλεμο. Κι έτσι έχει μόνο μικρή φθορά. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Τότε ήταν που της ήρθε η ιδέα της μόλι. «Τζάιλς», ρώτησε τον άντρα της, «γιατί δεν του εκμεταλλευόμαστε εμείς οι ίδιοι σαν πανσιόν». Στην αρχή ο Τζάιλς είχε στραβομουσουνιάσει με την ιδέα, αλλά η μόλι επέμενε. «Δεν είναι ανάγκη από την αρχή να προσλάβουμε πολλούς ανθρώπους», είπε. Είναι βολικό σπίτι. Έχει ζεστό και κρύο νερό σε κάθε κρεβατοκάμαρα. Έχει κεντρική θέρμανση και γκάζι για μαγείρεμα. Και μπορούμε να φτιάξουμε ένα κοτέτσι με κότε και πάπιε. Και έτσι να έχουμε τα αυγά μα και ένα σωρό λαχανικά από τον κήπο. Και ποιο θα κάνει όλε αυτέ τι δουλειέ για να έχουμε καλό ερώτημα, έκανε ο Τζάιλ προκλητικά. Δεν νομίζει πω χρειάζονται οι υπηρέτε. Α, όχι, είπε η Μόλι νομίζω πως θα τα καταφέρουμε οι δυο μας. Αλλά οπουδήποτε κι αν ζούσαμε, θα έπρεπε να δουλέψουμε. Μερικοί άνθρωποι παραπάνω δεν θα σήμαινε βέβαια πως θα έπρεπε να κάνουμε και περισσότερη δουλειά. Ίσως πάρουμε μια γυναίκα αφού τακτοποιηθούμε. Για σκέψου, αν είχαμε μόνο πέντε ανθρώπους που ο καθένας θα πλήρωνε 7 λίρες την εβδομάδα. Η Μόλι ξέφυγε στο βασίλειο της οπτιμιστικής αριθμητικής. «Και σκέψου, Τζάιλς», αποτελείωσε τη σκέψη τη πως αυτό θα είναι το δικό μας σπίτι, με τα δικά μας πράγματα. Έτσι όπως είναι τα πράγματα μου φαίνεται πως θα περάσουν χρόνια μέχρι να βρούμε το κατάλληλο σπίτι για να μείνουμε. Αυτό, παραδέχτηκε ο Τζάιλς, είναι αλήθεια. Είχαν μείνει τόσο λίγο μαζί από τον καιρό του βιαστικού γάμου τους, έτσι που και οι δύο επιθυμούσαν να εγκατασταθούν μόνιμα σε ένα σπίτι. Το μεγάλο πείραμα λοιπόν πήρε το δρόμο του. Αποφασίστηκε αμετάκλητα και οι δύο έπεσαν με τα μούτρα στη δουλειά. Διαφημίσει μπήκαν στι τοπικέ εφημερίδε και του Times του Λονδίνου και άρχισαν να καταφθάνουν καθημερινά γράμματα που ζητούσαν περισσότερε λεπτομέρειε και πληροφορίε. Και τώρα, σήμερα, ο πρώτος από τους επισκέπτες επρόκειτο να φτάσει. Ο Τζάιλ είχε φύγει από νωρίς με το αυτοκίνητο για να προσπαθήσει να βρει μια κουλούρα στρατιωτικό σειρματόπλεγμα που ήταν για πούλιμα στην άλλη άκρη της κομιτείας και η Μόλι αποφάσισε να περπατήσει μέχρι το χωριό για να κάνει διάφορα ψώνια της τελευταίας στιγμής. Το μόνο πράγμα που ήταν άσχημο ήταν ο καιρός. Τις δύο τελευταίες μέρες έκανε τσουχτερό κρύο και τώρα το χιόνι άρχισε να πέφτει. Η Μόλι τάχυνε το βήμα της. Οι νυφάδες του χιονιού έμοιαζαν με πούπουλα καθώς έπεφταν πάνω στους ώμους και τα μαλλιά της και άλλαζαν τη μορφή στο τοπίο ολόγυρα. Οι προβλέψει για τον καιρό και τα δελτία τη μετεωρολογική υπηρεσία έλεγαν πω η κακοκαιρία είχε ενσκύψει στη χώρα και από ώρα σε ώρα θα έπρεπε να περιμένουν πτώση τη θερμοκρασία και χιονοπτώσει. Ανησυχούσε μόνο μήπω παγώσουν οι σωλήνε και ήλπιζε πω δεν θα συνέβαινε κάτι τέτοιο. Θα ήταν μεγάλη γρουσού για να χαλάσει κάτι τώρα που μόλι άρχιζαν. Δεν έπρεπε να πάει τίποτα στραβά. Όλα θα έπρεπε να δουλέψουν σωστά, σαν Κοίταξε το ρολόι τη. Είχε περάσει η ώρα για το τσάι του. Άραγε ο Τζάιλ θα είχε επιστρέψει και θα αναρωτιόταν που είχε πάει εκείνη. Έπρεπε να ξαναπάω στο χωριό για κάτι που είχα ξεχάσει, θα του έλεγε. Και εκείνο τότε θα γελούσε και θα τη έλεγε περισσότερα ντενεκεδάκια, ε. Τα ντενεκεδάκια ήταν το δικό του αστείο, προσωπικό. Πάντα είχαν τη μανία να ψάχνουν για κονσέρβε. Αυτέ ήταν σαν που έλεγαν. Η αποθήκη τους ήταν τώρα πραγματικά καλοεφοδιασμένη για περίπτωση ανάγκης. Η Μόλι σκεπτόταν, κάνοντας μια γκριμάτσα με τα μάτια στυλωμένα στον ουρανό, πως αυτή η ώρα ανάγκης δεν φαινόταν να είναι και πολύ μακριά. Το σπίτι ήταν άδειο. Ο Τζάιλς δεν είχε γυρίσει ακόμα. Η μόλι μπήκε πρώτα στην κουζίνα και ύστερα ανέβηκε στο επάνω πάτωμα όπου υπήρχαν τα υπνοδωμάτια και άρχισε να τα γυρίζει χωρίς συγκεκριμένο σκοπό. Η κυρία Μπόιλ θα έμενε στο δωμάτιο που βρισκόταν προς τον νότο, με τα έπιπλα από μαόνι και το μεγάλο κρεβάτι με την οροφή. Ο ταγματάρχης Μέτκαλφ στο γαλάζιο δωμάτιο, με τα έπιπλα από βελανιδιά. Ο κύριος Ρεν στο ανατολικό δωμάτιο, με το παράθυρο που βλέπει τις πικροδάφνες. Όλα τα δωμάτια έδειχναν πολύ όμορφα και τι ευλογία που η θεία Κατερίνα είχε τόσα πολλά σεντόνια και λινά υφάσματα. Η μόλις γύρισε ένα πάπλωμα και μετά κατέβηκε. Είχε σκοτεινιάσει πια. Το σπίτι ξαφνικά φαινόταν πολύ ήσυχο και άδειο. Ήταν ένα μοναχικό ξεκομμένο σπίτι, δύο μίλια από το χωριό. Δύο μίλια, όπως έλεγε η μόλι χαριτολογώντας από οπουδήποτε. Συχνά έμενε μόνη στο σπίτι, αλλά ποτέ πριν δεν της είχε φανεί τόσο μοναχικό. Το χιόνι χτυπούσε τα τζάμια των παραθύρων και έκανε ένα σφύριγμα, ένα απειλητικό θόρυβο. Άρχισε να ανησυχεί. Υπέθεσε πως ο Τζάιλς δεν θα μπορούσε να γυρίσει πίσω, πως το χιόνι του είχε φράξει το δρόμο και το αυτοκίνητο δεν θα μπορούσε να περάσει. Υπέθεσε πως θα έμενε μόνη εδώ, κλεισμένη μέσα σε αυτό το κρύο και σκοτεινό σπίτι, που θα έμενε αναγκαστικά για μέρες, για πολλές ίσως μέρες. Κοίταξε γύρω της την κουζίνα. Ήταν μια μεγάλη άνετη κουζίνα, που φαινόταν να αναζητά μια μεγαλόσωμη παχιά μαγείρισα να προεδρεύει γύρω από το μεγάλο ξύλινο τραπέζι. Οι μασέλε τη να κινούνται ρυθμικά την ώρα που θα έτρωγε κέικ ή θα έπινε μαύρο γλυκό τσάι που θα περιστοιχίζονταν από μια ψηλή ξερακιανή υπηρέτρια από τη μία μεριά και από μια παχιά ροδοκόκκινη υπηρετριούλα από την άλλη και με μια καμαριέρα στην αλλιάκρη του τραπεζιού πέρα που παρακολουθούσε τις λιχουδιές με τρομαγμένα μάτια. Και αντί για όλα αυτά υπήρχε μόνο εκείνη. Η Μόλι Ντέιβις παίζοντα ένα ρόλο που δεν φαινόταν ακόμα ικανή να παίξει. Που δεν της πήγαινε τουλάχιστον. Όλη της η ζωή αυτή τη στιγμή της φαινόταν εξωπραγματική. Ακόμα και ο Τζάιλς. Έπαιζε ένα ρόλο, ναι. Ακριβώς αυτό έκανε. Έπαιζε ένα ρόλο. Ξαφνικά μία σκιά πέρασε από το παράθυρο και η Μόλι την άχτηκε ξαφνιασμένη. Ένα ξένος άγνωστο άντρα, ερχόταν μέσα από το χιόνι. Άκουσε την πλαϊνή πόρτα να ανοίγει με δύναμη. Ο άγνωστο, ο ξένος, στεκόταν τώρα εκεί μπροστά στο κατόφλι, τεινάζοντα από πάνω του το χιόνι και προχωρώντα με στο άδειο σπίτι. Και ξαφνικά η αυταπάτη διαλύθηκε. Ο Τζάιλ, ήρθε επιτέλου, φώναξε. Δεν ξέρει πόσο χαίρομαι που ήρθε. Γεια σου, γλύκα μου, τι απέσιο καιρό, Θεούλη μου, έγινα κατεψυγμένο. Άρχισε να χτυπάει τα πόδια του στο πάτωμα και χουχούλιαζε τα παγωμένα του δάχτυλα. Αμέσω η Μόλι άρπαξε το παλτό του που του είχε ρίξει απερίσκεπτα στη βελανιδένια σιφωνιέρα, το έβαλε στην κρεμάστρα, βγάζοντα από τι παραφουσκωμένε του τσέπε ένα κασκόλ, μια εφημερίδα, ένα κουβάρι σπάγκο και την πρωινή αλληλογραφία που ο Τζάιλ την είχε στριμώξει μέσα εκεί, φίρδιν μίγδιν. Μπαίνοντα μετά στην κουζίνα, έβαλε τα χαρτιά στο μπουφέ και την κατσαρόλα στη φωτιά. Γύρισε προ το μέρο του. Τι έγινε με το σειρματόπλεγμα, τον ρώτησε. Το πήρε. Όχι, δεν ήταν αυτό που θέλαμε. Δεν έκανε για τη δουλειά μα. Πήγα και σε μία άλλη αποθήκη, αλλά δεν μπόρεσα να βρω πουθενά το κατάλληλο σειρματόπλεγμα. Τι έκανε εσύ. Δεν φάνηκε κανεί ακόμα, ε. Η κυρία Μπόιλ δεν έρχεται ω αύριο, έτσι κι αλλιώ, είπε η Μόλι. Ο Ταγματάρχη Μέτκαλφ όμω και ο κύριο Ρεν θα έπρεπε να έχουν έρθει μέχρι τώρα. Όχι, ο Ταγματάρχη έστειλε ένα σημείωμα πως δεν θα μπορέσει να έρθει σήμερα. Τότε είμαστε τρει για το δείπνο: οι δυο μα και ο κύριο Ρεν. Αλήθεια, πώ λες να είναι. Εγώ έχω τη γνώμη πω θα είναι κανένα τίμιο, μετρημένο και λιγομίλητο συνταξιούχο. Όχι, μου φαίνεται πω είναι καλλιτέχνη. περιπτώσει, είπε ο Τζάιλς, Καλά θα κάνουμε να του πάρουμε προκαταβολικά μία εβδομάδα νίκη. Α όχι, Τζάιλ, θα φέρουν βέβαια μαζί τους βαλίτσε. Αν δεν πληρώσουν, θα του κρατήσουμε τι βαλίτσες. Και φαντάσου οι αποσκευέ του να είναι γεμάτε με πέτρε τυλιγμένε σε εφημερίδε. Η αλήθεια είναι πάντω μόλι, πω δεν ξέρουμε καθόλου τι μα περιμένει σε αυτή την επιχείρηση. Ελπίζω να μην καταλάβουν πω είμαστε αρχάριοι στη δουλειά. Η κυρία Μπόιλ θα το καταλάβει οπωσδήποτε είπε η Μόλι. Είναι ο τύπο τη γυναίκα που δεν τη ξεφεύγει τίποτα. Πώ το ξέρεις Δεν νομίζω να την έχει δει ποτέ σου. Η Μόλι δεν απάντησε. Του γύρισε την πλάτη, άπλωσε μια εφημερίδα στο τραπέζι και άρχισε να ξύνει ένα χοντρό κομμάτι τυρί. Τι είναι αυτό, ρώτησε ο Τζάιλ. Θα κάνω ένα σουφλέ, τον πληροφόρησε. Ψίχουλα ψωμιού με πουρέ πατάτας και λίγο τυρί. Μια σταλιά μόλι, έτσι για το όνομα. Είσαι σπουδαία μαγείρισα μόλι, είπε ο Τζάιλ με θαυμασμό. Όχι, δεν είμαι, αλλά μπορώ να κάνω το κάθε πράγμα με τη σειρά του. Για να του κάνει να γλύφουν τα δάχτυλά του χρειάζεται αρκετά μεγάλη πείρα. Το πρόγευμα όμω θα είναι το πιο δύσκολο. Γιατί? Γιατί όλα γίνονται την ίδια ώρα. Αυγά και μπέικον και ζεστό γάλα και φρυγανιέ και καφέ. Το γάλα βράζει και χύνεται. Η φρυγανιά καίγεται ή το μπέικον ξεραίνεται ή τα αυγά γίνονται πολύ σφιχτά. Πρέπει να είσαι γάτα για να τα προλαβαίνει όλα και να μη σου ξεφεύγει τίποτα. Αύριο το πρωί θα πρέπει να έρθω απαρατήρητο και να παρακολουθήσω αυτή την προσωποποίηση της γάτα. Η τσαγέρα βράζει, είπε η Μόλι. Τι λε, να πάρουμε το δίσκο στη βιβλιοθήκη και να ακούσουμε ραδιόφωνο. Πλησιάζει η ώρα για τα νέα. Μου φαίνεται πω πρόκειτο να περνάμε όλη την ώρα μα στην κουζίνα, και γι' αυτό θα έπρεπε να έχουμε και ένα δεύτερο ραδιόφωνο εδώ μέσα. Αλήθεια, πόσο δίκιο έχει. Πόσο μ' αρέσουν οι κουζίνε, είπε η Μόλι. Εγώ τρελαίνομαι για αυτή την κουζίνα. Μου φαίνεται πω είναι το καλύτερο δωμάτιο του σπιτιού. Μ' αρέσει το ντουλάπι με τα πιατικά και ακόμα μ' αρέσει το συνέστημα που σου δίνει η ταξινόμηση μια πελώρια κουζίνα. Αν εξυπακούεται, είμαι ευχαριστημένη που δεν θα έχω να μαγειρεύω πάνω τη. Μου φαίνεται όμω ότι τα καύσιμα ενό χρόνου. «Θα χάνονταν μέσα σε μια μέρα», είπε ο Τζάιλς. «Περίπου», συμφώνησε η Μόλι. «Αλλά σκέψου και τα μεγάλα κομμάτια κρέας που ψήθηκαν μέσα εδώ, μοσχαρίσια φιλέτα και παϊδάκια, πελώρια χάλκινα σκεύη, με σπιτική φράουλα και οκάδα ζάχαρη. Τι έκτακτη, τι άνετη εποχή που ήταν η Βικτοριανή. Κοίτα τα έπιπλα επάνω, μεγάλα και στέρεα, γεμάτα σκαλίσματα, με αρκετό χώρο για τα ρούχα που συνήθιζαν να φοράνε τότε και κάθε σιρτάρι να μπαινοβγαίνει με ευκολία. Θυμάσαι το μοντέρνο μικρό διαμέρισμα που νοικιάζαμε. Το κάθε τι εκεί μέσα ήταν φτιαγμένο να γλιστράει, μόνο που κανένα δεν γλιστρούσε. Τα πάντα ήταν κολλημένα. Και οι πόρτες όταν τις έσπροχνες να κλείσουν, δεν έκλειναν. Και όταν έκλειναν δεν μπορούσαν να ανοίξουν πάλι. Ναι, αυτό είναι το χειρότερο. «Λοιπόν, ας ακούσουμε τώρα τα νέα», είπε η Μόλι και γύρισε το κουμπί του ραδιοφόνου. Τα νέα αποτελούνται ως επιτοπλίστων από βλωσσυρές παρατηρήσεις για τον καιρό, οι συνηθισμένες πολιτικές επισκοπήσεις, διάφορες επερωτήσεις στη Βουλή και ένας φόνος στην οδό Κάλβερ στο Πάντικτον. «Ουφ», έκανε η μόλι απελπισμένη και το έκλεισε, «δεν ακούς ποτέ τίποτα ευχάριστο, όλα είναι άθλια και μίζερα». Δεν πρόκειται να ξανακούσω εκκλήσεις για οικονομία στα κάψιμα. Τι περιμένουν επιτέλους αυτοί οι άνθρωποι. Να καθίσει και να παγώσει, δεν είμαστε καλά. Νομίζω, Τζάιλ, πω δεν έπρεπε να ξεκινήσουμε την Πανσιόν το χειμώνα. Έπρεπε να περιμένουμε μέχρι την Άνοιξη, και πρόσθεσε, αλλάζοντα τον τόνο τη φωνή τη. Αναρωτιέμαι τι είδου γυναίκα να ήταν αυτή που δολοφονήθηκε. Η κυρία Λάιον, αυτό ήταν το όνομά τη. Αναρωτιέμαι ποιο θέλησε να τη δολοφονήσει και γιατί. Ίσως να φύλαγε κανένα θησαυρό κατά τα σανίδια του πατώματος. Όταν λένε ότι η αστυνομία θέλει να ανακρίνει κάποιον άντρα που είδαν στην περιοχή, αυτό σημαίνει πως είναι ο δολοφόνος? Συνήθως ναι. Αυτό είναι ένας κάπως ευγενικός τρόπος για να το πεις. Το διαπεραστικό χτύπημα του κουδονιού τους έκανε να αναπηδήσουν. «Είναι η μπροστινή πόρτα», είπε ο Giles, Και πρόσθεσε για να πειράξει τη μόλη. «Μπαίνει ο φωνιάς. Αυτό θα έμοιαζε με κινηματογραφικό έργο. Έλα, Τζάιλ, κουνήσου. σου. Θα είναι ο κύριο Ρεν. Τώρα θα δούμε ποιο έχει δίκιο, εσύ ή εγώ. Ο κύριο Ρεν μπήκε ορμητικά με ένα κύμα χιονιού. Η μόλη, ενα κυμα χιονιου η μολι ακουμπισμενη στην πόρτα τη βιβλιοθήκη, μπορούσε να δει μόνο μία γκρίζα σιλουέτα μπρο από το άσπρο φόντο του χιονιού απ' έξω. Πόσο πολύ μοιάζουν οι άντρε στον τίσημό του, σκέφτηκε η μόλι. Σκούρο παλτό, γκρι καπέλο και γύρω από το λαιμό ένα κασκόλ. Ο Τζάιλς έκλεισε αμέσως την πόρτα, απομονώνοντας τη στοιχεία της φύσης, ενώ ο κύριος Ρεν τράβηξε το κασκόλ του για να ελευθερώσει το λαιμό του, άφησε τη βαλίτσα που κρατούσε με το άλλο χέρι στο πάτωμα και συγχρόνως έβγαλε το καπέλο του, χωρίς να σταματήσει να μιλάει. Είχε μία τσιριχτή, σχεδόν ενοχλητική φωνή. Όταν στάθηκε στο φως, η Μόλι πρόσεξε πω ήταν ένα σχετικά νέο άντρα με ηλιοκαμένο πρόσωπο, σκούρα μαλλιά και με χλωμά ανήσυχα μάτια. «Φοβερό πράγμα», είπε. «Ο αγγλικός χειμώνα στο φόρτε του. Θα ρίσκε και σε κάποιο απόσπασμα από τον Ντίκενς, ο Σκρούτς και ο μικρός Τιμ. Νομίζω πως χρειάζεται να είναι κανείς φοβερά αισιόδοξο για να τα αντέξει όλα αυτά. Τι λέτε κι εσείς. Και το ταξίδι μου από την Ουαλία ήταν φρικτό. Είστε κυρία Ντέιβις. Χαίρομαι. Το χέρι της Μόλι πιάστηκε σε μια κοκαλιάρικη δαγκάνα. «Α, δεν είστε καθόλου όπως σας είχα φανταστεί. Σας έβλεπα, ξέρετε, κάπως σαν... κάπως σαν τη χείρα κάποιου στρατηγού από την Ινδία. Βλωσιρή και αγέροχη. Βικτοριανή, θα έλεγα. Πανέμορφα. Μήπως έχετε τίποτα κέρινα λουλούδια ή παραδίσια πουλιά. Α, είναι φανερό πως πρέπει να το αγαπήσω αυτό το μέρος. Φοβόμουν, ξέρετε, πως θα ήταν και πολύ πρέπει. Βρίσκω όμως ένα εξαιρετικά πραγματικά γνήσιο βικτοριανό κτίσμα, ανώτερο από κάθε πρόβλεψη. Αλήθεια πέστε μου, έχετε κανέναν από εκείνους τους ωραίους μπουφέδες, τους φτιαγμένους από σκούρο μαόνι με τα μεγάλα σκαλιστά φρούτα. Μάλιστα έχουμε, ψέλισε η Μόλι με κομμένη ανάσα από τον ακατάσχετο χήμαρο των λέξεων. Όχι, έκανε κατάπληκτος ο κύριος Ρεν. Αλήθεια, μπορώ να το δω, αμέσως, τώρα. Η βιασύνη του ήταν σχεδόν ανησυχητική. Είχε ήδη ανοίξει την πόρτα τη τραπεζαρία και άναψε το φω. Η μόλι τον ακολούθησε καρτερικά, νιώθοντα την έντονη αποδοκιμασία που είχε ζωγραφιστεί στο πρόσωπο του Giles. Ο κύριο Ρεν, στο μεταξύ, χάιδευε απαλά με τα κοκαλιάρικα δάχτυλά του το πλούσιο σκάλισμα του ογκόδου μπουφέ, βγάζοντα επιφωνήματα θαυμασμού από απαγάλος. Δεν υπάρχει κανένα μεγάλο τραπέζι από μαώνι? Τι είναι αυτά τα μικρά σκορπισμένα τραπεζάκια! Νομίζαμε πω οι άνθρωποι θα το προτιμούσαν έτσι, δικαιολογήθηκε η Μόλι. Ω αγαπητή μου κυρία, έχετε δίκιο, το αναγνωρίζω. Με συγχωρείτε, παρασύρθηκα από τα συναισθήματά μου για το πνεύμα τη εποχή. Ασφαλώ αν είχατε το τραπέζι, τότε θα έπρεπε να έχετε και την κατάλληλη οικογένεια γύρω από αυτό. Αυστηρό, συμπαθητικό, μέσα στην απόκοσμη σοβαρότητά του ο πατέρα, με γενιάδα γόνη μου και κουρασμένη η μητέρα, έντεκα παιδιά, μια βλωσιρή κουβερνάντα και άλλο ένα πρόσωπο που το αποκαλούν η καημένη Ενριέτα, η απαραίτητη φτωχή συγγενής που εκτελεί τώρα καθήκοντα γενικού βοηθού και είναι πολύ ευγνώμων γιατί έχει μια στέγη για να κουρνιάζει. Κοιτάξτε τη σκάρα εκεί στο τζάκι, σκεφτείτε τις φλόγες να πετάνε από το τζάκι και να ζεσταίνουν την πλάτη της φτωχή Ενριέτας. «Θα πάρω σα σε πάνω είπε δυνατά ο Τζάιλ. Στράφηκε στη γυναίκα του. Το ανατολικό δωμάτιο, ρώτησε. Ναι, είπε η Μόλι. Ο κύριο Ρεν ξαναβγήκε στο χολ καθώ ο Τζάιλ ανέβαινε τι κάλε. Έχει μεγάλο ξύλινο κρεβάτι με εμπριμέ μικρά τριανταφυλάκια, ρώτησε. Όχι, δεν έχει, απάντησε ο Τζάιλ φουρκισμένο και εξαφανίστηκε πίσω από τη στροφή τη κάλα. Νομίζω πω δεν θα με συμπαθήσει ο σύζυγό σα, παρατήρησε ο κύριος Ρεν. «Πού υπηρέτησε στο ναυτικό» «Μάλιστα». «Το φαντάστηκα. Είναι λιγότερο ανεκτική από τους άλλους του στρατού και της αεροπορίας. Έχετε πολύ καιρό παντρεμένοι. Είστε ερωτευμένοι μαζί του». «Ίσως θα θέλατε να ανεβούμε πάνω να δείτε το δωμάτιό σας», είπε η Μόλι. «Ναι, ασφαλώς ήταν διακρισία μου. Αλλά πραγματικά θα ήθελα να ξέρω. Θέλω να πω ότι είναι ενδιαφέρον να ξέρει για τη ζωή των ανθρώπων με τους οποίους έρχεσαι σε καθημερινή επαφή. Δηλαδή τι σκέφτονται και τι αισθάνονται και όχι μόνο ποιοι είναι και τι κάνουν. Υποθέτω, είπε η μόλη με σοβαρή φωνή, πω είστε ο κύριο Ρεν, έτσι δεν είναι. Ο νεαρό σταμάτησε απότομα. Χούφτωσε τα μαλλιά του με τα δύο χέρια και τα τράβηξε. Μα τι φοβερό, ξεφώνισε, τι φοβερό. Ποτέ δεν βάζω τα πράγματα στη σειρά του. Ναι, είμαι ο Κρίστοφερ Ρεν, και μην γελάσετε γι' αυτό που θα σα πω. Οι γονεί μου ήταν ένα ρομαντικό ζευγάρι. Ήλπιζαν να γίνω αρχιτέκτονα. Έτσι τον ονόμησαν τρομερά πρωτότυπο και σπουδαίο να με βαφτίσουν Κρίστοφερ, όπω το διάσημο αρχιτέκτονα. Καταλαβαίνετε γιατί, ε. Και είστε αρχιτέκτον, ρώτησε η Μόλι, μην μπορώντας να συγκρατήσει ένα χαμόγελο. Ναι, είμαι, είπε ο Ρεν με κάποιο δικα... δισταγμό. Ή τουλάχιστον σχεδόν είμαι. Λέω σχεδόν γιατί βλέπετε δεν έχω τελειώσει ακόμα τι σπουδέ μου. Πάντω είμαι πραγματικά ένα αξιοσημείωτο παράδειγμα οραματισμού. Υπό εκτέλεση. Βέβαια το όνομά μου αποτελεί μειονέκτημα. Δεν θα γίνω ποτέ τόσο σπουδαίο όσο ο Κρίστοφερ Ρεν, αν και οι προκατασκευασμένε φωλιέ του Κρι Ρεν μπορεί να αποκτήσουν κάποτε φήμη. Ο Τζάιλ εκείνη την ώρα κατέβαινε τις κάλε και η μόλη είπε: Ελάτε μαζί μου τώρα να σας δείξω το δωμάτιό σα, κύριε Ρεν. Όταν λίγο αργότερα κατέβηκε πάλι, ο Τζάιλ τη ρώτησε: Λοιπόν, Του άρεσαν τα έπιπλα από βελανιδιά? Ήθελε πολύ ένα μεγάλο ξύλινο κρεβάτι και έτσι αναγκάστηκα να του δώσω το ροζ δωμάτιο. Ο Τζάιλ στραβομουτσούνιασε και μουρμούρισε κάτι που τελείωνε με τη λέξη τη. Άκουσε, Τζάιλ, έκανε η Μόλι που είχε αρχίσει να χάνει την υπομονή τη. Δεν κάνουμε κάποιο πάρτι για του φίλου μα. Έχουμε επιχείρηση. Είτε σε αρέσει, ο Κρίστοφερ Ρεν, είτε όχι. Όχι, δεν μ' αρέσει, τη διέκοψε ο Τζάιλ. Δεν έχει σημασία. Αποτελείωσε τη φράση στη Σιμώλη. Πληρώνει επτά λίρες την εβδομάδα και αυτό μα ενδιαφέρει, κατάλαβες. Αν πληρώσει, μάλιστα. Συμφώνησε να πληρώσει. Έχουμε το γράμμα του. Μετέφερε τη βαλίτσα του στο ροζ δωμάτιο. Τη μετέφερε ο ίδιο φυσικά. Πολύ ευγενικό εκ μέρου του, είπε η ο Τζάιλ. Αλλά κι αν ακόμα τη μετέφερε μόνη σου, δεν θα σε κούραζε. Αποκλείεται δηλαδή να ήταν γεμάτη με πέτρε. Είναι τόσο ελαφριά που μου φαίνεται πως δεν έχει τίποτα μέσα. Σ, έρχεται, έκανε η Μόλι κοιτάζοντα την πόρτα. Ο Κρίστοφερ Ρέν μπήκε στη βιβλιοθήκη, που ήταν όμω τουλάχιστον νόμιζε η Μόλι, πραγματικά κομψή, με τι μεγάλε καρέκλε και τα αναμένα κούτσουρα στο τζάκι. Το δείπνο θα ήταν έτοιμο σε μισή ώρα, όπω του είπε. Του εξήγησε ότι δεν υπήρχαν προ το παρόν αλληνικάριδε και ότι στο σπίτι υπήρχαν μόνο οι τρει του. Τότε ρώτησε ο κύριο Ρεν πώ θα τη φαινόταν αν ερχόταν στην κουζίνα και τη βοηθούσε. Μπορώ να σα φτιάξω ομελέτα, αν θέλετε. Τελικά κατόρθωσε να παραμείνει στην κουζίνα και βοήθησε στο πλήσιμο. Οπωσδήποτε όμω αυτό δεν ήταν καθόλου σωστό ξεκίνημα για μια συμβατική πανσιόν και στο Τζάιλ δεν άρεσε καθόλου. Όλα πάντω θα αλλάξουν από αύριο, συλλογίστηκε η Μόλι την ώρα που έπεφτε να κοιμηθεί. Το πρωί ο ουρανό ήταν ακόμα πιο σκοτεινό και χιόνιζε. Ο Τζάιλ ήταν μουτρωμένο και τη μόλι η καρδιά ήταν βαριά. Ο καιρό έκανε τα πράγματα ακόμα πιο δύσκολα. Η κυρία Μπόιλ έφτασε με τοπικό ταξί που είχε αλυσίδε στι ρόδε και ο σοφέρ, λες και ήταν βαλτό, έφερε τι πιο απεσιόδοξε ειδήσει σχετικά με την κατάσταση των δρόμων και την κυκλοφορία. Πριν σκοτεινιάσει θα έχουμε πάγου, προφήτευσε. Η κυρία Μπόιλ δεν χαροποίησε καθόλου την ατμόσφαιρα. Ήταν μια μεγαλόσωμη αποθητική γυναίκα με δυνατή φωνή και αυταρχικούς τρόπους. Η φυσική της επιθετικότητα είχε ενταθεί από τη στρατιωτική καριέρα που της είχε επιτρέψει να διακριθεί κατά τη διάρκεια του πολέμου. Αν δεν είχα πιστέψει πως πρόκειται για μια ενεργή επιχείρηση, πιστέψτε με πως ποτέ δεν θα είχα έρθει, είπε ξεφυσώντας. Φανταζόμουν πως ήταν ένας καλά οργανωμένος ξενώνας με επαγγελματισμό. «Δεν είστε υποχρεωμένοι να παραμείνετε, κυρία Μπόιλ, αν δεν είστε ευχαριστημένοι», είπε ο Τζάιλς. «Όχι, και βέβαια δεν είμαι υποχρεωμένη και δεν νομίζω τελικά ότι θα παραμείνω». «Μήπως θέλετε να καλέσουμε ένα ταξί», επέμεινε ο Τζάιλς. «Οι δρόμοι δεν έχουν αποκλειστεί ακόμα. Αν υπάρχει καμία παρανόηση, νομίζω είναι καλύτερα να πάτε κάπου αλλού». Και πρόσθεσε με πείσμα. Άλλωστε έχουμε τόσε πολλέ προσφορέ για τα δωμάτια, που είναι εύκολο να βρούμε αμέσω μία νέα κράτηση για το δωμάτιό σα. Όσο γι' αυτό, μη στεναχωριέστε καθόλου. Επιπλέον, στο μέλλον σκοπεύουμε να αυξήσουμε τι τιμέ των δωματίων. Η κυρία Μπόιλ του έριξε μία κοφτερή ματιά. Ασφαλώ δεν πρόκειται να φύγω πριν δοκιμάσω αυτό το μέρο. Ίσως η κυρία Ντέιβι θα είχε την καλοσύνη να μου φέρει μία μεγάλη πετσέτα του μπάνιου. Δεν είμαι, βλέπετε, συνηθισμένη να χρησιμοποιώ μαντιλάκι της τσέπης για να σκουπίζομαι. Ο Τζάιλ έστειλε ένα χαμόγελο στη Μόλι πίσω από την πλάτη της κυρίας Μπόιλ. «Αγάπη μου, ήσουν υπέροχος με τον τρόπο που την αντιμετώπισες», παραδέχτηκε η Μόλι. «Οι φωνακλάδε πάντα το βουλώνουν όταν τους δώσει το γιατρικό τους», είπε ο Τζάιλ με περισπούδα στο ύφο. «Αναρωτιέμαι», έκανε η μόλη. «Πώς τον τα με τον Κρίστοφερ Ρέν» δεν πρόκειται να τα πάνε καθόλου καλά, τη βεβαίωσε ο Τζάιλ. Και πράγματι, το ίδιο κιόλα απόγευμα, η κυρία Μπόιλ είπε στη μόλι αποδοκιμαστικά. Αυτό ο νέο είναι τρομερά αλόκοτο. Ο διανομέας του ψωμιού που έφτασε λίγο αργότερα, έμοιαζε με αρκτικό εξερευνητή. Άφησε το ψωμί λέγοντας πω η επόμενη επίσκεψή του μετά από τι δύο μέρε μπορούσε και να μην πραγματοποιηθεί. Οι δρόμοι έχουν αποκλειστεί παντού, του πληροφόρησε. Ελπίζω να έχετε γερέ προμήθειε, ε! Α, ναι, έχουμε αρκετέ κονσέρβε, τον καθησύχασε η Μόλι. Πάντω νομίζω πω πρέπει να προμηθευθώ και λίγο αλεύρι ακόμα, γιατί ποτέ δεν ξέρει τι γίνεται. Σκέφτηκε πω την ανάγκη θα μπορούσε να ζυμώσει εκείνο το ανεβατό ψωμί με τη σόδα που απροσδιορίστα ήξερε ότι φτιάχνουν οι Ιρλανδοί. Αν τα πράγματα έφταναν στο απροχώρητο, θα το προσπαθούσε. Ο διανομέας είχε φέρει και τι εφημερίδε, και η μόλι τι έριξε πάνω στο τραπέζι του Χολ. Οι διεθνεί ειδήσει είχαν περάσει σε δεύτερη μοίρα. Ο καιρό και η δολοφονία τη κυρία Λάιον έπιαναν όλη την πρώτη σελίδα. Η Μόλι έσκυψε και παρατηρούσε την ξεθοριασμένη φωτογραφία του θύματο όταν η φωνή του κυρίου Ρεν πίσω από την πλάτη τη τη είπε: Τι φρικτό έγκλημα, τι λέτε κι εσεί, Μου φαίνεται για παλιό γυναίκα και η γειτονιά δεν πάει πίσω. Δεν νομίζω πως μπορεί να κρύβεται τίποτα άλλο». «Για μένα δεν υπάρχει αμφιβολία», είπε η κυρία Μπόιλ με αποδοκιμασία, «πως αυτό το πλάσμα εισέπραξε αυτό που της άξιζε». «Α», έκανε ο κύριος Ρέν και γύρισε απότομα προς το μέρος της. «Υπονοείται πως πρόκειται για σεξουαλικό έγκλημα, ε». «Δεν υπονοώ τίποτα», έκανε εμβρόντιτη η κυρία Μπόιλ. «Μα τη στραγγάλισαν ή μήπω κάνω λάθος άπλωσε τα μακριά κοκαλιάρικα δάχτυλά του, που είχαν ένα κίτρινο αρρωστιάρικο χρώμα, και είπε «Άραγε πώς είναι να στραγγαλίσεις κάποιον». «Αρκετά κύριε Ρέν», είπε η γυναίκα. Ο Κρίστοφερ την πλησίασε ακόμα περισσότερο, χαμηλώνοντας τον τόνο της φωνής του. «Έχετε σκεφτεί ποτέ κυρία Μπόιλ πώς να αισθάνεται κάποιο τη στιγμή που τον στραγγαλίζουν» «Αρκετά κύριε Ρέν», επανέλαβε η γυναίκα. «Σταματήστε». Η μόλι άρχισε να διαβάζει δυνατά. Ο άντρα που αναζητείται από την αστυνομία είναι με αναστηματος αναστήματο, φορούσε σκούρο πανοφόρι, ανοιχτόχρωμο καπέλο και μάλινο κασκόλ. Τώρα μάλιστα, είπε ο Κρίστοφε Ρεν, μοιάζει ακριβώ σαν όλο τον κόσμο, και γέλασε. Ναι, συμφώνησε η μόλι, μοιάζει ακριβώ με τον καθένα. Στο γραφείο του στη Σκότλαντ Yard, ο επιθεωρητής Πάρμιντερ στράφηκε προς τον αστυνόμο Kane. Θα δω τώρα αυτού του δύο εργάτε, είπε. Ο Κέιν σηκώθηκε. Θα σα του φέρω αμέσω. Πώ είναι? Φαίνονται γιατί μία άνθρωποι, αν και λιγάκι αργόστροφοι. Οπωσδήποτε όμω είναι αξιόπιστοι. Ο επιθεωρητή κούνησε το κεφάλι του ικανοποιημένο και του είπε: Ωραία, φέρ του μέσα. Οι δύο εργάτε μπήκαν στο γραφείο δειλά και συνεσταλμένα, φορώντα τα καλά του ρούχα. Ο επιθεωρητή Πάρμιντερ του έριξε μία γρήγορη ερευνητική ματιά είχε μία απαράμιλη ικανότητα να κάνει τους ανθρώπους να νιώθουν άνετα. «Ώστε νομίζετε ότι έχετε κάποια πληροφορία που μπορεί να μας φανεί χρήσιμη στην υπόθεση Λάιον», είπε. «Κάνατε πολύ καλά που ήρθατε να μας το αναφέρετε. Καθίστε. Καπνίζετε». Τους έδωσε τσιγάρο και μετά τους πρόσφερε φωτιά. «Τι βρω μόκερος», είπε σπάζοντα τη σιωπή. «Καλά λέτε κύριε». «Λοιπόν πείτε μου». Οι δύο άντρες κοιτάχτηκαν. Ένιωσαν το θάρρο του να εγκαταλείπει τώρα που έπρεπε να μιλήσουν. Μίλησε, Τζο, είπε ο πιο μεγάλο όμω. Πε τα εσύ καλύτερα. Και ο Τζο άρχισε. Βλέπετε, έγιναν κάπω έτσι τα πράγματα. Δεν είχαμε σπίρτα. Πού ήταν αυτό, Στη Τζάρμαν Street, είπε αυτό. Δουλεύαμε στο δρόμο. Ανοίγουμε τάφρου για την κεντρική παροχή του γκαζιού. Ο επιθεωρητής Πάρμιντερ κούνησε το κεφάλι του καταφατικά. Αργότερα θα ζητούσε λεπτομέρειε για το ακριβέ μέρο και την ώρα. Ήξερε πω η Τζάρμαν Street βρισκόταν κοντά στην οδό Κάλβερ, όπου είχε γίνει το έγκλημα. Λοιπόν, δεν είχατε σπίρτα, είπε για να ενθαρρύνει τον εργάτη. Μάλιστα, είχε αδειάσει το σπιρτόκουπο που είχα και ο αναπτήρα του Μπιλ δεν άναβε, και έτσι αναγκάστηκα να ζητήσω από ένα τύπο που περνούσε. Μήπω έχετε ένα σπίρτο, κύριε, τον ρώτησα. Δεν σκέφτηκα τίποτα το περίεργο εκείνη την ώρα, Τουλάχιστον δεν το σκέφτηκα τότε. Απλώς περνούσε, όπως πολλοί άλλοι, και έτυχε να τον ρωτήσω. Ο επιθεωρητής κούνησε το κεφάλι του. Λοιπόν σταμάτησε ο άνθρωπος και μας έδωσε ένα σπίρτο. Καλά ως εδώ, δεν είπε τίποτα. Ο Μπίλ του λέει «Διαβολεμένο κρύο, ε» και τότε ο Φιλοράκος το απάντησε ψιθυριστά «Ναι, πολύ κρύο». Η φωνή του ήταν βραχνή και σκέφτηκα τότε πως είχε αρπάξει ένα γερό κρυολόγημα. Ήταν όλο κουκουλωμένο εξάλλου. Του έδωσα πίσω τα σπίρτα και τον ευχαρίστησα. Και αυτό αμέσω έφυγε γρήγορα. Τόσο γρήγορα σαν να τον κυνηγούσαν. Τότε πρόσεξα πω του είχε πέσει κάτι από την τσέπη, αλλά ήταν πολύ αργά για να τον προλάβω. Ήταν ένα μικρό σημειωματάριο που του είχε πέσει τη στιγμή που έβγαζε να μου δώσει τα σπίρτα του. Ε, κύριε, κάτι σα έπεσε, του φώναξα. Αλλά δεν φάνηκε να με άκουσε. Γιατί βιάστηκε να στρίψει από τη γωνιά και να εξαφανιστεί. Έτσι δεν έγινε, Μπιλ. Έτσι ακριβώ, συμφώνησε ο Μπιλ. Έφυγε σαν κυνηγημένο λαγό. Έστριψε στην οδό Χάραου και δεν θα προλαβαίναμε να τον φτάσουμε έτσι που έτρεχε. Ύστερα δεν άξιζε τον κόπο να τρέξουμε, γιατί δεν ήταν παρά ένα μικρό βιβλιαράκι, ένα απλό σημειωματάριο. Όχι κανένα παραφουσκωμένο πορτοφόλι ή και εγώ δεν ξέρω τι πράγμα αξία. Μπορεί να το είχε και για πέταμα. Περίεργο τύπο, είπα του Μπιλ. Τον είδε. Το καπέλο κατεβασμένο μέχρι τα μάτια και κουμπωμένο στο λαιμό σαν από αυτού που βλέπουμε στα φιλμ. Έτσι δεν σου είπα, Μπιλ. Αυτό είπε αλήθεια, παραδέχτηκε ο Μπιλ. Παράξερο να το πω αυτό. Όχι δηλαδή που σκέφτηκα τίποτα εκείνη την ώρα. Ο άνθρωπο τουρτούριζε από το χρύο και βιαζόταν να γυρίσει σπιτάκι του και δεν τον κατηγορούσα με τέτοιο κρύο που έκανε. Ο Μπιλ κούνησε το κεφάλι του επιδοκιμαστικά. Έτσι είπα στον Μπιλ. Α κοιτάξουμε το βιβλιαράκι να δούμε αν είναι τίποτα σπουδαίο. Το άνοιξα και το κοίταξα, κύριε. Μόνο δύο διευθύνσει έχει, λέω του Μπίλ. Κάλβερ Street 74 και κάποια εξοχική κατοικία. Πλουσιόσπιτο, είπε ο Μπίλ ξεφυσώντα. Ο Τζο συνέχισε την ιστορία του με ολοφάνερο κέφι τώρα που έφτανε στο πιο κρίσιμο σημείο. Ο δό Κάλβερ 74, λέω του Μπίλ, πρέπει να είναι εδώ δίπλα, μόλι τρίψουμε στη γωνία. Όταν τελειώσουμε από εδώ, θα πάμε μια βόλτα από εκεί. Και μετά βλέπω κάτι γραμμένο στο πάνω μέρο τη σελίδα. Τι είναι πάλι αυτό, λέω του Μπίλ, και το παίρνει και το διαβάζει φωναχτά. Τρία τυφλά ποντικάκια. Θα πρέπει να του έχει στρίψει, είπε ο Μπίλ. Και τότε, εκείνη τη στιγμή ακριβώ, κύριε, ακούμε μια γυναίκα να στριγκλίζει δύο δρόμου παρακάτω. Φόνο! Ο Τζο σταμάτησε σε αυτό το κρίσιμο σημείο. Στράφηκε στον Μπιλ. Έτσι δεν είναι, στρίγκλιζε Μπιλ. Λοιπόν, λέω του Μπιλ, για πετάξου να δει τι τρέχει. Και αυτό πηγαίνει και σε λίγο γυρνάει και μου λέει πω είναι ο κόσμο μαζεμένο μπροστά σε μία πόρτα και έχει έρθει η αστυνομία. Και όταν κάποιε γυναίκε τη κόψαν το λαιμό ή τη στραγγάλισαν, και ότι η γυναίκα που στρίγκλιζε ήταν η σπιτινοκοκυρά τη που τη βρήκε σκοτωμένη. Πού έγινε αυτό, τον ρωτάω. Στην οδό Κάλβερ, μου απαντάει. Σε ποιο νούμερο, τον ρωτάω πάλι και μου λέει πω δεν είδε. Ο Μπιλ έβηξε και μάζεψε τα πόδια του με ύφο κάποιου που δεν του έκοψε να ενεργήσει σωστά. Έτσι του λέω, α πεταχτούμε να κοιτάξουμε. Και όταν είδαμε πω ήταν ο αριθμό 74, καθίσαμε να το κουβεντιάσουμε. σω, μου λέει ο Μπιλ, να μην έχει καμία σχέση με αυτό η διεύθυνση στο σημειωματάριο. Εγώ πάλι λέω πω μπορεί να έχει. Όταν μάθαμε αργότερα πως η αστυνομία ζητάει κάποιον που έφυγε από το σπίτι εκείνη την ώρα περίπου, ε, τότε ήρθαμε εδώ και ρωτήσαμε αν μπορούμε να δούμε τον κύριο που ανέλαβε αυτή την υπόθεση. Ελπίζω κύριε να μην σας απασχολήσαμε άδικα. «Κάθε άλλο», είπε ο επιθεωρητής Πάρμιντερ ζωηρά. «Ίσα ίσα που ενεργήσατε πολύ σωστά. Μήπως φέρατε μαζί σας και εκείνο το σημειωματάριο» Ο Τζο το έβγαλε πρόθυμα από την τσέπη του και του το έδωσε. Ευχαριστώ, είπε ο Και τώρα θα ήθελα να σα ρωτήσω κι εγώ με τη σειρά μου ορισμένα πράγματα. Οι ερωτήσει του ήταν κοφτές και καθαρά επαγγελματικέ και αφορούσαν το μέρος, την ώρα, την ημερομηνία και άλλες παρόμοιες λεπτομέρειε. Κράτησε σημείωση για όλα αυτά, αλλά δεν κατόρθωσε να πάρει μια πιο ακριβή περιγραφή του αγνώστου που είχε χάσει το σημειωματάριο. Αντί για αυτή πήρε την ίδια περιγραφή που είχε πάρει και από την ιστερική ιδιοκτήτρια, που ο άγνωστο φορούσε ένα καπέλο χαμηλά μέχρι τα μάτια, βαρύ χειμωνιάτικο παλτό, κουμπωμένο καλά, ένα κασκόλ περασμένο σφιχτά στο κάτω μέρος του προσώπου και φορούσε γάντια. Και ακόμα πω η φωνή του ήταν βραχνή και ψιθυριστή. Όταν οι δύο εργάτε έφυγαν, έμεινε στη θέση του κοιτάζοντα το μικρό βιβλιαράκι που ήταν ανοιχτό μπροστά του. Σχεδίαζε να το πάει στη σήμανση για να διαπιστώσει αν υπήρχαν δακτυλικά αποτυπώματα. Αλλά τώρα όλη του η προσοχή ήταν συγκεντρωμένη στις δύο διευθύνσεις και στη φράση που υπήρχε ψηλά στο επάνω μέρος της σελίδα. Γύρισε το κεφάλι του καθώς ο αστυνόμος Κέιν έμπαινε στο γραφείο. «Έλα εδώ Κέιν, κοίταξε αυτό». Ο Κέιν έσκυψε πάνω από τον νόμο του και διάβασε. «Τρία τυφλά ποντικάκια». Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Φυσικά, είπε ο επιθεωρητή. Αλλά για κοίταξε και αυτό εδώ. Άνοιξε το σιρτάρι του, έβγαλε μισή κόλλα αναφορά και την τοποθέτησε πάνω στο γραφείο του, πλάι στο σημειωματάριο. Είχε βρεθεί καρφιτσωμένη πάνω στο πτώμα τη γυναίκα. Επάνω στο χαρτί έγραφε. Αυτό είναι το πρώτο. Από κάτω ήταν μια παιδική ζωγραφιά που απεικόνιζε τρία ποντικάκια και ένα πεντάγραμμο με νότες. Ο Κέιν σιγοσφύριξε το σκοπό. Τρία τυφλά ποντικά και αγιά κοίτα πώ γυρνάνε. Ωστε αυτό είναι, είπε ο επιθεωρητή. Έχει σημειωμένη τη μελωδία. Αυτό είναι εξωφρενικό, έτσι δεν είναι. Ναι, παραδέχτηκε ο Πάρμιντερ. Έγινε αναγνώριση του θύματο. Βεβαίω. Εδώ είναι η αναφορά για τα δακτυλικά αποτυπώματα. Η κυρία Λάιον, όπω αυτό αποκαλείται, ήταν στην πραγματικότητα η Μωρήν Γκρέγκ, Είχε αποφυλακιστεί εδώ και δύο μήνες από το Holloway, αφού είχε εκτίσει την ποινή τη. Ο Πάρμιντερ είπε σκεπτικά. Πήγε στο 74 της Calver Street, ως Μωρίν Λάιον. Είχε τη συνήθεια να πίνει που και που κάνει ένα ποτηράκι και έφερνε κάθε τόσο κάποιον άντρα στο δωμάτιό τη. Δεν έδειχνε να φοβάται κάτι ή κάποιον. Δεν υπάρχει κανένας λόγος που να μας κάνει να πιστέψουμε πως φοβόταν ότι διατρέχει κάποιο κίνδυνο. Αυτό ο άντρα έρχεται και χτυπά το κουδούνι, ζητά την κυρία Λάιον και σπιτονοικοκυρά τη τον στέλνει επάνω στο δεύτερο όροφο. Αυτή δεν μπορεί να τον περιγράψει. Λέει μόνο πω ήταν με αναστήματο και έδειχνε άσχημα κρυωμένο γιατί μιλούσε με βραχνή φωνή που μόλις ακουγόταν. Η ίδια ξαναγύρισε στο υπόγειο και δεν άκουσε τον παραμικρό ύποπτο θόρυβο. Δεν άκουσε ούτε τον άντρα να φεύγει. Περίπου δέκα λεπτά αργότερα ανέβηκε επάνω για να πάει τσάι στην οικάρισά τη και τη βρήκε στραγγαλισμένη. Αυτό δεν είναι συνηθισμένο έγκλημα, Κέιν. Ήταν σχεδιασμένο προσεκτικά. Ο Πάρμιντερ σταμάτησε και πρόσθεσε απότομα. Αναρωτιέμαι πόσα σπίτια στην Αγγλία ονομάζονται Monkswell Manor. σω να είναι μόνο ένα, κύριε επιθεωρητά, παρατήρησε ο αστυνόμο. Μακάρι. Τότε θα είχαμε τρομερή τύχη, Κέιν. Αλλά α μην χάνουμε καιρό. Πρέπει να ενεργήσουμε γρήγορα. Ο Κέιν κοίταξε ξανά τις δύο διευθύνσει. Κάλβερ Street 74, Μόγκσουελ Μάνορ. Ώστε πιστεύετε πως... Ο Πάρμιντερ είπε βιαστικά. Βεβαίως. Έχεις καμία αντίρρηση. Ίσως. Μόγκσουελ Μάνορ. Κάτι μου λέει. Πού να το είδα. Ξέρετε παίρνω όρκο πως το είδα κάπου τελευταία. Πού. Αυτό προσπαθώ να θυμηθώ. Για σταθείτε. Στην εφημερίδα. Στους Times. Στην πίσω σελίδα. Μια στιγμή. Ξενοδοχεία και πανσιόν. Ναι, αυτό είναι. Έλληνα το Σταυρόλεξο. Βγήκε βιαστικά από το δωμάτιο και ξαναγύρισε σε λίγο θριαμβευτικά κρατώντας μία εφημερίδα. Το βρήκα, φώναξε. Εδώ είναι, κοιτάξτε. Ο επιθεωρητής παρακολουθούσε το δίχτυ του χεριού του αστυνόμου Κέιν. Μόνξουελ Μάνορ, Χάρπλετιν Μπέρξ τράβηξε το τηλέφωνο προς το μέρος του. Συνδέστε με παρακαλώ με το τμήμα του Berkshire», είπε. Με την άφηξη του ταγματάρχη Μέτκαλφ, το Monkswell Manor άρχισε πλέον να λειτουργεί κανονικά. Ο ταγματάρχης δεν ήταν ούτε φοβερός όπως η κυρία Μπόιλ, ούτε η κεντρικός όπως ο Κρίστοφερ Ρέν. Ήταν απλώς ένας απαθής μεσόκοπος με άψογο στρατιωτικό παράστημα που είχε υπηρετήσει τον περισσότερο καιρό στι έδειχνε από την πρώτη στιγμή κατενθουσιασμένο με το δωμάτιο και τα έπιπλά του. Με την κυρία Μπόιλ δεν βρήκαν κοινού φίλου, αλλά έτυχε να γνωρίζει κάποια ξαδέρφια φίλων τη από το Yorkshire. Οι αποσκευέ του όμω, δύο βαριές δερμάτινες βαλίτσες από χειρόδερμα, ικανοποίησαν ακόμα και το Giles, που διατηρούσε πάντα μια κάπω επιφυλακτική και φιλίποπτη στάση απέναντι στου ενίκου του. Η αλήθεια είναι πάντως πω η Μόλι και ο Τζάιλ δεν είχαν τον απαιτούμενο καιρό να σχολιάσουν του ενίκου του. Ήταν αρκετά απασχολημένοι με τα καθήκοντά του. Οι δυο του μαγείρευαν, σερβίριζαν, έτρωγαν και καθάριζαν τα πιάτα. Ο ταγματάρχη Μέτκαλφ δοκίμασε τον καφέ που του σερβίρισαν στο σαλόνι και δεν παρέλειψε να εκδηλώσει την ικανοποίησή του για την εξαίσια γεύση. Αργότερα, όταν πια όλα είχαν τελειώσει και οι προσκεκλημένοι του είχαν αποσυρθεί στα δωμάτια του, η Μόλι έκλεισε την πόρτα της κουζίνας και ανέβηκαν με τον Τζάιλ στο δωμάτιό τους. Την ώρα που έπεφταν να πλαγιάσουν, ένιωθαν αφάνταστα κουρασμένοι, αλλά συγχρόνω ένιωθαν μέσα τους και το γνωστό συνένθιστημα του θριάμβου που νιώθουν οι άνθρωποι όταν επιτελούν ένα δύσκολο έργο. Αλλά στις δύο μετά τα μεσάνυχτα, ένα παρατεταμένο κουδούνισμα τους έκανε να τυναχθούν από το κρεβάτι τους. «Κατάρα», γρήλησε ο Τζάιλ. «είναι η εξώπορτα», τι στο καλό. Διά σου, είπε η Μόλι. Πήγαινε να δει. Ο Τζάιλ θυμωμένο τυλίχθηκε με τη ρόμπα του και κατέβηκε τα σκαλιά. Η Μόλι άκουσε το σύρτη να τραβιέται από την πόρτα και μετά συγκεχημένε φωνέ από το χολ. Γεμάτη περιέργεια σηκώθηκε από το κρεβάτι και πήγε να κρυφοκοιτάξει από το κεφαλόσκαλο. Κάτω στο χολ, ο Τζάιλ βοηθούσε κάποιον άγνωστο με γενιάδα να βγάλει το χιονισμένο του παλτό. Άκουσε μάλιστα και κάποια λόγια. «Μπρρρρ» έκανε ο άγνωστος, που είχε μια ολοφάνερα ξενική προφορά. «Δεν νιώθω τα δάχτυλά μου από το κρύο και τα πόδια μου». Η Μόλι άκουσε το χτύπημα από τα πόδια του αγνώστου στο πάτωμα. «Περάστε από εδώ», είπε ο Τζάιλς ανοίγοντας την πόρτα της βιβλιοθήκης. «Είναι ζεστά. Καλύτερα να περιμένετε εδώ, ώστε να σας ετοιμάσω το δωμάτιο». «Είμαι πραγματικά τυχερό είπε ο ξένο ευγενικά. Η Μόλι μετατοπίστηκε και προσπάθησε να δει ανάμεσα από τα κάγκελα τη σκάλας Είδε ένα ηλικιωμένο άντρα με μικρή μαύρη γενιάδα και με φυστοφελικά φρύδια. Το βάδισμά του ήταν νεανικό και ζωηρό, παρά τους γκρίζους του γκρίζου του κροτάφου. Ο Τζάιλ έκλεισε πίσω του την πόρτα τη βιβλιοθήκη και ανέβηκε γρήγορα τα σκαλιά. Η Μόλι σηκώθηκε από την κρυψώνα τη. Ποιο είναι, ρώτησε. Ο Τζάιλ έκανε μία γκριμάτσα. Κι άλλο νικάρη, είπε χαρούμενο. Το αυτοκίνητό του ντεραπάρισε στη χιονοθύελα. Ο ίδιο κατόρθωσε να βγει και προσπαθούσε να κρατήσει τον προσανατολισμό του. Η χιονοθύελα κρατάει ακόμα, άκουσέ την. Όταν είδε την ταμπέλα μα, είπε πω ήταν η απάντηση στι προσευχέ του. Νομίζει πω είναι. Εντάξει. Αγάπη μου, αυτή δεν είναι νύχτα κατάλληλη για να βγει ένα λοποδίτη στο δρόμο. Είναι ξένος, έτσι δεν είναι. Ναι. Το όνομά του είναι Παραβατσίνη. Είδα το πορτοφόλι του. Νομίζω μάλλον ότι μου έδειξε επίτηδες το πορτοφόλι που είναι παραγεμισμένο με χαρτονομίσματα. Ποιο δωμάτιο λες να του δώσουμε. Το πράσινο. Είναι καθαρό και το έχω τακτοποιήσει εδώ και μέρε. Μόνο που πρέπει να του στρώσουμε το κρεβάτι. Θα πρέπει να του δανείσω τίποτα μπιτζάμε μου, παρατήρησε ο Μάιλ. Όλα του τα πράγματα είναι στο αυτοκίνητο Είπε πως αναγκάστηκε να βγει από το παράθυρο. Η Μόλι έφερε αμέσως από την τουλάπα σεντόνια, μαξιλερωθήκες και πετσέτες. Όπως έστρωναν βιαστικά το κρεβάτι, ο Τζάιλς είπε. Άρχισε να το ρίχνει πιο πυκνά. Όπως πάνε τα πράγματα Μόλι, νομίζω πως θα αποκλειστούμε τελείως. Είναι συναρπαστικό πάντως από μια άποψη, τι λες. Δεν ξέρω, απάντησε η Μόλι, διατηρώντας τις αμφιβολίες της. Νομίζει, Τζάιλ, ότι είμαι ικανή να φτιάξω μόνη μου ανεβατό ψωμί. Ούτε λόγο, είπε ο Τζάιλ με πεποίθηση. Εσύ μπορεί να φτιάξει οτιδήποτε. Ναι, μα δεν επιχείρησα ποτέ κάτι τέτοιο. Βλέπει, δεν χρειάστηκε ποτέ να δοκιμάσω αν μπορώ να το πετύχω. Μπορεί να είναι φρέσκο ή μπαγιάτικο, αλλά πάντα το φτιάχνει ο φούρναρη. Και αν αποκλειστούμε, όπω λε, δεν θα υπάρχει φούρναρη. Ούτε χασάπη, ούτε ούτε εφημερίδε ούτε ίσως ακόμα και τηλέφωνο. Ώστε δεν θα μας μείνει παρά μόνο το ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο και επιπλέον έχουμε και το δικό μας ρεύμα. Αλήθεια, πρέπει να δοκιμάσεις αύριο τη γεννήτρια. Και πρέπει να έχουμε τα μάτια μας 14, μην πάθει τίποτα η κεντρική θέρμανση. Γιατί πάμε χαμένοι, θα ξυλιάσουμε. Σίγουρα θα μείνουμε και χωρίς κάρβουνα. Το αποθηκάκι μας είναι σχεδόν άδειο, έκανε ο Τζάιλς μυρολατρικά. πο πω, πω, είπε η Μόλι. Διαισθάνομαι πως μας περιμένουν άσχημες μέρες. Έλα, πήγαινε τώρα και φέρε αυτόν τον παρά... Πώς τον λένε? Εγώ πάω στο κρεβάτι. Οι προβλέψεις του Τζάιλς επαληθεύτηκαν το πρωί. Το χιόνι είχε ανέβει κάπου πέντε πόδια και συσσωρευόταν μπροστά στις πόρτες και τα παράθυρα. Εξακολουθούσε να χιονίζει ακόμα. Ο κόσμος ήταν λευκός, σιωπηλός και έκρυβε κάποια ακαθόριστη απειλή. Η κυρία Μπόιλ μπήκε στην τραπεζαρία και κάθισε στη θέση της για το πρόγευμα. Δεν ήταν κανείς άλλος εκεί. Στο διπλανό τραπέζι όπου καθόταν ο ταγματάρχης Μέτκαλφ, το σερβίτσιο είχε μαζευτεί, ενώ το τραπέζι του κυρίου Ρεν ήταν στρωμένο για το πρόγευμα. Αυτό μαρτυρούσε τις συνήθειές τους. Ο ταγματάρχης συνήθιζε να σηκώνεται το πρωί, όπως αρμόζει άλλωστε σε ένα απόστρατο στρατιωτικό, ενώ ο κύριος Ρεν αργά όπως επιβάλλεται σε ένα καλλιτέχνη και αρχιτέκτονα. Η κυρία Μπόιλ όμως ήξερε πως η μόνη κατάλληλη ώρα για το πρόγευμα ήταν στις 9. Είχε τελειώσει την πραγματικά υπέροχη ομελέτα που τη σερβίρισε η Μόλι και τώρα κριτσίνιζε με τα γερά άσπρα της μια φρυγανιά. Ήταν μουτρωμένη και αναποφάσιστη. Ήταν αλήθεια πως το Monkswell Manor δεν ήταν καθόλου όπως το είχε φανταστεί. Ήλπιζε πως θα μπορούσε να παίξει bridge Πω θα συναντούσε μαραμένε γεροντοκόρε, στι οποίε θα μπορούσε να κάνει εντύπωση με την κοινωνική τη θέση και τι γνωριμίε τη, θα μπορούσε να μιλάει ώρε τονίζοντα τη σπουδαιότητα και τη μυστικότητα τη υπηρεσία τη στον πόλεμο. Μα στο τέλο του πολέμου, η κυρία Μπόιλ βρέθηκε ξαφνικά εγκαταλελειμμένη σε κάποια έρημη ακτή. Ανέκαθεν ήταν μια δυναμική και πολυάσχολη γυναίκα που μπορούσε να συζητάει αδιάκοπα για αποτελεσματικότητα και οργάνωση το σφρίγο και η ενεργητικότητά τη ανάγκαζαν τον κόσμο να μην έχει αμφιβολίε για τι οργανωστικέ τη ικανότητε. Οι πολεμικέ ενέργειε, ή για να είμαστε ακριβέστεροι, οι στρατιωτικέ, τη πήγαιναν κουτί. Στι καλέ μέρε είχε τρομοκρατήσει κόσμο και κοσμάκι με τι φωνέ τη, και αρκούσε μόνο μία τη ματιά για να βάλει τον καθένα στη θέση του. Οι γυναίκε του τομέα τη έτρεχαν δεξιά και αριστερά στο παραμικρό τη νεύμα. Και τώρα Όλη αυτή η έντονη, η χαρισάμενη εποχή είχε τελειώσει. Ήταν και πάλι πολίτη. Αλλά ξεκινούσε πάλι από την αφετηρία, αφού όλη η πρωτύτερη ιδιωτική τη ζωή είχε χαθεί. Το σπίτι τη, που είχε επιταχθεί κατά τη διάρκεια του πολέμου από το στρατό, είχε πάθει σοβαρέ ζημιέ και χρειαζόταν τώρα ένα σωρό επισκευέ και τροποποιήσει. Για να μην αναφέρουμε κιόλα που η έλλειψη υπηρεσίας καθιστούσε την επιστροφή προβληματική, αν όχι αδύνατη οι φίλοι της είχαν σκορπιστεί στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Χωρίς αμφιβολία, θα έβρισκε πάλι το βάθρο της, αλλά όχι τώρα αμέσω. Ήταν απλώς ζήτημα χρόνου. Επί του παρόντος, η μόνη επιβεβλημένη λύση ήταν ένα ξενοδοχείο ή μία πανσιόν. Και η κυρία Μπόιλ είχε διαλέξει το Monkswell Manor. Κοίταξε γύρω της περιφρονητικά. «Μεγάλη ατιμία», σκέφτηκε. «Να μην μου αναφέρουν πως μόλις τώρα άρχιζαν» έσπρωξε το πιάτο μακριά τη. Το γεγονό ότι το πρόγευμα ήταν καλομαγειρεμένο και σερβιρισμένο με εξαιρετικό γούστο, ότι ο καφέ ήταν ανώθευτο και μοσχομύριζε και η μαρμελάδα ήταν σπιτική, την πείραξε ακόμα πιο πολύ. Της αφαιρούσε το δικαίωμα να παραπονεθεί, έχοντα μια καλή πρόφαση. Το κρεβάτι τη επίση ήταν μαλακό και αναπαυτικό, με κεντητά σεντόνια και ένα απαλό που πουλένιο μαξιλάρι. Αλλά αν στην κυρία Μπόιλ άρεσε η άνεση και η χλυδί, της τη άρεσε να βρίσκει και λάθη. Το τελευταίο μάλιστα ήταν το μεγαλύτερο πάθο της. Σηκώθηκε με αμφιτριονική μεγαλοπρέπεια από το κάθισμά τη και βγήκε από την τρεπεζαρία. Στην πόρτα διασταυρώθηκε με εκείνο τον παράξερο νέο με τα κοκκινοπά μαλλιά. Η κυρία Μπόιλ πρόσεξε πω φορούσε καρό γραβάτα με ένα φρικαλαίο πράσινο χρώμα. Μια μάλινη πλεχτή γραβάτα. Κακόγουστο, τρομερά κακόγουστο, δεν μπόρεσε να αποφύγει τη σκέψη. Ο τρόπο πάλι που την κοίταξε λοξά με τα ξεθοριασμένα του μάτια, χωρί να μετακινήσει το κεφάλι του, δεν τη άρεσε καθόλου. Υπήρχε κάτι ανησυχητικό και ασυνήθιστο σε αυτή την ελαφρώς κοροϊδευτική ματιά. Ανισόρροπο, σκέφτηκε η κυρία Μπόιλ, δεν υπάρχει αμφιβολία, πνευματικά ανισόρροπο έγνεψε με το κεφάλι στο νεαρό, καθώ εκείνο έκανε μια επιδεικτική υπόκληση και μετά προχώρησε προς το μεγάλο σαλόνι. Η ατμόσφαιρα εδώ μέσα ήταν χλιαρή και ευχάριστη. Μεγάλες άνετε πολυθρόνε, ειδικά εκείνη η μεγάλη με το τριανταφυλλί βελούδο. Καλά θα έκανε να τους δώσει να καταλάβουν πως αυτή θα ήταν η πολυθρόνα τη. Άφησε το πλεκτό τη πάνω στην πολυθρόνα προληπτικά και προχώρησε προ το καλοριφέρ. Όπω είχε υποπτευθεί δεν έκαιγε. Ήταν μονάχα χλιαρό. Τα μάτια τη κυρία Μπόιλ έλαμψαν θριαμβευτικά. Θα είχε κάτι να παρατηρήσει τώρα. Έριξε μια ματιά έξω από το παράθυρο. Άσχημο καιρό. Απέσιο. Λοιπόν το είχε αποφασίσει. Δεν επρόκειτο να μείνει εδώ για πολλέ μέρε. Εκτό βέβαια αν ερχόταν περισσότερο κόσμο και έκανε το μέρο διασκεδαστικό. Λίγο χιόνι γλίστρισε από τη στέγη και χτύπησε στο παραθυρόφυλλο. Η κυρία Μπόιλ την άχτηκε. «Όχι», είπε δυνατά σαν να την είχαν ρωτήσει. «Δεν θα μείνω για πολύ εδώ». Κάποιος γέλασε πίσω της. Ένα πνιχτό νευρικό κακάρισμα. Γύρισε απότομα το κεφάλι της. Ο νεαρός αρχιτέκτονας στεκόταν ακουμπισμένο στον παραστάδιο της πόρτας και την κοιτούσε με εκείνα τα γελαστά ηρωνικά του μάτια. «Όχι», είπε. «Δεν νομίζω ότι θα μείνετε». Ο Ταγματάρχη Μέτκαλφ βοηθούσε τον Τζάιλ που φτιάριζε το χιόνι από την πίσω πόρτα. Δούλευε με μεγάλο κέφι, φτιαρίζοντα χωρί ανάσα και ο Τζάιλ του ήταν ευγνώμων. Καλή άσκηση, είπε ο Ταγματάρχη, πρέπει να εξασκούμε κάθε μέρα, για να διατηρούμε πάντα σε φόρμα. Ωστε ο Ταγματάρχης είχε μανία με τη γυμναστική. Ο Τζάιλ το είχε διαπιστώσει. Τέριαζε με την απέτησή του να σερβιριστεί το πρωινό του στι 7.30 το πρωί. Ο ταγματάρχης ανακατάλαβε τη σκέψη του Τζάιλς και είπε «Πολύ ευγενικό εκ μέρους της κυρία σας να μου ετοιμάσει το πρωινό μου νωρί. Μου έδωσε μάλιστα και ένα φρεσκότατο αυγό». Ο Τζάιλς είχε σηκωθεί λίγο πριν από τις 7, γιατί ήταν υποχρεωμένος να σηκωθεί για τις ανάγκες του ξενώνα. Είχαν βράσει αυγά με τη μόλη και είχαν πάρει το δίσκο τους με το τσάι να το πιούν συζητώντα ήσυχα στο σαλονάκι. Όλα ήταν καθαρά και λαμποκοπούσαν. Ο Τζάιλ σκέφτηκε πως αν τύχαινε να είναι νικάρι στη δική του πανσιόν, τίποτα δεν θα τον σήκωνε από το κρεβάτι του ένα τέτοιο πρωινό. Ο Τταγματάρχης όμω είχε σηκωθεί και είχε προγευματίσει με μεγάλη όρεξη και τριγύριζε μέσα στο σπίτι γεμάτο ενέργεια που προσπαθούσε να βρει κάπου διέξοδο. Ο Τζάιλ σκέφτηκε πως υπήρχε αρκετό χιόνι για και έριξε μια κλεφτή ματιά στον Ταγματάρχη. Δεν ήταν εύκολο να τον ψυχολογήσει. Ήταν ένας σκληραγωγημένος άντρας, με σύλικας, με κάπως επιφυλακτικό βλέμμα. Ένας άνθρωπος που δεν φανέρωνε τίποτα. Ο Τζάιλς αναρωτήθηκε τι τον είχε φέρει στο Μόγκσουελ Μάνορ. Απόστρατος προφανώς και χωρίς δουλειά. Ο κύριος Παραβατσίνη κατέβηκε αργά. Ήπιο τον καφέ του και έφαγε μία μικρή φρυγανιά. Ένα λιτοδίαιτο το ευρωπαϊκό πρόγευμα έφερε μάλιστα σε τρομερά δύσκολη θέση τη Μόλη, που μόλις τον σερβίρισε, την άχτηκε επάνω, υποκλήθηκε με κάπως θεατρικό τρόπο και αναφώνησε «Η χαριτωμένη μου οικοδέσποινα, εσείς δεν είστε» Η Μόλη παραδέχτηκε μάλλον στεγνά πως αυτή ήταν. Δεν είχε καθόλου όρεξη για κοπλιμέντα εκείνη την ώρα. «Μα γιατί» είπε καθώς συσσόρευε τα σερβίτσια στον εροχήτη «Ο καθένας πρέπει να προγευματίζει σε διαφορετική ώρα. Αυτό είναι τρομερά κουραστικό. Τοποθέτησε βιαστικά τα πιάτα στα ράφια του και ανέβηκε για να στρώσει τα κρεβάτια. Ήξερε πως δεν μπορούσε να περιμένει από τον Τζάιλ καμία βοήθεια αυτό το πρωινό. Είχε να σκάψει ένα μονοπάτι μέχρι τον καυστήρα και το κοτέτσι. Η μόλη έκανε τα κρεβάτια σαν σύφουνα και υιοθετώντα τον πιο πρόχειρο τρόπο, τα έστρωσε τραβώντα τα σεντόνια χωρίς να τα αερίσει προηγουμένω. Είχε αρχίσει να καθαρίζει τα μπάνια όταν χτύπησε το τηλέφωνο. Στην αρχή γκρίνιαξε που τη σταματούσε πάνω στη δουλειά τη, αλλά μετά ανακουφίστηκε από τη σκέψη ότι βρισκόταν ακόμα σε λειτουργία και κατέβηκε τρέχοντα να το πιάσει. Έφτασε στη βιβλιοθήκη με ένα μικρό λαχάνιασμα και το σήκωσε. Εμπρός, μια εγκάρδια φωνή με ένα ελαφρό αλλά ευχάριστο επαρχιακό τόνο ρώτησε. Πανσιόν Μόγκσουελ Μάλιστα. Μπορώ να μιλήσω με τον πλωτάρχη Ντέιβι, παρακαλώ. Φοβάμαι πω δεν μπορεί να έρθει στο τηλέφωνο, αυτή τη στιγμή, απάντησε η Μόλι. Εδώ η κυρία Ντέιβι. Ποιο στο τηλέφωνο, παρακαλώ. Η παστυνόμο Χόκμπερν, από το αστυνομικό τμήμα του Μπέρκσάιρ. Η Μόλι ένιωσε ένα μικρό ξάπνιασμα. Α στη. Ναι, μάλιστα, έκανε έκπληκτη. Ακούστε, κυρία Ντέιβι, είπε ο Υπάρχει κάποιο σημαντικό ζήτημα. Δεν θα ήθελα να σα εξηγήσω από τηλεφώνου, αλλά σα έχω στείλει ένα αστυνομικό, τον αστιφύλακα Τρότερ, και θα βρίσκεται εκεί από στιγμή σε στιγμή. Μα δεν θα μπορέσει να έρθει. Έχουμε αποκλειστεί τελείω. Οι δρόμοι είναι κλεισμένοι από το χιόνι. Η φωνή του αστυνόμου όταν απαντούσε ήταν γεμάτη αυτοπεποίθηση. Ο Τρότερ θα έρθει, μη σα νοιάζει. Και σα παρακαλώ, κυρία Ντέιβι, πέστε στο σύζυγό σα πως πρέπει να ακούσει προσεκτικά τον αστυνόμο Τρότερ και να ακολουθήσει τις οδηγίες του κατά γράμμα. Αυτό ήθελα να σας πω. Αλλά κύριε είπα αστυνόμε, τι... Η Μόλι άκουσε το κλικ καθώς έκλεινε η γραμμή. Ο αστυνόμος είπε καθαρά ότι είχε να πει και κατέβασε το ακουστικό. Η Μόλι ανοιγόκλεισε μια-δυο φορές νευρικά το τηλέφωνο και έπειτα το κατέβασε και εκείνη. Στράφηκε όταν η πόρτα άνοιξε πίσω της. «Ο Τζάιλς, αγάπη μου, εδώ είσαι» Ο Τζάιλ είχε χιόνια στα μαλλιά του και μπόλικη καρβουνόσκονη στο πρόσωπό του. Έδειχνε ένα ψοκοκινισμένο. Τι είναι, γλυκιά μου, γέμισα κάρβουνο τι κουβάδε και έφερα μέσα ξύλα. Θα τακτοποιήσω μετά και τι κότε και θα ρίξω μια ματιά στο λέβητα. Φτάνουν αυτά για σήμερα. Μα τι συμβαίνει, Μόλι, φαίνεσαι τρομαγμένη. Τζάιλ, είπε η Μόλι ξέπνοα, ήταν η αστυνομία. Μόλι μου τηλεφώνησαν. Η αστυνομία, έκανε ο Τζάιλς έκπληκτος. «Ναι, στέλνουν ένα επιθεωρητή ή κάτι τέτοιο. Μα γιατί, τι κάναμε». «Δεν ξέρω. Νομίζεις πως μπορεί να είναι για εκείνο το Ιρλανδέζικο βούτυρο που πήραμε στη μαύρη αγορά». Ο Τζάιλς έμεινε σκεπτικός για λίγο, σμίγοντας τα φρύδια. «Μήπως είναι για το ραδιόφωνο. Θυμήθηκα να πάρω την άδεια, έτσι δεν είναι». «Ναι, βρίσκεται μέσω συρτάρι του γραφείου», «Ξέρεις, Τζάιλ, η κυρία Μπίγκλοκ μου έδωσε πέντε από τα κουπόνια τη για εκείνο το παλιό tweet παλτό μου που τη πούλησα. Φαντάζομαι πως αυτό δεν είναι και τόσο νόμιμο. Αλλά στο κάτω-κάτω τη γραφή είναι τίμια συναλλαγή, νομίζω. Αυτό μου λείπει το παλτό, γιατί να μην πάρω τα κουπόνια. Μα Τζάιλ, τι άλλο μπορεί να έχουμε κάνει. «Τις προάλλε τράκαρα λιγάκι με το αυτοκίνητο, είπε ο Τζάιλ. Αλλά το λάθο δεν ήταν δικό μου. Ήταν σίγουρα φταίξιμο του άλλου οδηγού. Πάντω δεν μου το βγάζει από το μυαλό. Κάτι πρέπει να έχουμε κάνει, κλαψούρισε η Μόλι. Το κακό είναι, είπε ο Τζάιλ μου τρωμένα, που σχεδόν οτιδήποτε κάνει κανεί σήμερα είναι παράνομο. Γι' αυτό νιώθουμε πάντα ένα αίσθημα ενοχή. Να δει που έχει κάποια σχέση με την επιχείρησή μα. Η λειτουργία μια πασιόν θα έχει διάφορα μπλεξίματα και διαδικασίε που δεν θα μπορούσαμε να είχαμε φανταστεί. Νόμιζα ότι ήταν το ποτό το μόνο πράγμα που πήραζε, παρατήρησε η Μόλι. Δεν έχουμε δώσει σε κανέναν να πιει. Επομένω, γιατί να μην μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε στο σπιτικό μα. Έτσι είναι, έχει δίκιο, είπε συμβιβαστικά ο Τζάιλ. Αλλά τα πάντα είναι λίγο πολύ απαγορευμένα στι μέρε μα. Ο Τζάιλ, αναστέναξε η Μόλι. Μακάρι να μην είχαμε ποτέ αρχίσει αυτή τη δουλειά. Όπω δείχνουν τα πράγματα, θα είμαστε για μέρε αποκλεισμένοι εδώ μέσα. «Και όλοι του θα είναι μουτρωμένοι, σαν να με εμεί για τη Ξέχωρα πω θα μα φάνε και από πάνω όλε τι κονσέρβε. Έλα, ησύχασε γλυκιά μου, είπε ο Τζάιλ. Μα παρουσιάστηκε μια αναποδιά, αλλά δεν είναι τίποτα. Θα περάσει. Τη φίλησε, μάλλον αφηρημένα στο μέτωπο, και ύστερα τραβώντα τη μακριά του, την κοίταξε στα μάτια και τη είπε: Ξέρεις Μόλι, όσο το σκέφτομαι, τόσο περισσότερο πιστεύω πω για να στείλουν ένα αστυνομικό εδώ πάνω με τέτοιο καιρό, θα πρέπει να συμβαίνει κάτι πολύ σοβαρό. Έδειξε με το χέρι του έξω από το παράθυρο και πρόσθεσε. Θα πρέπει να είναι κάτι που δεν επιδέχεται αναβολή. Καθώ κοιτούσαν ο ένα τον άλλον, άνοιξε η πόρτα και μπήκε η κυρία Μπόιλ. Α, εδώ είστε, κυρία Ντέιβι, είπε. Ξέρετε ότι το σώμα του καλοριφέρ στο σαλόν είναι εντελώ παγωμένο. Λυπάμαι, κυρία Μπόιλ, είπε η Μόλι. Αλλά ξέρετε, έχουμε έλλειψη από κάρβουνο και επειδή. Η κυρία Μπόιλ δεν την άφησε να συνεχίσει. Πληρώνω 7 λίρες την εβδομάδα, έκανε με τσιριχτή φωνή. 7 ολόκληρε λίρες και δεν εννοώ να παγώσω. Ο Τζάιλ ένιωσε το θυμό να φουντώνει μέσα του. Προσπάθησε όμως να συγκρατηθεί και είπε αποφασιστικά καθώ γύριζε την πόρτα. Θα «Τα τακτοποιήσω το ζήτημα αμέσω, κυρία. Θα πάω να το δυναμώσω βγήκε από το δωμάτιο και άφησε μόνε τι δύο γυναίκε. Η κυρία Μπόιλ στράφηκε αμέσω στη μόλη. Αν δεν σα πειράζει, κυρία Ντέιβι, έκανε με ένα τόνο κάπω εμπιστευτικό. Παρατήρησα πω εκείνο ο νέο που τριγυρίζει εδώ μέσα είναι κάπω ασυνήθιστο, θέλω να πω. Καταρχήν οι τρόποι του είναι αλόκοτοι. Οι γραβάτε του το ίδιο. Τα. Αλήθεια, κάθε πότε λέτε να χτενίζετε». Είναι ένα πραγματικά ευφιέστατο αρχιτέκτονα, είπε η Μόλι. Αλήθεια, τι μου λέτε. Μάλιστα, ο κύριο Κρίστοφερ Ρεν είναι ένα αρχιτέκτονα και. Αγαπητή μου κοπέλα, πετάχτηκε η κυρία Μπόιλ, ασφαλώ και ξέρω ποιο είναι ο Σερ Κρίστοφερ Ρεν. Και βεβαίω ήταν αρχιτέκτον. Έχτισε μάλιστα τον Άγιο Παύλο. «Εσείς οι νέοι νομίζετε πω η μόρφωση επιτυγχάνεται αποκλειστικά και μόνο με τι σπουδέ. Εγώ σα μιλάω για αυτό τον κύριο Ρεν. Το όνομά του είναι πραγματικά Κρίστοφερ. Οι γονεί του τον ονόμασαν έτσι, γιατί ήλπιζαν ότι θα γίνει μια μέρα αρχιτέκτον. Και είναι. Δηλαδή είναι σχεδόν. Και έτσι μπορώ να πω πραγματοποιήθηκε η ευχή του. Χμ, hm", έκανε η κυρία Μπόιλ. Κάπω τραβηγμένη από τα μαλλιά μου φαίνεται όλη αυτή η ιστορία. Εγώ πάντω αν ήμουν στη θέση σα, θα ζητούσα πληροφορίε για αυτόν. Τι άλλο ξέρετε. Όσα ξέρω και για σας κυρία Μπόιλ, είπε η Μόλι επιθετικά. Δηλαδή ότι κι εσεί όπω και, και εκείνο πληρώνετε 7 λίρε την εβδομάδα για τη διαμονή σα. Αυτό είναι όλο που χρειάζεται να ξέρω, έτσι δεν είναι. Αυτό με αφορά. Δεν μου πέφτει λόγο αν μου αρέσουν οι νικάριδε μου. Κοίταξε την κυρία Μπόιλ κατάματα και πρόσθεσε: Ή όχι. Η κυρία Μπόιλ κοκκίνησε από το θυμό τη. Είστε νέα και άπειρη και πρέπει να νιώθετε ευγνωμοσύνη για του ανθρώπου που σα δίνουν μια συμβουλή. Ιδίω όταν γνωρίζουν περισσότερα από εσά. Και αυτό ο περίεργος ξένος πότε έφτασε. Στη μέση της νύχτας. Μάλιστα. Πολύ παράξενο αυτό. Μη μου πείτε πως είναι μια συνηθισμένη ώρα, ε. Να διώξω έναν άνθρωπο που έρχεται και μου χτυπάει την πόρτα μέσα στα βαθιά μεσάνυχτα ενώ χαλάει ο κόσμος. Το απαγορεύει ο νόμος, κυρία Μπόιλ. Και πρόσθεσε γλυκά. Ίσως να μην το έχετε υπόψη σας αυτό. Αυτό που έχω να πω εγώ είναι πως αυτός ο παραβατσίνη ή όπως αλλιώς αποκαλείται. Προσέξτε, προσέξτε αγαπητή μου κυρία. Μιλώντας για το διάβολο μπορεί... Η κυρία Μπόιλ άχτηκε, σαν να της είχε μιλήσει ο ίδιος ο διάβολος προσώπο. Ο κύριος Παραβατσίνη που είχε μπει χωρίς να τον προσέξουν γέλασε δυνατά και έτριψε τα χέρια του ενώ τα μάτια του λαμπύριζαν γεμάτα σατανικότητα. «Με ξαφνιάσατε» είπε η κυρία Μπόιλ. «Δεν σα άκουσα να μπαίνετε. «Μπαίνω στις μύτες των ποδιών, έτσι», είπε ο κύριος Παραβατσίνη. «Κανείς ποτέ δεν μ' ακούει να μπαίνω και να βγαίνω», συνέχισε. «Το βρίσκω πολύ διασκεδαστικό. Καμιά φορά παίρνουν τα αυτιά μου κουβέντες και αυτό με διασκεδάζει». Κοίταξε την κυρία Μπόιλ και πρόσθεσε. «Αλλά ποτέ δεν ξεχνώ τι ακούω». Η κυρία Μπόιλ είπε σχεδόν ξεψυχισμένα. «Αλήθεια, πρέπει να πάρω το πλεκτό μου. Το έχω αφήσει νομίζω στο σαλόνι προχώρησε βιαστικά προ την πόρτα και βγήκε. Η Μόλι κοίταξε τον κύριο Παραβατσίνη ενηγματικά. Αυτό την πλησίασε με μικρά πηδηματάκια, σαν να έπαιζε κουτσό και υποκλήθηκε. Η χαριτωμένη μου οικοδέσπινα φαίνεται κάπω συγχυσμένη, παρατήρησε. Και πριν προλάβει να καταλάβει, τη άρπαξε το χέρι και το έφερε στα χείλη του. Τι σα συμβαίνει, αγαπητή μου. Η Μόλι αθελά τη έκανε ένα βήμα πίσω, δεν είχε ακόμα βεβαιωθεί πω τα αισθήματά τη για αυτόν τον άνθρωπο ήταν φιλικά. Ο άντρα τη τραβοκοίταξε με εκείνη τη γνωστή έκφραση που έχουν οι γεροσάτηροι. Όλα είναι δύσκολα σήμερα το πρωί, είπε η Μόλι σαν να ήθελε να δικαιολογηθεί. Θα φταίει προφανώ η κακοκαιρία. Πραγματικά, συμφώνησε ο κύριο Παραβατσίνη, κοιτάζοντα έξω το παράθυρο. Το χιόνι τα κάνει τα πάντα δύσκολα. Αυτό δεν θέλετε να πείτε. Ή μήπω τα διευκολύνει. Δεν ξέρω τι εννοείτε. Ασφαλώ και δεν ξέρετε, είπε ο κύριο Παραβατσίνη σκεπτικά. Υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν ξέρετε. Πρώτα απ' όλα μου φαίνεται πω δεν ξέρετε και πολλά για τη διαχείριση μια πανσιόν. Η Μόλι ύψωσε το σαγόνι τη κάπω επιθετικά. Το παραδέχομαι πω δεν ξέρουμε, αλλά κάνουμε το κάθε τι για να μάθουμε. Μπράβο, μπράβο. Και εξάλλου, είπε η Μόλι, έχω την εντύπωση πω δεν είμαι τόσο κακή μαγείρισα. Είστε χωρί αμφιβολία, έκτακτη μαγείρισα, πλειοδότησε ο κύριο Παραβιτσίνη. Τι μπελά είναι κι αυτή η ξένη, συλλογίστηκε η Μόλι. σω ο κύριο Παραβιτσίνη να διάβασε τη σκέψη τη. ο τρόπο του άλλαξε, και όταν μίλησε η φωνή του ήταν ήρεμη και σοβαρή. Μπορώ να σα επιστήσω την προσοχή πάνω σε κάποιο ζήτημα, κυρία Ντέιβι. Δεν πρέπει εσεί και ο σύζυγό σα να δίνετε πίστη σε ό,τι σα λένε. Έχετε πληροφορίες για τα πρόσωπα που βρίσκονται εδώ. Ξέρετε από πού κρατάει η σκούφια τους. Είναι απαραίτητο, έκανε η μόλι με ανησυχία. Νόμιζα πως απλώς ο κόσμος έρχεται και φεύγει. Είναι καλό πάντα να ξέρεις με ποιους ανθρώπους κοιμάσαι κατά την ίδια στέγη. Αυτό δείχνει φρόνηση. Έσκυψε μπροστά και τη χτύπησε απαλά στον νόμο σαν να αντιμάλωνε. «Πάρτε εμένα για παράδειγμα», είπε. «Εμφανίζομαι μέσα στη νύχτα Λέω πως το αυτοκίνητο μου ντερα πάρει σας τη χιονοθύελα και θρονιάζομαι του καλού καιρού μες στο αρχοντικό σας. Τι ξέρετε για μένα, τίποτα απολύτως. Ίσως να μην ξέρετε τίποτα και για τους άλλους σας ενίκους. Η κυρία Μπόιλ, άρχισε να λέει μόλι, αλλά σταμάτησε καθώ την είδε να ξαναμπαίνει κρατώντα το πλεκτό τη. Το σαλόνι είναι πολύ κρύο, είπε αυτή. Προτιμώ να μείνω εδώ μέσα. Προχώρησε προ τον τζάκι που τριζοβολούσε, όταν ο κύριος Παραβιτσίνη έτρεξε γρήγορα προς το μέρος της. «Επιτρέψτε μου να σκαλίσω τη φωτιά για χάρη σας», είπε. Η Μόλη έμεινε κατάπληκτη, όπως και το προηγούμενο βράδυ με τον τρόπο που κινήθηκε. Το κορμί του φανέρενε μια απίστευτη νεανική ζωτικότητα. Είχε προσέξει ότι ήταν πάντα προσεκτικός και φρόντιζε να κρατάει διαρκώς την πλάτη του προς το φως και να κρύβει το πρόσωπό του. Και τώρα, καθώς τον είδε να γονατίζει μπροστά στο τζάκι και να σκαλίζει με την τσιμπίδα τη φωτιά, κατάλαβε την αιτία. Το πρόσωπο του κυρίου Παραβιτσίνη ήταν έξυπνα και με μεγάλη τέχνη μακιγιαρισμένο, ώστε ο ξεμοραμένος γέρος προσπαθούσε να κάνει τον εαυτό του να φαίνεται νεότερος από ό,τι ήταν. Ε, λοιπόν, δεν το πέτυχε. Έδειχνε τα χρονάκια του και μάλιστα με το παραπάνω. Το μόνο που δεν συμφωνούσε με την ηλικία του ήταν το βάδισμά του. Σταθερό, άνετο, νεανικό... Αλλά μπορεί και αυτό να ήταν ψεύτικο και επιτιδευμένο. Να ήταν μια σκηνοθεσία. Η Μόλι συνήλθε από τι σκέψει τη και ξαναγύρισε στην πραγματικότητα με την είσοδο του ταγματάρχη Μέτκαλφ που μπήκε βαριά με το γνωστό στρατιωτικό του βάδισμα. Κυρία Ντέιβι, φοβάμαι ότι οι σωλήνε του. Είδε τον κύριο Παραβιτσίνη και την κυρία Μπόιλ και χαμήλωσε τη φωνή του. Του μπάνιου κάτω έχουν παγώσει, πρόσθεσε με συστολή. «Ω Θεέ μου», μουρμούρισε η μόλι με απελπισία. «Τι απέσια μέρα, πρώτα αστυνομία και τώρα οι σωλήνες». Ο κύριος Παραβιτσίνη άφησε να του πέσει η τσιμπίδα του τζακιού πάνω στη σκάρα με θόρυβο. Η κυρία Μπόιλ σταμάτησε απότομα να πλέκει και έμεινε ακίνητη. Η μόλι, κοιτάζοντα τώρα τον ταγματάρχη, απόρρισε με την αλήγιστη ακινησία που είχε πάρει και η παραμικρότερη ίνα του προσώπου του σαν να μην ήταν αυτό ο ταγματάρχη Μέτκαλφ, αλλά το εκμαγείο του. Το πρόσωπό του διατήρησε μια απερίγραπτη έκφραση που για τη μόλι δεν είχε κανένα νόημα. Δεν μπορούσε να την καταλάβει. Ήταν σαν να είχε ξυλιάσει, αφήνοντα στη θέση του ένα τοτέμα από σκαλιστό αφρόξυλο. Άνοιξε το στόμα του να μιλήσει και η φωνή που βγήκε από το λαρίγκι του ήταν ένα βραχνό ψήθυρο. Αστυνομία, είπατε. Η Μόλι όμω διαισθάνθηκε πω πίσω από την αλήγιστη ακινησία του προσώπου του κρυβόταν κάποιο βίαιο συνέστημα. Μπορεί να ήταν φόβο, διέγερση ή αναστάτωση. Εν πάση περιπτώσει ήταν κάτι. Αυτό ο άνθρωπο, σκέφτηκε εκείνη τη στιγμή, μπορεί να είναι επικίνδυνο. Τι είναι αυτό που είπατε, ρώτησε ξανά, αλλά αυτή τη φορά φρόντισε η φωνή του να είναι κοντρολαρισμένη και να δείχνει απλώ περιέργεια. Τι τρέχει με την αστυνομία. Δεν ξέρω ακριβώ, είπε η Μόλι. Αλλά μόλι πριν λίγο τηλεφώνησαν. Είπαν πω θέλουν εδώ ένα αρχιφύλακα. Κοίταξε έξω από το παράθυρο. Αλλά δεν μου φαίνεται πω θα φτάσει ποτέ, πρόσθεσε με ελπίδα. Ναι, μα γιατί, επέμεινε ο ταγματάρχη Μέτκαλφ. Γιατί στέλνουν ένα αστυνομικό εδώ. Έκανε ένα βήμα προ το μέρο τη, αλλά πριν προλάβει η Μόλι να απαντήσει, Άνοιξε η πόρτα και παρουσιάστηκε ο Τζάιλ. Αυτό το κοκκινοπό κάρβουνο που μου είχα στείλει είναι πιο βαρύ και από πέτρα, είπε με θυμό. Πρόσεξε γύρω του τα πρόσωπα και ρώτησε: Συμβαίνει κάτι? Ο ταγματάρχη στράφηκε προ το μέρο του. Άκουσα, κύριε Ντέιβι, πω η αστυνομία έρχεται εδώ. Γιατί? Α! έκανε ο Τζάιλ. Μην ανησυχείτε. Κανεί δεν θα μπορεί να περάσει. Το χιόνι είναι περισσότερο από πέντε πόδια. Και όλε οι διαβάσει είναι κλεισμένε. Είμαστε απομονωμένοι. Είναι αδύνατο να έρθει κανεί σήμερα. Την ίδια στιγμή ακούστηκαν τρία δυνατά χτυπήματα στο παράθυρο. Όλοι πετάχτηκαν ξαφνιασμένοι. Για μια στιγμή κανείς δεν κατόρθωσε να προσδιορίσει από πού είχαν έρθει τα χτυπήματα. Έμοιαζε σαν να είχαν καλέσει κάποιο πνεύμα που είχε έρθει και τους καλούσε απειλητικά. Ξαφνικά η μόλη, αφήνοντα μια μικρή πνιγμένη κραυγή έδειξε προς την μπαλκονόπορτα, όπου η κουρτίνα ήταν παραμερισμένη. Ένας άντρα στεκόταν εκεί απ' έξω, χτυπώντα το παράθυρο, και το μυστήριο της άφηξή του εξηγούνταν από τα σκή που φορούσε. Με ένα επιφώνημα ο Τζάιλ έτρεξε αμέσω προ την μπαλκονόπορτα και την άνοιξε. Ευχαριστώ πολύ, είπε ο νεοφερμένο και πέρασε μέσα. Η φωνή του ήταν εύθυμη και ζωηρή και το πρόσωπό του ηλιοκαμένο. Αρχιφύλακα στρώτερ, Αυτοσυστήθηκε, κάνοντα μία μικρή κλίση του κεφαλιού του. Η κυρία Μπόιλ τον λοξοκοίταξε κάτω από το πλεκτό τη με ολοφάνερη δυσαρέσκεια. Δεν μπορεί να είστε αρχιφύλακα, είπε αποδοκιμαστικά. Είστε πολύ νέο για τέτοιο βαθμό. Ο άντρα, που έδειχνε πραγματικά πολύ νέο, κοίταξε την κυρία Μπόιλ για να αντιμετωπίσει το σκεπτικισμό τη και είπε φανερά ενοχλημένο. Δεν είμαι τόσο νέο όσο φαίνομαι, κυρία μου. Η ματιά του διέτρεξε τα πρόσωπα μες στο σαλόνι και στάθηκε στο Τζάιλς. «Είστε ο κύριος Ντέιβις» ρώτησε. «Μπορώ να ακουμπήσω κάπου τα σκί» «Ασφαλώς, ελάτε μαζί μου» Η κυρία Μπόιλ παρατήρησε με δεικτικότητα καθώς η πόρτα έκλεινε πίσω τους. «Υποθέτω πως γι' αυτό πληρώνουμε την αστυνομία μας πλέον, για να προσλαμβάνει κάτι τέτοιους νεαρούς που τριγυρίζουν άσκοπα και διασκεδάζουν με τα χειμερινά σπορ», ο κύριος Παραβιτσίνη στο μεταξύ είχε πλησιάσει τη μόλη. «Γιατί ειδοποιήσατε την αστυνομία, κυρία Ντέιβις» ρώτησε και η φωνή του ακούστηκε σαν σφύριγμα. Η μόλη κάτω από εκείνη τη ματιά που ένιωθε να αντισπυρώνει το πρόσωπο, οπιστοχώρησε αθέλατης. άθελά Αυτός δεν ήταν ο Παραβιτσίνη που ήξερε. Ήταν ένας άλλος άνθρωπος που έβλεπε για πρώτη φορά. Ένιωθε ανυπεράσπιστη. «Μα όχι, όχι», είπε τρομοκρατημένη. Δεν ειδοποίησα εγώ. Και τότε άνοιξε η πόρτα και μπήκε ο Κρίστο Ρεν που ρώτησε αμέσω με την τσιριχτή του φωνή. Ποιο είναι αυτό ο άντρα στο χολ, από πού ήρθε. Δείχνει καλόκαρδο και είναι σκεπασμένο με χιόνι. Η φωνή τη κυρία Μπόιλ αντίχησε δυνατά πάνω από το χτύπο που έκαναν οι βελόνε τη. Πιστέψτε το χτυπου που εκαναν οι όχι, αυτό ο άντρα είναι αστυνομικό. Ένα αστυνομικό με σκι, Έδειχνε να το αντιμετωπίζει σαν μια επανάσταση των πληβίων. Ο Ταγματάρχη μουρμούρισε στη μόλη. Με συγχωρείτε, κυρία Ντέιβι, μπορώ να χρησιμοποιήσω το τηλέφωνο. Βεβαίω, Ταγματάρχα. Ο Μέτκαλφ προχώρησε προ τη συσκευή την ώρα που ο Κρίστοφερεν στρίγγλιζε. Είναι όμορφο άντρα, έτσι δεν είναι. Πάντα πίστευα πω η αστυνομική είναι τρομερά ελκυστική. Εμπρό, εμπρό, φώναζε ο Ταγματάρχη ακουστικό. Κουνώντα τη συσκευή βίαια. Στράφηκε προ τη Μόλι. Κυρία Ντέιβι, το τηλέφωνο δεν λειτουργεί. Είναι κομμένο, είπε με απελπισία. Ήταν εντάξει μόλι τώρα, είπε η Μόλι. Εγώ η ίδια. Ο Κρίστοφερ Ρεν δεν την άφησε να τελειώσει τη φράση τη. Άρχισε να γελάει δυνατά, διαπεραστικά, σχεδόν ιστερικά. Ωστε είμαστε τώρα εντελώ αποκλεισμένοι, είπε. Εντελώ αποκλεισμένοι. Αστείο δεν είναι. Δεν βλέπω που είναι το αστείο, είπε ο ταγματάρχη παγερά. Ούτε εγώ, πρόσθεσε από τη μεριά τη η κυρία Μπόιλ. Ο Κρίστοφε Ρεν εξακολουθούσε να γελάει. Είναι ένα προσωπικό αστείο, είπε. Σ. έκανε ξαφνικά φέρνοντα το δάχτυλο στα χείλη. Το λαγωνικό έρχεται. Ο Τζάιλ μπήκε με τον αρχιφύλακα τρότερ. Ο τελευταίο είχε απαλλαγεί από τα σκι και είχε φτιάξει με επιμέλεια τη χωρίστρα του, κρατούσε τώρα ένα μεγάλο μπλοκ και ένα μολύβι. Η είσοδό του δημιούργησε μια παράξενα παγερή και επιβλητική ατμόσφαιρα, σαν να άρχιζε μια αργή, οδυνηρή, δικαστική διαδικασία. Μόλι, είπε ο Τζάιλ, ο αρχιφύλακα θέλει να μιλήσει σε εμά του δύο ιδιαιτέρω. Η μόλι του ακολούθησε σιωπηλά έξω από το δωμάτιο. Θα πάμε στο γραφείο, είπε ο Τζάιλ. Πήγαν σε ένα μικρό δωμάτιο πίσω από το χολ που η ονομασία γραφείο το τιμούσε ιδιαίτερα. Ο αρχιφύλακας Τρότερ έκλεισε πίσω του την πόρτα προσεκτικά. Τι έχουμε κάνει, κύριε Αρχιφύλακα, ρώτησε αμέσως η Μόλι με παράπονο. Τι έχετε κάνει, επανέλαβε ο αρχιφύλακας και την κοίταξε έκπληκτο. Έπειτα τη χαμογέλασε. Α, μην ανησυχείτε, είπε. Δεν έχουμε τίποτα εναντίον σα. Λυπάμαι αν δημιουργήθηκε κάποια παρεξήγηση. Όχι, κυρία Ντέιβις, είναι ένα ζήτημα τελείως διαφορετικό. Είναι μάλλον ζήτημα περιφρούρησης, αν με καταλαβαίνετε. Όχι, δεν καταλάβαιναν και εξακολουθούσαν να το κοιτάζουν και οι δύο ερωτηματικά. Ο αρχιφύλακα Στρότερ συνέχισε. Η αποστολή μου σχετίζεται με το φόνο τη Μωρήν Λάιον που δολοφονήθηκε στο Λονδίνο πριν από δύο μέρε. σω έτυχε να διαβάσετε σχετικά. Μάλιστα, είπε η Μόλι. Ωραία. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που θέλω να μάθω είναι αν γνωρίζατε αυτή τη γυναίκα. Ούτε που την είχαμε ακουστά, είπε ο Τζάιλ και η Μόλι το επιβεβαίωσε. Αυτό ήταν αναμενόμενο, είπε ο αρχιφύλακα και συνέχισε. Αλλά όπω εξελίχθηκαν τα πράγματα, ανακαλύψαμε πω το Λάιον δεν ήταν το πραγματικό όνομα τη γυναίκα που δολοφονήθηκε. Είχε ποινικό μητρό και υπήρχαν τα δαχτυλικά τη αποτυπώματα στη Σκότλαν Yard. Έτσι πιστοποιήσαμε χωρί μεγάλη δυσκολία το πραγματικό τη όνομα. Ήταν Γκρέγ. Μωρίν Γκρέγ. Ο τέος σύζυγός της, ο Τζον Γκρέγ, ήταν γεωργός και έμενε στο αγρότημα Λόγκριτς, όχι πολύ μακριά από εδώ. Ίσως να έχετε ακουστά για την υπόθεση της φάρμας στο Λόγκριτς. Το δωμάτιο ήταν παγερό και ήσυχο. Μόνο ένας αδύνατος ήχος έσπαζε τη σιωπή. Το μαλακό απροσδόκητο πίδημα του χιονιού, καθώς κυλούσε από τη στέγη στο έδαφος. Ήταν ένας απόκριφος, σχεδόν ήχος. Ο αρχιφύλακα Στρότερ συνέχισε. Τρία ανήλικα ορφανά παιδιά είχαν ανατεθεί το 1940 στους Γκρέγκ στο αγρόκτημα Λόγκριτς για να απομακρυνθούν από τους βομβαρδισμούς. Το ένα από αυτά πέθανε από εγκληματική αμέλεια και από κακή μεταχείριση. Ξέσπασε τότε ένα σκάνδαλο που αναστάτωσε την κοινή γνώμη και οι Γκρέγκ συνελήφθησαν και καταδικάστηκαν σε φυλάκιση. Εκείνο όμω κατόρθωσε να δραπετεύσει καθώ πήγαινε στη φυλακή. Έκλεψε ένα αυτοκίνητο και στην προσπάθειά του να ξεφύγει από την αστυνομία που τον καταδίωκε και τράκαρε. Έμεινε στον τόπο. Η γυναίκα του εξέτησε την ποινή τη και πριν από δύο μήνε αποφυλακίστηκε. Και τώρα δολοφονήθηκε, πρόσθεσε ο Τζάιλ. Ποιο νομίζετε ότι το έκανε. Ο αρχιφύλακα Τρότερ δεν ήταν καθόλου βιαστικό. Μήπω θυμάστε την περίπτωση, κύριε Ντέιβι, ρώτησε κοιτάζοντα τον Τζάιλ. Αυτό κούνησε το κεφάλι αρνητικά. Το 1940, είπε, υπηρετούσα στο ναυτικό. Την εποχή εκείνη βρισκόμασταν στη Μεσόγειο. Ο υπαστηνόμο γύρισε προ τη μόλη. Εγώ. Θυμάμαι ότι έχω ακούσει γι' αυτό, είπε η μόλη με κομμένη την ανάσα. Αλλά γιατί ήρθατε σε εμά, τι σχέση έχουμε εμεί με αυτή την υπόθεση, γιατί μπορεί να βρίσκεστε σε κίνδυνο». «Σε κίνδυνο», έκανε ο Τζάιλς κατάπληκτος. «Είναι πολύ πιθανόν, κύριε Ντέιβις», βεβαίως ο αρχιφύλακας. Στον τόπο του εγκλήματος βρέθηκε ένα σημειωματάριο. Μέσα σε αυτό ήταν γραμμένες δύο διευθύνσει. Η πρώτη ήταν Κάλβερ Street 74. «Όπου δολοφονήθηκε η γυναίκα», έκανε ψιθυριστά η Μόλη. «Ακριβώς. Και η άλλη διεύθυνση ήταν Monkswell Manor τι! πετάχτηκε η μόλι. Απίστευτο! Μάλιστα. Γι' αυτό και ο αστυνόμος Χόμπκεν με επιφόρτησε να καλύψω αν υπάρχει κανένα σύνδεσμο ανάμεσα στην υπόθεση του Λόγκριτζ και σε εσά ή στο σπίτι. Όχι, δεν υπάρχει κανένα σύνδεσμο, ξέκοψε ο Τζάιλ. Τίποτα απολύτω. Πρέπει να είναι σύμπτωση. Ο αρχιφύλακα είπε ευγενικά. Ο αστυνόμος Χόμπτεν όμω δεν νομίζει πω πρόκειται για σύμπτωση. Θα είχε έρθει και ο ίδιο εδώ αν ήταν δυνατό. Αλλά με αυτή την κατάσταση του καιρού και επειδή συμβαίνει να είμαι καλό, Σκιέρ έστειλε εμένα να κάνω μια γενική έρευνα για όλα τα πρόσωπα που βρίσκονται στο σπίτι και να του αναφέρω τηλεφωνικώ. Επίση μου ανέθεσε να πάρω όλα τα μέτρα που νομίζω σκόπιμα για την ασφάλεια του σπιτιού. Την ασφάλεια, επανέλαβε ο Τζάιλ, δεν φαντάζομαι να νομίζετε ότι κάποιο θα δολοφονηθεί εδώ μέσα. Ο Τρότερ απάντησε σχεδόν απολογούμενος Δεν θα ήθελα να ανησυχήσω την κυρία Ντέιβι, αλλά δυστυχώ αυτό πιστεύει ο επιθεωρητής Χόμπτεν. Μα τι διάβολο, έκανε ο Τζάιλ, για ποιο λόγο. Σταμάτησε και ο υπαστυνόμο είπε: Γι' αυτό ακριβώ βρίσκομαι κι εγώ εδώ, για να εξακριβώσω ορισμένα πράγματα. Όλη αυτή η ιστορία φαίνεται το λιγότερο εξωφρενική. Μα γι' αυτό ακριβώ είναι και επικίνδυνη. Αντέτεινε ο εκπρόσωπο του νόμου. Υπάρχει κάτι ακόμα που δεν μα έχετε πει, παρατήρησε η μόλη. Έτσι δεν είναι, κύριε Αρχιφύλακα. Μάλιστα, κυρία. Δεν σα είπα πω το επάνω μέρος της σελίδα του σημειωματάριου, όπου βρέθηκαν οι δύο διευθύνσει, έγραφε τη φράση τρία τυφλά ποντικάκια. Καρφιτσωμένο πάνω στο σώμα τη νεκρή γυναίκα ήταν ένα χαρτί που έγραφε: Αυτό είναι το πρώτο. Από κάτω ακριβώς, Υπήρχε ένα σκίτσο που παρίστανε τρεις ποντικούς και ένα πεντάγραμμο με νότες. Η μουσική ήταν ένα από ένα παιδικό τραγουδάκι που λέγεται επίσης τα τρία τυφλά ποντικάκια. Η μόλι τραγούδησε. Τρία τυφλά ποντικάκια για κοίτα πως γυρνάνε και τη χωριά της α, τώρα κυνηγάνε. Σταμάτησε με ένα βράχνιασμα. Όμα είναι φοβερό, είναι φρικτό, ψέλησε. Και τα παιδιά ήταν τρία, έτσι δεν είπατε. Μάλιστα, κυρία Ντέιβι. Ένα αγόρι 15 χρόνων, ένα κορίτσι ένα χρόνο μικρότερο και το αγόρι που πέθανε 12. Και τι έγιναν τα άλλα δύο παιδιά. Το κοριτσάκι υιοθετήθηκε νομίζω από κάποιον. Δεν κατορθώσαμε να βρούμε τα ίχνη τη. Το αγόρι θα πρέπει να είναι τώρα γύρω στα 23. Ούτε αυτόν κατορθώσαμε να τον βρούμε. Από ό,τι λεγόταν ήταν λιγάκι περίεργος. Υπάρχει ένα έγγραφο που πιστοποιεί την κατάταξή του στο στρατό στα 18 του χρόνια. Αργότερα λιποτάκτησε και από τότε είχε εξαφανιστεί. Ο στρατιωτικό ψυχίατρο αναφέρει πω δεν ήταν φυσιολογικό. Νομίζετε πω αυτό σκότωσε την κυρία Λάιον, ρώτησε ο Τζάιλ, και ότι είναι ένα επικίνδυνο, μανιακό δολοφόνο που μπορεί να επιστρέψει εδώ για κάποιο άγνωστο λόγο. Νομίζουμε πω υπάρχει κάποια σχέση ανάμεσα σε όποιον βρίσκεται σε αυτό το σπίτι και την υπόθεση του αγροκτήματος Longridge. Αν κατορθώσουμε να βρούμε ποια είναι αυτή η σχέση, τότε έχουμε στα χέρια μας ένα γερό όπλο. Εσείς, κύριε Ντέιβιτ, δηλώνετε ότι αποκλείεται να έχετε κάποια σχέση με εκείνη την υπόθεση. Το ίδιο ισχύει και για σας, κυρία. Εγώ... Α, ναι, βεβαίως και δεν έχω. Τώρα θα έχετε την καλοσύνη να μου περιγράψετε ακριβώς ποιοι άλλοι μένουν εδώ. Του έδωσαν τα ονόματα. Η κυρία Μπόιλ, ο Ταγματάρχης Μέτκαλφ, ο κύριος Κρίστοφερ, Ρεν, ο κύριος Παραβιτσίνη. Τα έγραψε στο σημειωματάριό του. Υπηρέτε, Όχι, δεν έχουμε, είπε η Μόλι. Αυτό μου θύμισε πω πρέπει να πάω να βάλω τι πατάτε στη φωτιά. Βγήκε γρήγορα από το γραφείο. Ο αρχιφύλακα Τρότερ γύρισε προ το μέρο του Τζάιλ. Για πέστε μου τώρα, τι ξέρετε για αυτού του ανθρώπου, ρώτησε και έδειξε με το χέρι του τα ονόματα που είχε γράψει στο σημειωματάριο. Ποιος, εγώ, έκανε ο Τζάιλς και για μία στιγμή φάνηκε να τα χάνει. Ειλικρινά, κύριε αρχιφύλακα, δεν ξέρουμε τίποτα για αυτού. Η κυρία Μπόιλ μα έγραψε από κάπου και ο ξενοδοχείο στο Burnmouth. ο ταγματάρχης Μέτκαλφ από το Λίμιγκτον και ο κύριο Ρεν από κάποια πανσό στο νότιο Κένσιγκτον. Όσο και τον κύριο Παραβιτσίνη, μα έπεσε από τον ουρανό. Το αυτοκίνητό του ντεραπάρισε από τη Χιονοθίελα κάπου εδώ κοντά. Υποθέτω ωστόσο πως όλοι αυτοί θα έχουν μαζί τους ταυτότητες και δελτία τροφοδοσίας. Καλά, αυτά θα τα ελέγξω βέβαια. Πάντως κατά κάποιο τρόπο είναι ευχή έργων που ο καιρό είναι απέσιο, παρατήρησε ο Τζάιλς. Ο δολοφόνο δεν θα μπορούσε να εμφανιστεί, έτσι δεν είναι. Ίσως να μην χρειάζεται, κύριε Ντέιβι. Τι εννοείται, έκανε ο Τζάιλ απορριμμένο. Ο αστιφύλακα δίστασε για μία στιγμή και ύστερα του απάντησε, Πρέπει να λάβετε υπόψη σας, κύριε Ντέιβις, πως ενδέχεται να βρίσκεται κιόλα εδώ. Ο Τζάιλ έμεινε να τον κοιτάει. Τι θέλετε να πείτε. Η κυρία Γκρέγκ δολοφονήθηκε πριν από δύο μέρε. Όλοι οι πελάτε σα έφτασαν εδώ μετά από αυτό, κύριε Ντέιβι. Μάλιστα, αλλά μην ξεχνάτε πω είχαν κλείσει από πριν, αρκετό καιρό. Εκτό βέβαια από τον κύριο Παραβιτσίνη. Ο αρχιφύλακα Τρότερ βαθιά, και όταν μίλησε, η φωνή του ακούστηκε κουρασμένη. «Αυτά τα εγκλήματα σχεδιάστηκαν εκ των προτέρων», τόνισε. «Τα εγκλήματα, μα μόνο ένα έγκλημα έχει γίνει ακόμα. Πώς είστε τόσο σίγουρος ότι θα γίνει κι άλλο». «Ότι θα συμβεί όχι, δεν είμαι καθόλου σίγουρος. Ελπίζω να το προλάβω. Αλλά ότι θα γίνει απόπειρα, είμαι βεβαιότατος». «Μα τότε αν δεν κάνετε λάθος», είπε ο Τζάιλς, «μόνο ένα πρόσωπο θα μπορούσε να είναι» γιατί μόνο ένα πρόσωπο έχει την κατάλληλη ηλικία. Ο Κρίστοφερ Ρεν. Ο αρχιφύλακα Τρότερ έσπρωξε την πόρτα τη κουζίνα και μπήκε. Θα είχατε την καλοσύνη, κυρία Ντέιβι, να έρθετε μαζί μου στη βιβλιοθήκη, είπε βγενικά. Θέλω να κάνω μια επίσημη δήλωση που αφορά όλου. Ο κύριο Ντέιβι βρίσκεται ήδη εκεί για να σα προετοιμάσει το έδαφο. Ευχαρίστω, απάντησε η Μόλι. Ένα λεπτό μόνο και τελειώνω με τι πατάτε. Ξέρετε, καμιά φορά εύχομαι να μην τις είχε ανακαλύψει ο Σελ Βόρτερ Ο αρχιφύλακα όμω δεν έδειξε να αλλάζει διάθεση. Διατήρησε τη σιωπή του. Η μόλι τράφηκε και τον κοίταξε πάνω τον ώμο. Πραγματικά δεν μπορώ να το πιστέψω. Είναι τόσο. τόσο αδιανόητο, είπε απολογητικά. Όχι, κυρία Ντέιβι, δεν είναι καθόλου αδιανόητο. Είναι ένα γεγονό που δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Έχετε την περιγραφή του δράστη, ρώτησε η Μόλι. Με τρίο αναστήματο, αδύνατο, φορούσε ένα σκούρο χειμωνιάτικο παλτό και ανοιχτό καπέλο. Μιλούσε βραχνά και ψιθυριστά, και το πρόσωπό του ήταν κρυμμένο πίσω από ένα χοντρό χειμωνιάτικο κασκόλ. Βλέπετε θα μπορούσε να είναι ο καθένα. Ο αρχιφύλακα σώπασε και μετά συμπλήρωσε. Έξω στο χόλ σα κρέμονται τρία σκούρα παλτά και τρία ανοιχτόχρωμα καπέλα. Δεν νομίζω πω κάποιο από του ανθρώπου έχει έρθει από το Λονδίνο, παρατήρησε η Μόλι. Όχι, έτσι λέτε. Με μία απότομη κίνηση, ο αρχιφύλακα πήγε μέχρι το μπουφέ και έπιασε μια εφημερίδα. Ορίστε, είπε. Η Evening Standard τη 19η Φεβρουαρίου. Προχθεσινή, κυρία Ντέιβι. Κάποιο πρέπει να την έφερε μαζί του. Μα αυτό που λέτε είναι συγκλονιστικό. Κάτι στη μνήμη τη Μόλι ανακοινήθηκε. «Μα πώς βρέθηκε αυτή η εφημερίδα», πρόσθεσε. «Δεν πρέπει, κυρία Ντέιβις, να κρίνετε τους ανθρώπους από το παρουσιαστικό τους. Δεν ξέρετε τίποτα σχεδόν για τα πρόσωπα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο σπίτι σας». Και πρόσθεσε. «Είναι η πρώτη φορά που εσείς και ο σύζυγός σας ασχολείστε με μια τέτοια δουλειά». «Μάλιστα», παραδέχτηκε η Μόλι και ένιωσε ξαφνικά σε ένα χαζό κοριτσόπουλο. «Κι να μην έχετε πολύ καιρό που είστε παντρεμένοι, σωστά», Μόλι ένα χρόνο παραδέχτηκε η Μόλι. Όλα έγιναν τόσο απότομα. Κεραυνοβόλο έρωτα, είπε ο Ιπαστηνόμο με συμπάθεια. Η Μόλι ένιωσε τελείω ανίκανη να διαμαρτυρηθεί. Ακριβώ, παραδέχτηκε. Γνωριζόμασταν μόλι ένα δεκαπενθήμερο πριν παντρευτούμε. Οι σκέψει τη γύρισαν πίσω σε εκείνε τι αξέχαστε δεκαπέντε ημέρε. Όχι, δεν είχαν αμφιβολίε είχαν και οι δύο την ίδια βεβαιότητα και επιθυμία. Μέσα σε ένα κόσμο ανήσυχο και νευρωτικό, αυτοί είχαν την εξαίσια τύχη να συναντηθούν. Ένα αμυδρό χαμόγελο άμφησε στα χείλη τη. Όταν ξαναγύρισε στην πραγματικότητα με στην κουζίνα, είδε τον αρχιφύλακα που την κοιτούσε με ενοχή. Ο άντρα σα δεν είναι από αυτά τα μέρη, έτσι δεν είναι, τη ρώτησε. Όχι, είπε η Μόλι, δεν κάνετε λάθο. Είναι από το Λίνκον Σάε. Η ίδια δεν ήξερε πολλά πράγματα για τα παιδικά χρόνια και την καταγωγή του Τζάιλ. Οι γονεί του είχαν πεθάνει και ο ίδιο απέφευγε να μιλάει για το παρελθόν του. Τη είχε δημιουργήσει η εντύπωση πω είχαν περάσει δύσκολα παιδικά χρόνια. Είστε και οι δύο πολύ νέοι ακόμα, αν μου επιτρέπετε το σχόλιο, για να φέρετε βόλτα μια τέτοια δουλειά, τη είπε ο αρχιφύλακα. Αλήθεια, μα δεν είμαι και τόσο μικρή. Είμαι 22 και νιώθω Κόπηκε καθώ η πόρτα άνοιξε και μπήκε μέσα ο Τζάιλ. Εντάξει, είπε μπαίνοντα. Του είπαμε σε άρκες περί τίνο πρόκειται. Ελπίζω πω έκανα καλά, κύριε Αρχιφύλακα. Τι λέτε κι εσείς». Πολύ καλά. Έτσι θα κερδίσουμε και χρόνο, είπε ο Τρότερ. Λοιπόν, είστε έτοιμοι, κυρία Ντέιβι. Τέσσερι άνθρωποι μιλούσαν ταυτόχρονα καθώ ο Αρχιφύλακα Τρότερ έμπαινε στη βιβλιοθήκη. Αυτό που φώναζε περισσότερο από όλου τσιρίζοντας ήταν ο Κρίστοφερ Ρεν, που έλεγε πω όλη αυτή η ιστορία ήταν τόσο ανατριχιαστική και μακάβρια, που δεν θα τον άφηνε να κλείσει μάτι όλη τη νύχτα και μήπω θα μπορούσε να μάθει κάπω τι πιο τρομακτικέ λεπτομέρειε. Η κυρία Μπόιλ τον ακομπανιάριζε με μπάσα φωνή. Είναι εξωφρενικό. Πλήρη αναξιότητα, έλεγε. Η αστυνομία δεν πρέπει να αφήνει δολοφόνου να τριγυρνούν στην εξοχή. Ο κ. Παραβιτσίνη είχε αναπτύξει μια παράμιλη εφράδια, όπω αρμόζει σε έναν Ιταλό, κυρίω χρησιμοποιώντα τα χέρια του. Οι χειρονομίε του ήταν πιο εκφραστικέ από τα λόγια και έβαζε κάτω ακόμα και το μέταλλο τη φωνή τη κυρία Μπόιλ. Και τέλο, ένα εξασκημένο αυτή στου μουσικού ήχου θα μπορούσε να ξεχωρίσει μέσα από εκείνα τη συναυλία το βαρύ γάβγισμα του ταγματάρχη Μέτκαλφ σε ένα ρυθμικότατο το κάτω. Απετούσε να μάθει τα ο Τρότερ του άφησε για λίγο να ξεθυμάνουν και μετά άπλωσε τα χέρια του για να επιβάλλει σιωπή. Περιέργω σώπασαν όλοι. Ευχαριστώ, είπε. Ο κύριο Ντέιβις σα εξήγησε με λίγα λόγια για ποιο σκοπό έχω έρθει εδώ. Τώρα θέλω να μάθω ένα πράγμα μόνο και τίποτα άλλο, και θέλω να το μάθω αμέσω. Ποιο από εσά έχει σχέση με την υπόθεση τη αγρικία Λόγκριτζ. Του κοίταζε ερευνητικά και περίμενε. Κανεί όμω δεν άνοιξε το στόμα του να πει κάτι. Τέσσερα πρόσωπα τον κοιτούσαν ανέκφραστα. Θα έλεγε κανεί πω τα συναισθήματα που ένιωσαν μόλι πριν λίγο, η έξαψη, η αγανάκτηση, η ιστερία και η περιέργεια, ήταν γραμμένα στα πρόσωπά του με κοιμωλία, και κάποιο τώρα τα είχε σβήσει με ένα σπόγγο. Ο αρχιφύλακα δεν έχασε την υπομονή του και είπε τον τόνο του. Σα παρακαλώ, προσπαθήστε να με καταλάβετε, είπε συγκρατημένα. Κάποιο από εσά έχουμε σοβαρού λόγου να πιστεύουμε ότι βρίσκεται σε κίνδυνο. Θανάσιμο κίνδυνο. Πρέπει να εξακριβώσω ποιο από εσά είναι αυτό. Και πάλι κανεί δεν κινήθηκε, ούτε μίλησε. Η φωνή του αρχιφύλακα ακούστηκε αυτή τη φορά κάπως τιμωμένη. Πολύ καλά. Θα σα ρωτήσω ένα-ένα χωριστά. Εσεί κύριε Παραβιτσίνη, έχετε κάποια σχέση με την υπόθεση Longridge. Ένα αμυδρό χαμόγελο τρεμόποηξε στο πρόσωπο του Ιταλού. Σήκωσε τα χέρια σε ένδειξη διαμαρτυρία. Εγώ είμαι ξένο σε αυτά τα μέρη επιθεωρητά, δήλωσε. Δεν ξέρω τίποτα, μα τίποτα για τι τοπικές υποθέσει από το παρελθόν. Ο Τρότερ δεν έχασε χρόνο. Στράφηκε στην κυρία Μπόιλ. Εσεί, κυρία Μπόιλ. Πραγματικά δεν βλέπω που. Θέλω να πω, δεν βλέπω με ποιο τρόπο θα μπορούσα να σχετίζομαι με αυτή την αποκρουστική υπόθεση. «Εσείς κύριε Ρέν, την εποχή που αναφέρεστε ήμουν παιδί», είπε αυτός με διαπεραστική φωνή. «Δεν θυμάμαι να άκουσα ποτέ να μιλάνε για αυτήν». «Εσείς ταγματάρχα» «Ο ταγματάρχης» απάντησε ξεκάθαρα. «Εγώ έτυχε να διαβάσω σχετικά στις εφημερίδες, αλλά την εποχή εκείνη ήμουν διορισμένο στο Εδιμβούργο». «Αυτό είχατε να πείτε όλοι σας, ε» σιωπή ξανά. Ο τρότερε να διαβασω σχετικα στις εφημεριδες αλλα την εποχη εκεινη ημουν διορισμενο στο εδιμβουργο αυτο ειχατε να πειτε ολοι σας ε σιωπη ξανα ο να αν κάποιο από εσά δολοφονηθεί, τότε δεν θα πρέπει να μεμφθείτε παρά μόνο τον ίδιο σα τον εαυτό. Έκανε απότομη μεταβολή και βγήκε από το δωμάτιο. Φίλη μου, είπε ο Κρίστοφερ Ρεν, φοβερό μελόδραμα. Και πόσο καλό δε δεν συμφωνείτε. Πάντα θαύμαζα την αστυνομία. Η αυστηρότητα και η ξυπνάδα σε συνδυασμό. Φοβερή αυτή η ιστορία. Τα τρία τυφλά ποντικάκια. Αλήθεια, πώ είναι ο σκοπό. Έσμιξε τα χείλη του και προσπάθησε να βρει το σκοπό σφυρίζοντα. Αλλά η Μόλι ξεφώνησε αθέλητα. Μη! Στριφογύρισε κοντά τη γελώντα. Μα καλή μου, αυτό είναι το αγαπημένο μου τραγούδι, είπε. Δεν μου έτυχε ποτέ άλλοτε να με πάρουν για δολοφόνο και το με πολύ. Κουραφέξαλα, είπε η κυρία Μπόιλ. Δεν πιστεύω ούτε λέξη. Τα μάτια του Κρίστοφερ Ρέν την κοίταξαν σκανταλιάρικα. Τι είπατε, κυρία Μπόιλ, κουραφέξαλα, αλλά για να δούμε αν... Αμίλωσε τη φωνή του και την πλησίασε από την πλάτη. Αν έρθω αθόρυβα από πίσω σας και νιώσετε τα κρύα μου χέρια να σας τρίβουν το λαιμό. Η μόλι που στοχώρησε έντρομη. Φοβίζεις τη γυναίκα μου, Ρεν, φώναξε ο Τζάιλ νευριασμένο. Αυτά είναι ηλίθια αστεία. Δεν είναι καθόλου αστείο, πρόσθεσε ο ταγματάρχη. Κι όμω είναι, επέμεινε ο Κρίστοφερ Ρεν. Μόνο που είναι το αστείο ενό μανιακού δολοφόνου. Αυτό είναι που το κάνει τόσο εξαίσια μακάβριο. Κοίταζε ολόγυρα του άλλου και όλο γελούσε πιο πολύ. Αν μπορούσατε να δείτε τα πρόσωπά σα, έκανε εκείνο και βγήκε από το δωμάτιο. Η κυρία Μπόιλ συνήθε πρώτη. Αυτό ο νεαρό είναι εξαιρετικά κακομαθημένο και νευρωτικός, δήλωσε. Μου θυμίζει αυτό του αντιρρησίε συνείδηση. Μου έλεγε, είπε ο Μέτκαλφ, πως σε κάποια αεροπορική επιδρομή είχε καταπλακωθεί στα συντρίμια ενός κτηρίου και έμεινε θαμμένο 48 ολόκληρες ώρες μέχρι τα συνεργεία διάσωσης να κατορθώσουν να τον βρουν και να τον ξεθάψουν. Αυτό νομίζω δεν είναι και μικρό πράγμα, ε! Ο άνθρωπος μπορεί να βρεις και ένα σωρό δικαιολογίε για την ευρωτική του κατάσταση, είπε η κυρία Μπόλ καυστικά. Εγώ για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια του πολέμου επομίστηκα τόσες φροντίδε, όσο κανείς άλλος και ωστόσο τα νεύρα μου εξακολουθούν να είναι υγιή. Ίσως να είδε στην ίδια κατάσταση με εσάς, κυρία Μπόιλ, παρατήρησε ο ταγματάρχη. Τι θέλετε να πείτε. Ο ταγματάρχη είπε σχεδόν αδιάφορα. Νομίζω πω εσεί ήσασταν ο αξιωματικό στρατονισμού σε εκείνη την περιοχή το 1940, κυρία Μπόιλ. Κοίταξε επίμονα τη μόλη και εκείνη κούνησε το κεφάλι τη. Έχω δίκιο. Ο θυμό άστραψε στο πρόσωπο τη κυρία Μπόιλ. Και τι με αυτό, τον ρώτησε. Ο Μέτκαλφ τη είπε βαρύγδουπα. Και μάλιστα είσαστε οι υπεύθυνοι για την αποστολή των τριών παιδιών στο αγρόκτημα Λόγκριτζ. Δεν βλέπω βάσει ποια λογική θα μπορούσα να ήμουν υπεύθυνοι για ό,τι συνέβη. Οι άνθρωποι του αγροκτήματο έδειχναν καλοί και ευγενικοί και ήθελαν να πάρουν τα παιδιά κοντά του. Δεν βλέπω λοιπόν γιατί θα μπορούσε κανεί να με κατηγορήσει ή γιατί αυτό με καθιστά υπεύθυνη. Η φωνή της πνίγηκε. «Και γιατί δεν τα είπατε όλα αυτά στον αρχιφύλακα Τρότερ», ρώτησε ο Τζάιλς. «Αυτό δεν είναι δουλειά της αστυνομία, απάντησε η κυρία Μπόιλ με έξαψη. «Μπορώ να φροντίσω μόνη μου τον εαυτό μου». «Καλύτερα να προσέχετε», είπε ο ταγματάρχης ήρεμα. Δεν είπε τίποτα άλλο και βγήκε από το δωμάτιο. «Μα ναι βέβαια, εσείς ήσασταν υπεύθυνοι για το συσίτιο», είπε η Μόλι. «Τώρα σας θυμάμαι πολύ καλά ώστε μόλι το ήξερε, είπε ο Τζάιλ κατάπληκτο. Εσεί είχατε εκείνο το μεγάλο σπίτι, είπε η Μόλι. Έτσι δεν είναι. Μου το είχαν επιτάξει, απάντησε αυτή με αξιοπρέπεια. Καταστράφηκε ολοσχερό. Μου το επέστρεψαν σωστό ερείπιο. Και τότε ξαφνικά, ενώ κανεί δεν το περίμενε, ο κύριο Παραβιτσίνη άρχισε να γελά. Έγινε το κεφάλι του πίσω και γελούσε σιγά, μα αχαλήνοντα. «Με συγχωρείτε», <χω> είπε. «Βρίσκω όλη αυτή την ιστορία διασκεδαστική. Τρομερά διασκεδαστική, μα την πίστη μου». Εκείνη τη στιγμή ο αρχιφύλακας Στρότερ ξαναγύρισε στο δωμάτιο. Έριξε μια αποδοκιμαστική ματιά στον κύριο Παραβατσίνη και είπε «Είμαι ευτυχής που κάποιος εδώ μέσα τα βρίσκει όλα αυτά διασκεδαστικά». «Ζήτω συγγνώμη κύριε επιθεωρητά. Καταλαβαίνω πως παρεμποδίζω το έργο σας», και υποβιβάζω τη σοβαρότητα των προειδοποιήσεών σα. Ο Τρότερε να σήκωσε του ώμου αδιάφορα. Κάνω ό,τι μπορώ προκειμένου να ξεκαθαρίσω αυτή την κατάσταση και δεν είμαι επιθεωρητή, αλλά μόνο αρχιφύλακα. Στράφηκε στη μόλη. Θα μου επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω το τηλέφωνό σα, κυρία Ντέιβι. Εγώ σα απαλλάσω τη ταπεινή μου παρουσία, είπε ο κύριο Παραβιτσίνη. Σηκώθηκε και βγήκε αθόρυβα από το δωμάτιο με εκείνο το νεανικό και λιγάκι πηδηχτό του βάδισμα που έκανε πάντα εντύπωση στη μόλη. «Πολύ παράξενος τύπος», παρατήρησε ο Τζάιλς. «Εγκληματική φυσιογνωμία», πρόσθεσε ο Τρότερ. «Δεν μου εμπνέει η εμπιστοσύνη». «Ω», έκανε η μόλη. «Νομίζετε πως αυτός είναι που...» «Μα είναι γέρος». «Ή μήπω δεν είναι». «Ξέρετε χρησιμοποιεί μακιγιάζ και το βάδισμά του είναι νεανικό. Ίσως έχει μακιγιαριστεί για να φαίνεται γέρος. Νομίζετε πως... Ο αρχιφύλακας την κοίταξε αυστηρά. Δεν θα μα οδηγήσουν πουθενά οι αβάσιμε εικασίε, δήλωσε. Προχώρησε προ το παράθυρο που υπήρχε μια μικρή ροτόντα. Πρέπει να αναφέρω στον αστυνόμο Χόμπεν, είπε και άπλωσε το χέρι του προ το τηλέφωνο. Δεν θα μπορέσετε να τηλεφωνήσετε, είπε η Μόλι. Το τηλέφωνο είναι νεκρό. Τι, είπε ο Τρότερ, και στράφηκε προς το μέρος της. Ο πανικός που χρωμάτισε τη φωνή του τους ξάφνιασε όλους. «Νεκρό! Από πότε!» Ο ταγματάρχη Μέτκαλφ προσπάθησε να τηλεφωνήσει λίγο πριν έρθετε και δεν μπόρεσε. «Μα λειτουργούσε κανονικά πριν από λίγο. Εσείς δεν μιλήσατε με τον αστυνόμο Χόγμπεν». «Μάλιστα. Υποθέτω πως λειτουργούσε μέχρι τις 10 κανονικά, αλλά μετά με την κακοκαιρία έπεσε η γραμμή το πρόσωπο του αστυνομικού παρέμεινε σκυθροπό. «Περίεργο», είπε. «Αναρωτιέμαι μήπως το έκοψε κανείς σκοπίμος». Η μόλι ξαφνιάστηκε. «Πιστεύετε κάτι τέτοιο?» «Σε λίγο θα ξέρω με βεβαιότητα», είπε αυτός. Όρμησε έξω και ο Τζάιλς, διστάζοντα για μία στιγμή, τον ακολούθησε. Η μόλι έμπήξε τις φωνές. «Αυτό μας έλειπε τώρα. Πλησιάζει η ώρα του φαγητού και δεν έχω ετοιμάσει τίποτα. Πρέπει να βιαστώ. Η κυρία Μπόιλ μουρμούρισε εκνευρισμένα καθώ την είδε να βγαίνει από το δωμάτιο και να τρέχει στην κουζίνα. Ανίκανο, βρωμοκόριτσο! Τι φρικτό μέρο! Δεν πληρώνω επτά λίρε για τέτοιο μέρο. Ο αρχιφύλακα Τρότερ με σκυμμένο κεφάλι παρακολουθούσε το καλώδιο του τηλεφώνου. Είναι ντούμπλεξ, ρώτησε το Τζάιλ. Μάλιστα. Η δεύτερη συσκευή βρίσκεται στην κρεβατοκάμαρά μα. Θέλετε να πάω να δω αν λειτουργεί. Αν δεν σα κάνει κόπο, απάντησε ο αστυνομικό. Άνοιξε το παράθυρο και έσκυψε προ τα έξω, καθαρίζοντα με το χέρι του το χιόνι που υπήρχε πάνω στο περβάζι. Ο Τζάιλ ανέβηκε τα σκαλιά. Ο κύριος Παραβατσίνη καθόταν στο μεγάλο σαλόνι. Ήταν μόνο. Σηκώθηκε και προχώρησε προ το πιάνο. Κάθισε στο σκαμπό και άνοιξε το καπάκι. Σήκωσε το ένα του χέρι και άρχισε να πατά τα πλήκτρα ένα-ένα, χρησιμοποιώντας μόνο το δίκτυ. Τρία τυφλά ποντικάκια, για κοίτα πώς γυρνάνε. Ο Κρίστοφερ Ρέν ήταν στο δωμάτιό του. Πήγαινε ερχόταν δεξιά-αριστερά, σφυρίζοντας δυνατά. Απότομα έπαψε και ζοριάστηκε στην άκρη του κρεβατιού. Έκρυψε το πρόσωπο μες στις παλάμες και αναλύθηκε σε λιγμούς. Έκλαιγε σαν μικρό παιδί και ανάμεσα στους λιγμούς του μονολογούσε. Δεν μπορώ άλλο. Δεν αντέχω. Απότομα πάλι άλλαξε. Σηκώθηκε και κράτησε τους ώμους του στιτούς, το στήθος προτεταμένο. «Πρέπει να συνεχίσω», μονολόγησε. «Πρέπει να φτάσω μέχρι το τέλος». Ο Τζάιλ στεκόταν μπροστά στο τηλέφωνο μέσα στην κρεβατοκάμαρά τους. Έσκυψε στο πάτωμα. Δίπλα στο σοβατεμπί βρισκόταν πεσμένο ένα γάντι της μόλι. Το πήρε στα χέρια του. Ένα ρόζ εισιτήριο λεωφορείου γλίστρισε από μέσα. Ο Τζάιλ στάθηκε και το κοίταζε καθώ έπεφτε στο πάτωμα. Καθώ το έβλεπε, το πρόσωπό του άλλαξε. Ήταν άλλο άνθρωπο όταν περπάτησε αργά προ την πόρτα του δωματίου και την άνοιξε. Στάθηκε για λίγο στο κατόφλι, κοιτάζοντας προ το διάδρομο και το κεφαλόσκαλο. Η μόλι στην κουζίνα καθάρισε τι πατάτε, τι έριξε στην κατσαρόλα και τι έβαλε στη φωτιά. Έριξε μια ματιά στο φούρνο να δει πώς πάει το κρέας. Αναστέναξε ικανοποιημένη. Όλα ήταν εντάξει. Στο τραπέζι της κουζίνας βρισκόταν η Evening Standard, δύο ημερών παλιά πλέον. Συνοφριώθηκε καθώς την κοίταξε. Αν μπορούσε να θυμηθεί... Ξαφνικά έβαλε τα χέρια μπροστά στα μάτια της. «Ω!» ξεφώνισε. «Όχι! Δεν είναι δυνατόν!» Ύστερα από λίγο τα τράβηξε και κοίταξε γύρω τη σαν να ήταν ξένη και να έβλεπε την κουζίνα για πρώτη φορά. Ήταν τόσο ζεστό το δωμάτιο και πλημμυρισμένο από τη γαργαλιστική μυρωδιά των φαγητών που ψήνονταν στη φωτιά. «Ω, όχι», επανέλαβε άψυχα. Κινήθηκε αργά σαν υπνοβάτης προς την πόρτα. Την άνοιξε και βγήκε στο χολ. Το σπίτι ήταν σιωπηλό, εκτός από κάποιον που σφύριζε. Αυτός ο σκοπός η μόλι ρίχησε και επέστρεψε στην κουζίνα. Έμεινε για λίγο να κοιτάει αδιάφορα το οικείο της δωμάτιο. Ναι, όλα ήταν εντάξει. Ξαναπήγε στην πόρτα. Ο ταγματάρχης Μέτκαλφ κατέβηκε αθόρυβα από τη σκάλα υπηρεσία. Στάθηκε για λίγο στο βάθος του χολ και μετά άνοιξε την τουλάπα που υπήρχε κάτω από τη σκάλα και κοίταξε μέσα. Όλα έμοιαζαν να είναι όπως έπρεπε. Κανείς δεν βρισκόταν εκεί κοντά. Ήταν η καλύτερη στιγμή για να κάνει αυτό που σχεδίαζε. Η κυρία Μπόιλ στη βιβλιοθήκη γύριζε με νευρικότητα τα κουμπιά του ραδιοφώνου. Έπιασε ένα σταθμό. Μία συζήτηση για τη σημασία και την προέλευση των ανουρισμάτων. Ό,τι χειρότερο. Γύρισε πάλι το κουμπί. Μία διανοωμενίστικη φωνή την πληροφόρησε «Η ψυχολογία του φόβου οφείλει να γίνει πλήρως κατανοητή». Ας υποθέσουμε πως βρίσκεστε μόνο σε ένα δωμάτιο. Μία πόρτα ανοίγει αθόρυβα πίσω σας. Πραγματικά μία πόρτα άνοιγε εκείνη τη στιγμή. Η κυρία Μπόιλ έκανε μία απότομη κίνηση και γύρισε να δει ποιος ήταν. «Αχ, εσείς είστε» είπε με ανακούφιση. «Τι ηλίθια προγράμματα που έχει αυτό το ραδιόφωνο. Δεν μπορώ να βρω κάτι της προκοπής». «Δεν πρέπει να σας σκοτίζει αυτό κυρία Μπόιλ», η κυρία Μπόιλ κάνχασε. «Και τι άλλο να κάνω» ρώτησε. «Κλεισμένη μέσα σε ένα σπίτι με ένα πιθανό δολοφόνο ανάμεσά μας. Μεταξύ μας ποτέ δεν θα την πίστευα αυτή τη μελοδραματική ιστορία». «Αλήθεια κυρία Μπόιλ» «Γιατί το λέτε αυτό, τι εννοείτε» Η ζώνη του αδιάβροχου είχε κιόλας τυλιχτεί γύρω από το λαιμό της, προτού προλάβει να καταλάβει τι σήμαινε αυτό. Το χέρι του δολοφόνου έστρεψε το κουμπί του ραδιοφώνου και η φωνή του εκφωνητή ακουγόταν τώρα πολύ δυνατή. Η ομιλία περί ψυχολογίας του φόβου συνεχιζόταν στο δωμάτιο με ευφυείς παρατηρήσεις, μα κανείς δεν ενδιαφέρονταν πια να την ακούσει. Κυρίως η κυρία Μπόιλ. Δεν έγινε καμία φασαρία. Ο δολοφόνος ήταν πολύ έμπειρος για κάτι τέτοιο. Ήταν όλοι μαζεμένοι στην κουζίνα. Οι πατάτε έβραζαν απολαυστικά στη φωτιά του γκαζιού. Μια κρεατόπιτα ροδοκοκίνιζε στο φούρνο, αφήνοντα ένα δυνατό άρωμα που άνοιγε την όρεξη. Τέσσερι άνθρωποι στέκονταν, τρέμοντα, και κοίταζαν ο ένα τον άλλον. Ο πέμπτος, η Μόλι, άσπρη σαν το χαρτί, προσπαθούσε να πιει το ποτήρι με το ουίσκι που ο έκτο, ο αρχιφύλακα Τρότερ, τη είχε δώσει. Ο ίδιο ο Αρχιφύλακα με μια άγρια και θυμωμένη έκφραση κοίταζε γύρω του. Είχαν περάσει μόλι πέντε λεπτά από τη στιγμή που οι στριγκλιέ τη μόλι τον είχαν κάνει να επιστρέψει τρέχοντα στη βιβλιοθήκη. Το ίδιο είχε συμβεί και με του άλλου. Θα πρέπει να είχε μόλι πεθάνει όταν τη βρήκατε, κυρία Ντέιβι, είπε. Είστε βέβαια πω δεν είδατε ή δεν ακούσατε κανέναν καθώ το Χολ. Άκουσα κάποιον να σφυρίζει είπε η Μόλι αχνά. «Μα αυτό ήταν πιο πριν. Νομίζω... Όμως δεν είμαι βέβαιη. Νομίζω ότι άκουσα μία πόρτα να κλείνει. Πολύ απαλά. Κάπου εδώ γύρω. Τη στιγμή που έμπαινα στη βιβλιοθήκη». «Ποια πόρτα» ρώτησε ο αρχιφύλακας. «Δεν ξέρω». «Σκεφτείτε κυρία Ντέιβις. Προσπαθήστε να θυμηθείτε. Πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω σας λέω κλαψούρισε η Μόλι. Δεν είμαι κιόλα βέβαιη αν άκουσα κάτι. Θα πάψετε να τη βασανίζετε, φώναξε άγρια ο Τζάιλ. Δεν βλέπετε σε τι κατάσταση βρίσκεται. Ψάχνω για ένα δολοφόνο, κύριε Ντέιβι, είπε ο αρχιφύλακα. Με συγχωρείτε, κύριε Πλοτάρχα Ντέιβι. Δεν μεταχειρίζομαι πια το βαθμό που είχα στο ναυτικό κατά τον πόλεμο, είπε ο Τζάιλ. Σωστά, κύριε Ντέιβι, είπε ο σαν να ξεκαθάρισε κάποιο σημείο. Όπω σα έλεγα και πριν, συνέχισε, ερευνώ μια υπόθεση δολοφονία. Μέχρι τώρα κανεί δεν δείχνει να με έχει πάρει στα σοβαρά. Το ίδιο και η κυρία Μπόιλ. Μου έκρυψε πληροφορίε. Απέφυγε να με βοηθήσει. Το ίδιο κάνετε κι εσεί τώρα. Η κυρία Μπόιλ δεν το αντιλήφθηκε. Απέκρυψε πληροφορίε. Όλοι το κάνετε αυτό. Λοιπόν, η κυρία Μπόιλ είναι τώρα νεκρή, Μέχρι να ξεκαθαρίσουμε την υπόθεση, και γρήγορα μάλιστα, σκεφτείτε ότι μπορεί να υπάρξει κι άλλος νεκρός. Κι άλλος. Αδύνατον. Γιατί? Γιατί τα τυφλά ποντικάκια ήταν τρία. Ο Τζάιλς φώναξε δύσπιστα. Δηλαδή ένα θάνατος για κάθε ποντίκι. Αλλά τότε θα πρέπει να υπάρχει κάποια σχέση. Δηλαδή, θέλω να πω κάτι που να συνδέεται με εκείνη την υπόθεση. Έτσι πρέπει να είναι, αποκρίθηκε ο αρχιφύλακας. Ναι, μα γιατί ειδικά εδώ, Γιατί στο σημειωματάριο που βρήκαμε αναφέρονταν μόνο δύο διευθύνσει. Υπήρχε μόνο ένα υποψήφιο θύμα στην οδοκάλβερ, είναι νεκρό. Αλλά εδώ στο Monkswell Μάνορ υπάρχει πολύ κυνήγι. Ανοησίε, Τρότερ, είπε ο Τζάιλ. Θα ήταν η πιο απίθανη σύμπτωση να μπορούσαν να βρεθούν δύο άτομα μαζί εδώ μέσα, που θα είχαν κάποια σχέση με το αγρόκτημα Longbridge. Κάτω από συγκεκριμένε συνθήκε δεν θα αποτελούσε καμία σύμπτωση. Σκεφτείτε το κι αυτό, κύριε Ντέιβι, απάντησε ο Αρχιφύλακα και γυρίζοντα προ του άλλου συνέχισε. Έχω τι καταθέσει σα για το πού βρισκόταν ο καθένα από εσά όταν δολοφονήθηκε η κυρία Μπόιλ. Θέλω να τι επιβεβαιώσω. Ήσασταν στο δωμάτιό σα, κύριε Ρεν, όταν ακούσατε τι φωνέ τη κυρία Ντέιβι. Μάλιστα, Αρχιφύλακα. Εσεί, κύριε Ντέιβι. Βρισκόσασταν επάνω στην κρεβατοκάμαρα και εξετάζατε τη συσκευή του τηλεφώνου. Ναι, είπε ο Τζάιλ. Ο κύριο Παραβιτσίνη κατέθεσε πω βρισκόταν εκείνη τη στιγμή στο σαλόνι και έπαιζε πιάνο. Κανεί δεν σα άκουσε, κύριε Παραβιτσίνη. Μα έπαιζα πολύ σιγά, κύριε Αρχιφύλακα, με το ένα δάχτυλο. Και τι παίζατε. Τα τρία τυφλαποντικάκια» είπε χαμογελώντα βιασμένα. Έπαιζα το σκοπό που σφύριζε επάνω ο κύριο Ρεν. Αυτό το τραγουδάκι στριβογυρίζει στη σκέψη όλων μας». Φρικτό σκοπό, δήλωσε η Μόλι. Τι έγινε με το τηλέφωνο, ρώτησε ο Ταγματάρχη Μέτκαλφ. Είναι κομμένο επίτηδε, Μάλιστα, Ταγματάρχα, απάντησε ο Αρχιφύλακα. Το καλώδιο είναι κομμένο ακριβώ κάτω από το παράθυρο τη τραπεζαρία. Μόλι το είχα ανακαλύψει όταν άκουσα τι τριγκλιέ τη κυρία Ντέιβι. Το θεωρώ ανόητο, είπε ο Πώ θα μπορούσε να ελπίζει ο δολοφόνο ότι θα γλιτώσει. Ο αρχιφύλακα τον κοίταξε εξεταστικά πριν απαντήσει. σω να μην τον ενδιαφέρει και τόσο. Ή πάλι να νομίζει ότι είναι πολύ πιο έξυπνο από εμά. Οι δολοφόνοι συχνά πιστεύουν κάτι τέτοιο, ξέρετε. Παρακολουθούμε μαθήματα ψυχολογία στην εκπαίδευσή μα. Η ιδιοσυγκρασία ενό χιζοφρενού είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Δεν σταματάτε, λέω εγώ, τη φιλολογία, είπε ο Τζάιλ Βεβαίω κύριε Ντέιβι, αυτή τη στιγμή μα απασχολούν δύο λέξει μονάχα. Η μία είναι φόνο και η άλλη είναι κίνδυνο. Σε αυτέ πρέπει να συγκεντρωθούμε τώρα. Λοιπόν, Ταγματάρχα, α ξεκαθαρίσουμε και τι δικέ σα κινήσει. Είπατε πω βρισκόσασταν στο κελάρι. Γιατί. Έτσι, από περιέργεια, είπε αυτό. Κοίταζα εκείνη την τουλάπα που βρίσκεται κάτω από τη σκάλα και τότε πρόσεξα μια πόρτα εκεί δίπλα. Την άνοιξα και είδα μια σκάλα κατέβηκα. Ωραίο κελάρι έχετε, είπε γυρίζοντα τον Τζάιλ. Μοιάζει με κρύπτη από μεσαιωνικό μοναστήρι. Δεν κάνουμε αρχαιολογική έρευνα, ταγματάρχα, τον διέκοψε αρχιφύλακα. Κάνουμε έρευνα για φόνο. Θέλετε να με προσέξετε για λίγο, κυρία Ντέιβι. Θα αφήσω την πόρτα τη κουζίνα ανοιχτή. Βγήκε έξω και ύστερα από λίγο μία πόρτα έκλεισε απαλά με ένα ελαφρύ τρίξιμο. Αυτό ακούσατε, Τη ρώτησε ξαναμπαίνοντα από την ανοιχτή πόρτα. Τι να σα πω, δεν νομίζω. Ήταν η πόρτα τη ντουλάπα κάτω από τη σκάλα, είπε ο Αρχιφύλακα. Είναι πιθανό, ξέρετε, ο δολοφόνο, αφού σκότωσε την κυρία Μπόιλ, να γλίστρισε στο χολ, να σα άκουσε όμω να έρχεστε, και έτσι να αναγκάστηκε να κρυφτεί με στην ντουλάπα, κλείνοντα πίσω του την πόρτα. Τότε τα δακτυλικά του αποτυπώματα θα βρίσκονται στο εσωτερικό τη ντουλάπα φώναξε θριαμβευτικά ο Κρίστοφερ Ρεν. Και τα δικά μου επίση, συμπλήρωσε ήρεμα το αγματάρχη Μέτκαλφ. Ακριβώ, παραδέχτηκε ο αρχιφύλακα. Έχουμε όμω μια ικανοποιητική εξήγηση για αυτά, έτσι δεν είναι. Για ακούστε εδώ, κύριε αρχιφύλακα, είπε ο Τζάιλ. Ξέρω, έχετε αναλάβει την υπόθεση, αλλά βρίσκεστε στο σπίτι μου και νιώθω υπεύθυνο απέναντι στου ανθρώπου που μένουν εδώ δεν θα έπρεπε να λάβουμε προφυλακτικά μέτρα. Δηλαδή σαν τι, κύριε Ντέιβις. Να, για να είμαι ειλικρινής, θέλω να σας προτείνω να θέσετε υποπεριορισμό το πρόσωπο που ενδείκνεται ξεκάθαρα ως κύριος ύποπτο. Το βλέμμα του στυλώθηκε πάνω στον Κρίστο Ρεν. Αυτό ο τελευταίος χύμιξε μπροστά και η φωνή του ακούστηκε στριγλιάρικη, ιστερική. «Ψέματα, ψέματα! Είστε εναντίον μου όλοι! Όλοι είναι πάντα εναντίον μου!» Θέλετε να με ενεχοποιήσετε. Είναι παγίδα. Παγίδα. Έλα, σύνελθε νεαρέ, είπε ο ταγματάρχη. Μην ανησυχεί, Κρυ, είπε η Μόλι. Δεν υπάρχει λόγο να ταράζεσαι. Ακούμπησε προστατευτικά το χέρι τη στον μπράτσο του. Μη φοβάσαι. Κανεί δεν πρόκειται να σε πειράξει. Και γυρίζοντα προ τον αστυνομικό, απέτησε μία διαβεβαίωση. Πέστε του πω κανεί δεν τα έχει βάλει μαζί του. Δεν παγιδεύουμε τον κόσμο, είπε αυστηρά ο αρχιφύλακα. Πέστε του ότι δεν πρόκειται να τον συλλάβετε. Δεν σκοπεύω να συλλάβω κανέναν. Για να κάνω κάτι τέτοιο χρειάζομαι αποδείξει. Και για την ώρα δεν υπάρχουν αποδείξει. Νομίζω πω τρελαθήκατε εσεί οι δύο, φώναξε ο Τζάιλ, αγανακτισμένο, κοιτάζοντα τη γυναίκα του και τον αρχιφύλακα. Μόνο ένα πρόσωπο εδώ μέσα ταιριάζει απόλυτα. Περίμενε, σε παρακαλώ, Τζάιλ, τον διέκοψε η Μόλι. Σε παρακαλώ μη μιλά. Αρχιφύλακα, μπορώ να σα μιλήσω ιδιαιτέρω. Εγώ δεν πρόκειται να το κουνήσω από εδώ, δήλωσε ο Τζάιλ με πείσμα. Όχι, σε παρακαλώ, Τζάιλ. Το πρόσωπο του Τζάιλ αναψοκοκίνησε. Προσπάθησε να κρατήσει την αυτοκυριαρχία του. Δεν ξέρω τι σε έπιασε μόλι, είπε. Ακολούθησε τελευταίος του άλλου που έβγαιναν από το δωμάτιο και βρόντιξε πίσω του την πόρτα. Λοιπόν, κυρία Ντέιβι, τι συμβαίνει? ρώτησε ο αστυνομικό. Η Μόλι έπιασε το χέρι του. Κύριε Αρχιφύλακα, όταν μα μιλήσατε για την υπόθεση του αγροκτήματο Λόγκριτ, υποθέσατε πω θα έπρεπε να είναι το μεγαλύτερο παιδί τη οικογένεια που. που ευθύνεται για όλα αυτά. Το είπατε με βεβαιότητα. Πλην όμω δεν το ξέρατε. Αυτό είναι αλήθεια, κυρία Ντέιβι. Αλλά όλε οι ενδείξει κατευθύνουν εκεί. Η αναφορά του ψυχιάτρου μιλά για διανοητική αστάθεια, και ακολουθεί λιποταξία. «Το ξέρω», είπε η Μόλι. «Και όλα αυτά μοιάζουν να ταιριάζουν γάντι με τον Κρίστοφερ Ρέν. Αλλά δεν μπορώ να το πιστέψω πως είναι αυτός. Θα υπάρχουν κι άλλες εκδοχές. Δεν είχαν αυτά τα παιδιά άλλου συγγενείς, θείους, ξαδέρφια για παράδειγμα». «Και βέβαια είχαν», αποκρίθηκε ο αρχιφύλακα. «Η μητέρα τους μόνο είχε πεθάνει. Ο πατέρας τους όμως υπηρετούσε στο στρατό, κάπου στο εξωτερικό, ε, λοιπόν, τι γίνεται με αυτόν, πού είναι τώρα, Δεν έχουμε καμία πληροφορία, απάντησε ο αρχηφύλακα. Το μόνο που ξέρουμε γι' αυτόν είναι ότι αποστρατεύθηκε μόλι πέρσι. Μα αν ο γιο είναι ανισόρροπο, μπορεί να είναι και ο πατέρα επίση, παρατήρησε η Μόλι. Σωστά. Έτσι ο δολοφόνο θα μπορούσε να είναι ηλικιωμένο ή και γέρο ακόμα. Ο ταγματάρχη Μέτκαλφ θυμάμαι ότι τρομοκρατήθηκε κυριολεκτικά όταν του είπα πω είχαν τηλεφωνήσει από την αστυνομία. Έγινε κυριολεκτικά άνω κάτω. Ο αρχιφύλακα είπε ήρεμα. Σα παρακαλώ, κυρία Ντέιβι, πιστέψτε με ότι έχω υπόψη μου όλε τι πιθανότητε από την αρχή. Θέλω να πω το αγόρι, το τζιμ δηλαδή, τον πατέρα, ακόμα και την αδερφή. Θα μπορούσε να ήταν ακόμα και αυτή. Δεν αποκλείεται ο δράστη να είναι γυναίκα. Ξέρετε, τα σκεφτήκαμε όλα. Στο μυαλό μου υπάρχει μια βαρύνουσα σκέψη αλλά ακόμα δεν είμαι σε θέση να πω υπεύθυνα ποιο κρύβεται πίσω από όλα αυτά. Είναι βλέπετε πραγματικά πολύ δύσκολο να ξέρει το κάθε τι ή να γνωρίζει πραγματικά κάποιον από μέσα και απ' έξω. Θα μένατε κατάπληκτοι με όσα βλέπουμε στην αστυνομία, κυρίω με του γάμου, Πιαστική γάμη λόγω του πολέμου, χωρί υπόβαθρο. Δεν υπήρχαν οικογένειε ή οι συγγενεί για να μάθει τον άλλον. Οι άνθρωποι βασίζονταν στα λόγια. Ερχόταν κάποιο και σου έλεγε πω τάχα ήταν υπτάμενο πιλότο που είχε παρασημορυφορηθεί κατ' επανάληψη ή ένα ανώτερο αξιωματικό του στρατού ή δεν ξέρω τι άλλο. Και το κορίτσι που είχε πλευρίσει τον πίστευε. Τι περισσότερε φορέ δεν μάθαινε παρά ύστερα από δύο-τρία χρόνια πω ήταν ένα καταζητούμενο κακοποιό παντρεμένο με γυναίκα και παιδιά ή κάποιο λιποτάκτη. Κοντοστάθηκε για λίγο και συνέχισε. Καταλαβαίνω τι έχετε στο μυαλό σας, κυρία Ντέιβις. Υπάρχει όμως κάτι που θέλω να σας πω. Ο δολοφόνος, κυρία Ντέιβις, διασκεδάζει. Διασκεδάζει με την ψυχή του. Γι' αυτό το τελευταίο είμαι βέβαιος όσο τίποτα άλλο. Προχώρησε προς την πόρτα και βγήκε. Η μόλη στάθηκε για λίγη ώρα ακίνητη σαν άγαλμα, με ένα ευνίδιο κοκκίνισμα στα μάγουλα. Μετά γύρισε αργά προς το φούρνο και τον άνοιξε. Της ήρθε η ευχάριστη μυρωδιά του φαγητού. Η καρδιά της ξαλάφρωσε. Σαν να είχε επιστρέψει ξαφνικά στο οικείο περιβάλλον των καθημερινών ασχολιών. Μαγείρεμα, συγύρισμα, καθάρισμα. Η συνηθισμένη τετριμένη ζωή. Αυτό που κάνουν όλες οι γυναίκες στον κόσμο, αιώνες και αιώνες τώρα. Ο τρόμος, ο αλόγιστος φόβος, εκείνο το εχμηρό συνέστημα του πανικού, έφυγαν. Η γυναίκα στην κουζίνα είναι ασφαλής, ατέρμονα ασφαλής. Η πόρτα τη κουζίνα άνοιξε ξαφνικά και μπήκε βιαστικά ο Κρίστοφερ. Έδειχνε λαχανιασμένο. Χαμό! Κλέψανε τα σκί του αρχιφύλακα, φώναξε. Τα σκί του αρχιφύλακα? Μα γιατί να το κάνει κανεί αυτό. Δεν μπορώ να καταλάβω κι εγώ, είπε ο Κρίστοφερ. Αν ο αρχιφύλακα ήθελε να φύγει και να μα αφήσει μόνου, αυτό μου φαίνεται πω θα ευχαριστούσε το δολοφόνο όσο τίποτα άλλο. Γι' αυτό δεν βγαίνει νόημα. Εσένα ποια η γνώμη σου. Ο Τζάιλ τα είχε τοποθετήσει στην τουλάπα κάτω από τη σκάλα, είπε η Μόλι. Σωστά. Μα τώρα πια δεν είναι εκεί. Περίεργο, ε! <laughs> να δει τον αρχιφύλακα. Έχει γίνει θηρίο από το κακό του. Τα έχει βάλει με τον κακομίρι τον ταγματάρχη. Αυτό ο δυστυχή δεν μπορεί να θυμηθεί αν τα είδε εκεί μέσα, όταν είχε ανοίξει την τουλάπα, πριν από τη δολοφονία τη κυρία Μπόιλ. Ο αρχιφύλακα πάλι επιμένει πω έπρεπε να τα έχει προσέξει χαμήλωσε τη φωνή του και έσκυψε προ το μέρο τη μόλη. Αυτή η κατάσταση έχει σπάσει τα νεύρα του αρχιφύλακα, είπε. Δείχνει εξευτελισμένο. Μα έχει πάρει όλου από κάτω. Εμένα όμω όχι. Λειτουργεί σαν το νοτικό. Η κατάσταση είναι εξαίσια εξωπραγματική. Η μόλη του είπε απότομα. Δεν θα το έλεγε αυτό εάν. εάν την είχε βρει εσύ. Την κυρία Μπόιλ εννοώ. Όλο το σκέφτομαι. Δεν μπορώ να το ξεχάσω. Το πρόσωπό της, πρισμένο και πορφυρό, ανατρίχιασε. Ο Κρίστοφερ πλησίασε προς το μέρος της και έβαλε το χέρι του στον ώμο της. «Το ξέρω», είπε. «Με, με ένας ένα ηλίθιος. Δεν το σκέφτηκα». Ένα κόμπο στάθηκε στο λαιμό της μόλι. Μόλις τώρα ένιωθα καλά μαγειρεύοντα. Η κουζίνα συνέχισε μπλεγμένα, σχεδόν ακατάληπτα ξαφνικά όλα πίσω πάλι γυρίζουν. Σαν εφιάλτης. Υπήρχε μια περίεργη έκφραση στο πρόσωπο του Ρεν, έτσι όπως έστεκε κοιτάζοντας το σκημένο κεφάλι της γυναίκας. «Καταλαβαίνω», της είπε. «Καταλαβαίνω πολύ καλά». Απομακρύνθηκε λίγο. «Καλύτερα να σας αφήσω τώρα, να μην σας ενοχλώ», συνέχισε εκείνος. Προχώρησε προς την πόρτα και είχε πιάσει την πετούγια αλλά η Μόλι του φώναξε «Όχι, όχι, μη φεύγεις». Στράφηκε και την κοίταξε ερωτηματικά. Μετά επέστρεψε κοντά σιγά-σιγά. «Το πιστεύετε αυτό που λέτε» ρώτησε. «Ποιο» είπε η Μόλι. «Ότι πραγματικά δεν θέλετε να φύγω» «Όχι, δεν θέλω. Δεν θέλω να μείνω μόνη. Φοβάμαι να μείνω μόνη». Ο Κρίστοφερ κάθισε στο τραπέζι. Η Μόλι πήγε προς το φούρνο. Έσκυψε, τον άνοιξε, μετέφερε την πίτα πιο ψηλά. Έκλεισε πάλι το πορτάκι και πήγε να σταθεί κοντά του. «Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον», είπε ο Κρίστοφερ με αδιάφορη φωνή. «Ποιο» «Να, ότι δεν φοβάστε να μείνετε μόνοι μαζί μου». «Δεν με φοβάστε, έτσι δεν είναι» Η μόλι κούνησε το κεφάλι της αρνητικά. «Όχι, δεν φοβάμαι», είπε. «Και γιατί δεν με φοβάσαι μόλι» «Δεν ξέρω», «Απλώς δεν σε φοβάμαι. Είμαι το μόνο πρόσωπο εδώ μέσα που ταιριάζει στην περιγραφή του δολοφόνου», είπε ο Κρίστοφερ. «Όχι», είπε η Μόλι, «υπάρχουν κι άλλες πιθανότητες. Έχω κουβεντιάσει με τον αρχιφύλακα για αυτές». «Και συμφωνεί μαζί σου» «Πάντως δεν διαφωνεί», το απάντησε η Μόλι. Σκόρπιες φράσεις τριφογυρνούσαν στο μυαλό της, κυρίως η τελευταία που είχε πει ο αρχιφύλακας. Ξέρω τι ακριβώς σκέφτεστε, κυρία Ντέιβις. Ήξερε όμως. Ήταν δυνατό να ξέρει. Και ακόμα είχε πει πως ο δολοφόνος διασκέδαζε. Ήταν αλήθεια αυτό. Δεν πιστεύω να διασκεδάζεις μόλις αυτή την κατάσταση, συνέχισε η Μόλι. Παρόλο που κάτι τέτοιο είπες προηγουμένως. Για όνομα του Θεού, διαμαρτυρήθηκε ο Κρίστοφερ. Πώς είναι δυνατόν. Ω, δεν το είπα εγώ. Ο το είπε, τον απεχθάνομαι με αυτόν τον άνθρωπο. Σου βάζει ιδέε στο μυαλό. Ιδέε που δεν είναι αληθινέ. Που δεν μπορεί να είναι αληθινέ. Σκέπασε τα μάτια με τα δυο τη χέρια. Ο Κρίστοφερ τη έπιασε τα χέρια και τα κατέβασε απαλά. Μόλι, πε μου τι συμβαίνει. Τον άφησε να τη φέρει και να την καθίσει σε μία καρέκλα. Η συμπεριφορά του δεν ήταν πια ούτε ιστερική ούτε παιδιάστικη. Έλα, Μόλι, πε μου τι σημαίνουν όλα αυτά. Η Μόλι τον κοίταξε με ένα απλανέ βλέμμα, σαν να μην τον έβλεπε. Μετά τον ρώτησε. Αλήθεια. Πόσε μέρε σε γνωρίζω, Κρίστοφερ. Δύο μέρε. Ακριβώ, συμφώνησε αυτό. Σκέφτεσαι, έτσι δεν είναι, πω αν και είναι πολύ μικρό το διάστημα για να γνωριστούν δύο άνθρωποι, εμεί είμαστε σαν να γνωριζόμαστε καλά. Ναι. Είναι περίεργο, ε. Ω, δεν ξέρω. Υπάρχει μια συμπάθεια μεταξύ μας. Ίσως γιατί και οι δύο αντιμετωπίζουμε την ίδια κατάσταση. Τα λόγια του δεν έμοιαζαν με ερώτηση, αλλά με διαπίστωση. Η Μόλι δεν έφερε αντίρρηση. Μίλησε λοιπόν στον ίδιο τόνο που τη είχε μιλήσει και εκείνο. Το αληθινό σου όνομα δεν είναι Κρίστοφερ Ρεν. Όχι, παραδέχτηκε αυτό. Τότε γιατί. Το διάλεξα. Γιατί μου φάνηκε αστείο και κεντρικό για ψηφδώνυμο. Στο σχολείο μου είχαν κολλήσει το παρατσούκλι, Κρίστοφε Ρόμπιν. Έτσι μου κατέβηκε και το έκανα Ρεν. Ρόμπιν, Ρεν. Και ποιο είναι το πραγματικό σου όνομα. Ο Κρίστοφερ χαμογέλασε βιασμένα. Δεν νομίζω πως έχει καμία σημασία. Δεν θα σημαίνει τίποτα για σένα και δεν είμαι ούτε αρχιτέκτον. Για την ακρίβεια είμαι ένα λιποτάκτη. Για μια στιγμή τα μάτια της Μόλι γέμισαν πανικό. Ο Κρίστοφερ το πρόσεξε. Ναι, όπω ο καταζητούμενο δολοφόνο, είπε. Στο είπα. Η περιγραφή του ταιριάζει απόλυτα με μένα. Μη γίνεσαι κουτό, είπε η Μόλι. Στο είπα. Δεν πιστεύω ότι είσαι εσύ ο δολοφόνο. Έλα, πε μου για τον εαυτό σου. Τι σε έκανε να λυποτακτήσει. Είχε κάποιο ψυχολογικό πρόβλημα. Θέλει να πει αν φοβόμουν. Όχι, δεν φοβόμουν. Τουλάχιστον όχι περισσότερο από τον καθένα. «Αντίθετα, είχα αποκτήσει τη φήμη πως μπορούσα να κρατώ την ψυχραιμία μου την ώρα της μάχης». «Όχι, ήταν κάτι άλλο, πολύ διαφορετικό. Ήταν η μητέρα μου». «Η μητέρα σου» «Ναι. Σκοτώθηκε σε κάποια αεροπορική επιδρομή. Θάφτηκε κάτω από τα ερήπια. Όταν την έβγαλαν ήταν νεκρή». «Το έμαθα, δεν ξέρω ακριβώς». «Νομίζω ότι τρελάθηκα. Πίστεψα ότι συνέβη σε μένα προσωπικά» ένιωσα την επιτακτική ανάγκη να γυρίσω σπίτι αμέσω. Έπρεπε να ξεθάψω τον εαυτό μου, δεν ξέρω αν καταλαβαίνει. Ήμουν μπερδεμένο. Ακούπισε το σαγόνι στα χέρια του και συνέχισε σε ένα χαμηλότερο τόνο. Περιφερόμουν άσκοπα πολύ καιρό, ψάχνοντα για εκείνη ή τον εαυτό μου, δεν ξέρω πια. Κι ύστερα όταν το μυαλό μου καθάρισε, φοβόμουν να γυρίσω πίσω, να αποκαλυφθώ, και να τους εξηγούσα, δεν θα μπορούσαν ποτέ να με καταλάβουν. Και από τότε δεν είμαι εγώ. Όχι, δεν είμαι εγώ. Δεν είμαι παρά ένα τίποτα. Την κοίταξε. Με τον νεανικό του πρόσωπο χαμένο στην απελπισία. «Δεν πρέπει να αισθάνεσαι έτσι», είπε η μόλι με τρυφερότητα. «Μπορείς να ξαναρχίσεις τη ζωή σου». «Μπορεί άραγε κανείς να το κάνει αυτό», αναρωτήθηκε ο Κρίστοφερ. «Βέβαια, είσαι ακόμα τόσο νέος», ναι. Όμω είμαι εξοφλημένο. Βρίσκομαι πια στο τέλο. Όχι, δεν βρίσκεσαι στο τέλο. Έτσι νομίζει μόνο. Πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι νιώθουν σαν και εσένα και σαν και εμένα στη ζωή του. Ότι τάχα φτάνουν στο τέλο. Ότι δεν μπορούν να προχωρήσουν. Το έχει νιώσει και εσύ, Μόλι, ε. Για να μιλά με αυτόν τον τρόπο, θα πρέπει να το έχει νιώσει. Ναι. Τι σου συνέβη. Τα δικά μου είναι τα συνηθισμένα θα μπορούσαν να έχουν συμβεί σε ένα σωρό ανθρώπου. Ήμουν αραβωνιασμένη με ένα πιλότο που σκοτώθηκε. Δεν μπορεί να είναι μόνο αυτό. Όχι. Υπάρχει και κάτι ακόμα. Όταν ήμουν πιο νέα είχα περάσει ένα σοκ. Αντιμετώπισα κάτι σκληρό και ακτινώδες. Μου δημιούργησε μια πεσιμιστική προδιάθεση για τη ζωή. Όταν σκοτώθηκε ο Τζακ, επιβεβαιώθηκε η άποψή μου ότι η ζωή είναι δόλια και σκληρή. Καταλαβαίνω. Και τότε φαντάζομαι είναι που μπήκε στη ζωή σου ο Τζάιλς, είπε ο Κρίστοφερ. Ναι, τότε. Ο Κρίστοφερ είδε το τρυφερό χαμόγελο που άμφησε στα χείλη τη. Ο Τζάιλς ήρθε και όλα άρχισαν πάλι να μοιάζουν ασφαλή και χαρούμενα. Ο Τζάιλς. Ξαφνικά το χαμόγελο έφυγε από το πρόσωπό τη. Σοβάρεψε. Ρίγησε σαν να κρύωνε. Τι συμβαίνει μόλι. Τι σε φοβίζει γιατί φαίνεται καθαρά ότι κάτι φοβάσαι. Κούνησε το κεφάλι της καταφατικά. Έχει κάποια σχέση με τον Τζάιλς? Κάτι που είπε ή έκανε? Όχι, δεν είναι ο Τζάιλς, όχι. Είναι αυτός ο φρικτός άνθρωπος. Ποιος φρικτός άνθρωπος, ο Παραβιτσίνη, ρώτησε ο Κρίστοφερ παραξενεμένος. Όχι, όχι, ο αρχιφύλακας Τρότερ. Ο αρχιφύλακας, ναι αυτός. Υπενήσεται διάφορα. Βάζει τρομερέ σκέψει στο μυαλό και για τον Τζάιλ ακόμα. Αμφιβολίε που δεν φανταζόμουν ότι μπορεί να υπήρχαν. Ω, τον μισό. Τον μισό αυτόν τον άνθρωπο. Ο Κρίστοφερ ανοιγόκλεισε τα μάτια του έκπληκτο. Ο Τζάιλ, αναρωτήθηκε. Ο Τζάιλ. Ναι, βέβαια, καταλαβαίνω. Είμαστε μάλλον τη ίδια ηλικία. Μοιάζει κάπω μεγαλύτερο από μένα, αλλά δεν είναι. Ναι, ταιριάζει και ο Τζάιλ. Αλλά μόλι δεν έχει καμία σημασία. Ο Τζάιλ ήταν εδώ μαζί σου τη μέρα που δολοφονήθηκε εκείνη η γυναίκα στο Λονδίνο. Η μόλι δεν απάντησε. Ο Κρίστοφερ την κοίταξε ξαφνιασμένο. Δεν ήταν εδώ. Η μόλι απάντησε βαριά να Τα λόγια τη έβγαιναν δύσκολα. Έλειπε όλη τη μέρα. Με το αυτοκίνητο. Είχε πάει μακριά για να αγοράσει ένα σειρματόπλεγμα. Τουλάχιστον αυτό μου είπε. Αυτό νόμιζα κι εγώ μέχρι... μέχρι... μέχρι πότε. Η Μόλι άπλωσε το χέρι της αργά και του έδειξε την ημερομηνία στην Evening Standard που βρισκόταν πάνω στο τραπέζι της κουζίνας. Ο Κρίστοφερ την κοίταξε και είπε «Η Evening Standard του Λονδίνου. Αυτή η εφημερίδα είναι προχθεσινή. Ήταν στην τσέπη του Τζάιλς όταν γύρισε. Θα πρέπει να ήταν στο Λονδίνο». Ο Κρίστοφερ κοίταξε με ένα ύφο απορριμμένο μία την εφημερίδα και μία τη μόλι. Ύστερα σούφρωσε τα χείλη του και άρχισε να σφυρίζει. Όμω σταμάτησε απότομα. Όχι, δεν έπρεπε να σφυρίζει αυτό το σκοπό. Διαλέγοντα προσεκτικά τα λόγια του και αποφεύγοντα να την κοιτάξει κατάματα, τη ρώτησε: Τι ακριβώ ξέρει για τον Τζάιλ. Μη, όχι, όχι, ούρλιαξε η μόλι. Αυτό ακριβώς είναι που αυτός ο απέσιος μπάτσος είπε ή θέλησε να υπενυχθεί ότι οι γυναίκες δεν ξέρουν συχνά τίποτα για τους άντρες που παντρεύονται, κυρίως κατά τη διάρκεια του πολέμου. Είπε πως πιστεύουν αυτό που εκείνοι τους σερβίρουν. Υποθέτω ότι αυτό είναι μάλλον σωστό. Μη λες και εσύ τα ίδια. Δεν μπορώ να τα αντέξω. Φταίει αυτή η κατάσταση που είμαστε όλοι έτσι. Θα πιστεύαμε κάθε φανταστική υποψία, οσοδήποτε αβάσιμη κι ας είναι. Δεν είναι αλήθεια. Εγώ... Σταμάτησε. Η πόρτα της κουζίνας είχε ανοίξει. Ο Τζάιλ μπήκε μέσα. Είχε μια περίεργη έκφραση στο πρόσωπό του. Μήπω διέκοψα κάτι, ρώτησε. Ο Κρίστοφερ σηκώθηκε από την καρέκλα του και είπε κάπως αμήχανα. Μου έδινε μερικά μαθήματα μαγειρική. Αλήθεια. Λοιπόν, άκουσε εδώ, Τα τέτα τέτ δεν είναι πολύ υγιεινά αυτή την ώρα. Δίνε το από εδώ μέσα, μακού. Ξεκουμπί σου. Ω, μα βεβαίω, βεβαίω, εγώ. Μείνε μακριά από τη γυναίκα μου. Δεν έχω σκοπό να την αφήσω να γίνει το επόμενο θύμα. Αυτό είναι που κάνει και εμένα να ανησυχώ, είπε ήρεμα ο Κρίστοφερ. Αν υπήρχε κάποιο υπονοούμενο στα λόγια του, ο Τζάιλ δεν φάνηκε να το κατάλαβε. Αναψοκοκίνησε και είπε: Άσε εμένα να ανησυχώ. Μπορώ να φροντίσω τη γυναίκα μου μόνο μου και εσύ να πάω στο διάολο. Σε παρακαλώ, Κρίστοφερ, φύγε, είπε η μόλι παρακλητικά. Φύγε, σε παρακαλώ. Ο Κρίστοφερ προχώρησε αργά προς την πόρτα. «Δεν θα είμαι πολύ μακριά», είπε. Τα λόγια αυτά επευθύνονταν στη μόλη και έκρυβαν ένα σαφές υπονοούμενο. «Τα ξεκουμπιστείς επιτέλους», φώναξε ο Τζάιλς. Ο Κρίστοφερ έβγαλε μια στριγκλιάρικη φωνή κοροϊδεύοντας τον Τζάιλς. «Αμέσως κύριε δίκητα». Η πόρτα έκλεισε πίσω του και ο Τζάιλς στράφηκε στη μόλη. «Για όνομα του Θεού μόλι. δεν έχει καθόλου μυαλό», κλεισμένη εδώ μέσα με ένα επικίνδυνο μανιακό. Δεν είναι ο, διαμαρτυρήθηκε η Μόλι. Άλλαξε αμέσω τη φράση τη όμω και πρόσθεσε. Δεν είναι επικίνδυνο. Εξάλλου Τζάιλ, μπορώ να φυλαχτώ. Ξέρω να φροντίζω τον εαυτό μου. Αυτό γέλασε σαρκαστικά. Όπω η κυρία Μπόιλ. Ο Τζάιλ, σταμάτα. Με συγχωρεί, αγάπη μου, αλλά έχω ανάψει. Είναι και αυτό το βλαμμένο παιδί. Αναρωτιέμαι, τι του βρίσκει. «Τον λυπάμαι, Τζάιλς», είπε η Μόλι. Λυπάσαι ένα μανιακό δολοφόνο» Η Μόλι του έριξε μία καταφρονητική ματιά. «Μπορώ να λυπηθώ και ένα μανιακό, ξέρεις», είπε. «Κι είναι ανάγκη να τον φωνάζεις με το μικρό του όνομα. Αλήθεια, από πότε παρακαλώ μιλάτε με τα μικρά σας ονόματα» «Ο Τζάιλς, μη γίνεσαι γελίος. Όλες τις μέρες μας χρησιμοποιούν τα μικρά του ονόματα. Το ξέρεις, το κάνεις κι εσύ» Όχι όμως και δύο μέρες μετά τη γνωριμία. Αλλά ίσως να υπάρχει κάτι περισσότερο από αυτό. Ίσως γνώριζες αυτόν τον Κρίστοφερ Ρεν, τον αρχιτέκτονα από πριν, προτού έρθει εδώ. Πιθανόν μάλιστα εσύ να του πρότεινε να έρθει. Πιθανόν να τα έχετε κιόλα τακτοποιήσει μεταξύ σα. Η Μόλι τον κοίταξε εμβρόντιτη. Τζάιλ, μήπω έχασε το μυαλό σου. Τι διάβολο φαντάζεσαι. Φαντάζομαι ότι αυτό ο Κρίστοφερ Ρεν είναι ένας παλιός σου γνωστός, με τον οποίο είχες πολύ στενότερες σχέσεις από αυτές που ήθελες να ξέρω. Τζάιλς, πρέπει να σου έστρεψε κάποια βίδα. Υποθέτω πως θα επιμένεις ότι εδώ τον συνάντησες για πρώτη φορά. Περίεργο πάντως που ήρθε να μείνει σε ένα τόσο απομακρυσμένο μέρος όπως αυτό, στα καλά καθούμενα. Έτσι δεν είναι? Δεν βλέπω γιατί είναι περίεργο αυτό. Και ο ταγματάρχης Μέτκαλφ και η κυρία Μπόιλ είναι περίεργο που ήρθε να μείνουν εδώ. Διάβασα κάπου ότι αυτοί οι μυστήριοι παλαβιάριδε ελκύουν τι γυναίκε σαν μαγνήτης. Από ό,τι φαίνεται έτσι είναι. Μόλι πες μου, πώ το γνώρισες, πότε άρχισε αυτή η ιστορία. Είσαι τελείω ανόητος, Τζάιλ. Δεν είχα ξαναδεί τον Κρίστοφερ Ρεν. Τον γνώρισα για πρώτη φορά όταν ήρθε εδώ. Και δεν ήσουν στο Λονδίνο πριν από δύο μέρε. Εκεί δεν το συνάντησες και κανονίσατε να έρθει πελάτη. Ξέρει πολύ καλά. «Ότι έχω να πάω στο Λονδίνο εδώ και πολλές εβδομάδε. Αλήθεια, πολύ ενδιαφέρον. Τράβηξε την τσέπη του ένα γάντι και τη το έδειξε. Αυτό είναι ένα από τα γάντια που φορούσε προχθέ. Μη μου πεις όχι, τη μέρα που είχα πάει εγώ στο Σέιλχαμ να πάρω σύρμα. Είπε ότι κατέβηκε στο χωριό. Αν είναι έτσι, τότε τι γυρεύει αυτό εδώ με στο γάντι. Κατηγορηματικά τη έδειξε ένα ρόζη εισιτήριο λεωφορείου. Μονομιά έπεσε σιωπή. Πήγε στο Λονδίνο, είπε ο Τζάιλ με άγρια χαρά. Πολύ καλά, απάντησε η Μόλι και σήκωσε το κεφάλι τη προκλητικά. Πήγα στο Λονδίνο, μάλιστα. Για να συναντήσει αυτόν τον ηλίθιο, τον Κρίστοφερ Ρεν. Όχι, δεν πήγα να συναντήσω τον Κρίστοφερ. Τότε γιατί πήγε. Για την ώρα, Τζάιλ, δεν σκοπεύω να σου πω, είπε παγερά η Μόλι. Πρέπει να βρεις τον καιρό να σοφιστείς μια καλή ιστορία, ε. Μου φαίνεται Τζάιλς, έκανε απειλητικά η Μόλι, ότι αρχίζω να σε μισώ. Εγώ δεν σε μισώ, ομολόγησε πικρά αυτός. Όμως δεν σου κρύβω ότι σχεδόν θα ήθελα να νιώσω έτσι. Αυτό που νιώθω είναι ότι δεν σε γνωρίζω πια. Δεν ξέρω τίποτα για σένα. Το ίδιο αισθάνομαι κι εγώ, είπε η Μόλι. Είσαι ένας ξένος, ένας άντρα που μου λέει ψέματα. Πότε σου είπα ψέματα. Η Μόλι γέλασε. Νομίζει ότι πίστεψα ποτέ αυτή την ιστορία με τα σύρματα. Και εσύ είχε πάει εκείνη τη μέρα στο Λονδίνο. Υποθέτω ότι με είδε εκεί, είπε ο Τζάιλ, και δεν με εμπιστεύεσαι αρκετά για να. Να σε εμπιστευτώ. Ποτέ δεν πρόκειται να εμπιστευτώ κανέναν. Ποτέ πια. Κανείς τους δεν πρόσεξε το απαλό άνοιγμα της πόρτας. Ο κύριος Παραβιτσίνη ξερόβηξε. Νιώθω αμήχανα, μουρμούρισε. Εσείς οι νέοι όταν μαλώνετε δεν ξέρετε τι λέτε. Είναι πολύ εύκολο να σου ξεφύγει κάτι και να πεις μια κουβέντα παραπάνω σε ένα ερωτικό καυγαδάκι. Ερωτικό καυγαδάκι, είπε ο Τζάιλς περιφρονητικά. Καλό κι αυτό. Εντάξει, εντάξει, είπε ο κύριο Παραβιτσίνη που ήθελε να καταπραίνει τα πνεύματα. Καταλαβαίνω πώ αισθάνεστε. Τα πέρασα κι εγώ όταν ήμουν νεότερος. Αλλά αυτό που με έχει κάνει να σας ενοχλήσω είναι ότι αυτός ο αστιφύλακας επιμένει να συγκεντρωθούμε όλοι στο σαλόνι. Πιστεύει ότι του ήρθε μια έξυπνη ιδέα. Ο κύριος Παραβιτσίνη ψευτοχαμογέλασε. Αν η αστυνομία έχει κάποιο στοιχείο, ναι βέβαια, το ακούει κανείς με ενδιαφέρον. Αλλά μια ιδέα, πολύ αμφιβάλλω. Αν αμφίβολα ο αρχιφύλακας Τρότερ είναι ένας επίμονος και δραστήριος αστυνομικός αλλά δεν νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα πρικισμένος με ευφυΐα». «Πήγαινε εσύ, Τζάιλς», είπε η Μόλι. «Εγώ πρέπει να μαγειρέψω. Ο αρχιφύλακας μπορεί να κάνει τη δουλειά του και χωρίς εμένα». «Μια και μιλάμε για μαγείρεμα», είπε ο κύριος Παραβιτσίνη, πλησιάζοντας τη Μόλι. «Μήπως έχετε δοκιμάσει ποτέ κοτάκια κοτόπουλου, σερβιρισμένα πάνω σε φρυγανιά, με μια χοντρή στρώση από φουαγκρά και μια ψηλή φέτα ζαμπών ασπαλισμένο με γαλλική μουσταρδαντιζόν. Δεν είναι εύκολο να βρεθεί φουαγκρά στι μέρε μα, είπε ο Τζάιλ. Λοιπόν, πηγαίνουμε, κύριε Παραβιτσίνη. Να μείνω να σα βοηθήσω, αγαπητή μου κυρία. Θα έρθετε μαζί μου στο σαλόνι, Παραβιτσίνη, είπε νευριασμένο ο Τζάιλ. Ο κύριο Παραβιτσίνη χασκογέλασε. Ο σύζυγό σα φοβάται για σα, είπε. Πολύ φυσικό. Δεν του αρέσει η ιδέα να σα αφήσει μόνη μαζί μου. Φοβάται τις αδιστικές μου τάσεις και όχι τις άνομες. Υποχωρώ προς τις δυνάμεως. Υποκλήθηκε βγενικά μπροστά και έστειλε ένα φιλί με τις άκρες των δακτύλων του. «Ω, κύριε Παραβιτσίνη», έκανε η μόλις στεναχωρημένα. «Είμαι βέβαιη ότι...» Ο κύριος Παραβιτσίνη κούνησε το κεφάλι του με κατανόηση. Γύρισε μετά προς τον Τζάιλς και είπε «Είστε σοφός, νεάρε, μην αφήνετε τίποτα στην τύχη. Μπορώ να αποδείξω σε εσά ή στον επιθεωρητή μα, ότι δεν είμαι εγώ ο μανιακό δολοφόνο. Σα το βεβαιώνω επίσημα. Θα με πιστέψετε, ασφαλώ όχι. Η άρνηση είναι κάτι που δύσκολα μπορεί κανεί να αποδείξει. Άρχισε να μουρμουρίζει χαροπά. Η μόλη την άχθηκε. Σα παρακαλώ, κύριε Παραβιτσίνη, πάψτε. Όχι αυτό το φρικτό σκοπό. Τα τρία τυφλά ποντικάκια, αυτό ήταν. Τι έχω πάθει. Αυτός ο σκοπός γυρίζει συνεχώς με στο μυαλό μου. Τώρα που το σκέφτομαι, βρίσκω αυτό το τραγούδι αποκρουστικό. Δεν είναι κανένα ευχάριστο τραγουδάκι, αλλά τα παιδιά αγαπούν τα άγρια πράγματα. Δεν το έχετε παρατηρήσει. Αυτός ο σκοπός είναι καθαρά αγγλικός. Είναι η σκληρή βουκολική εγγλέζικη φύση. Με σκαλιστό μαχαίρι την ουρά του έχει κόψει σε χίλια μέρη. Τα παιδιά τρελαίνονται για κάτι τέτοια. Θα μπορούσα να πω πράγματα για τα παιδιά. Όχι σας παρακαλώ, έκανε η μόλια δύναμα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είστε τόσο σκληρό. Ο τόνο τη άρχισε να ανεβαίνει και έγινε σχεδόν ιστερικό. Γελάτε και καγχάζετε, σαν μια γάτα που παίζει με τα ποντίκια, που παίζει μέχρι να. Ηρέμησε μόλι, έκανε καθυστυχαστικά ο Τζάιλ. Σύνελθε. Έλα, θα πάμε όλοι μαζί στο σαλόνι. Ο αρχιφύλακα ήταν υπομονή πλέον. Άσε το μαγείρεμα. Ο φόνος είναι πιο σημαντικός από το φαγητό». «Δεν είμαι βέβαιος ότι συμφωνώ μαζί σας», είπε ο κύριος Παραβιτσίνη, όπως τους ακολουθούσε με τα μικρά παιδιχτά του βήματα. «Οι μελοθάνατοι τρώνε πάντα καλά πριν τους εκτελέσουν. Έτσι έχω ακούσει να λένε». Ο Κρίστοφε Ρέν του συνάντησε στο χολ και εισέπρεξε το σκυθροπό βλέμμα του Τζάιλς. Έριξε στη μόλη μια ανήσυχη ματιά, αλλά εκείνη με το κεφάλι ψηλά περπάτησε κατευθείαν μπροστά τη. Περπατούσαν όλοι μαζί σα σε πομπή, πηγαίνοντα στο σαλόνι. Τελευταίο πήγαινε ο κύριο Παραβιτσίνη με τα γατήσια βήματά του. Ο αρχιφύλακα και ο ταγματάρχη περίμεναν στο σαλόνι. Ο ταγματάρχη έδειχνε συνοφριωμένο. Ο αρχιφύλακα ήταν αψοκοκινισμένος και σοβαρός. Εντάξει, είπε μόλι του είδε. Σα ήθελα όλου μαζί. Θέλω να κάνω ένα πείραμα και χρειάζομαι τη συνεργασία σα. Θα κρατήσει πολύ, ρώτησε η Μόλι. Έχω αρκετή δουλειά στην κουζίνα. Ξέρετε, πρέπει κάποτε και να φάμε. Σωστά, έκανε ο Αρχιφύλακα. Το καταλαβαίνω αυτό κυρία Ντέιβι, αλλά θα πρέπει να με συγχωρήσετε για αυτό που θα σα πω. Υπάρχουν σπουδαιότερα πράγματα από το φαγητό. Η κυρία Μπόιλ λόγου χάρη δεν χρειάζεται πια φαγητό. Αληθινά, κύριε Αρχιφύλακα, παρατήρησε ο Ταγματάρχη. Αυτό είναι ένα εξαιρετικά τρόπο για να βάζει κανείς τα πράγματα στη θέση τους. Λυπάμαι ταγματάρχα, τα αλλά χρειάζομαι τη συνεργασία όλων σας σε αυτό το πείραμα που σκοπεύω να κάνω. «Βρήκατε τα σκίσας; ρώτησε η Μόλι. Ο αρχιφύλακα κοκκίνησε κι άλλο. «Όχι, δεν τα βρήκα κυρία Ντέιβις, μα μπορώ να πω πιστέψτε με ότι έχω βάσιμες υποψίες για το ποιο τα πήρε και γιατί. Δεν θέλω να πω τίποτα περισσότερο για την ώρα». «Και εγώ σας παρακαλώ να μην πείτε», είπε ο κύριο Παραβιτσίνη παρακλητικά. Πάντοτε πίστευα ότι οι εξηγήσει πρέπει να φυλάσσονται για το τέλο. Το συναρπαστικό τελευταίο κεφάλαιο. Δεν πρόκειται για κανένα παιχνίδι, κύριε. Δεν πρόκειται για παιχνίδι. Να, εδώ πιστεύω ότι γελιέστε. Εγώ έχω την πεποίθηση ότι πρόκειται για παιχνίδι. Κάποιο παίζει. Ο δολοφόνο διασκεδάζει, μουρμούρισε μέσα από τα δόντια τη η Όλοι την κοίταξαν απορριμμένοι. Η νέα γυναίκα ξαφνιάστηκε. Επαναλαμβάνω μονάχα μια φράση που είπε ο Τρότερ, εξήγησε μου διασμένη. Ο αρχιφύλακας δεν έμοιαζε και πολύ ευχαριστημένο. Πολύ ωραία είναι όλα αυτά που ανέφερε ο κύριο Παραβιτσίνη για το τελευταίο κεφάλαιο, σαν να έχουμε να κάνουμε με κανένα αστυνομικό μυθιστόρημα, παρατήρησε. Όμω εδώ αντιμετωπίζουμε κάτι αληθινό. Κάτι που συμβαίνει. Εγώ σα αφήνω, είπε ο Ρέν κάνοντα μεταβολή. Εμένα δεν μου συνέβη τίποτα. Ελάτε τώρα, νεαρέ μου, είπε ο ταγματάρχη Μέτκαλφ. Περιμένετε να ακούσουμε τι έχει να πει ο αρχιφύλακα και κυρίω τι μα θέλει. Ο αρχιφύλακα ξερόβηξε να καθαρίσει το λαιμό του. Η φωνή του είχε ένα ξέρο, καθαρά υπηρεσιακό τόνο. Πήρα τι καταθέσει σα πριν από λίγο, είπε. Αυτά τα στοιχεία αναφέρονταν στο πού βρισκόταν ο καθένα σα την ώρα της δολοφονίας της κυρίας Μπόιλ. Ο κύριος Ρεν και ο κύριος Ντέιβις βρισκόντουσαν ο καθένας στην κρεβατοκάμαρά του. Η κυρία Ντέιβις στην κουζίνα. Ο ταγματάρχης Μέτκαλφ στο κελάρι. Και ο κύριος Παραβιτσίνη εδώ, σε αυτό το δωμάτιο. Κοντοστάθηκε και συνέχισε. Αυτές ήταν οι δηλώσεις σας. Δεν έχω τη δυνατότητα να τις ελέγξω. Μπορεί να είναι αλήθεια, μπορεί και όχι. Και για να είμαι πιο σαφής, τέσσερι από αυτές τις δηλώσεις, είναι αληθινές και μία είναι ψεύτικη. Ποια από όλε. Τους κοίταζε έναν έναν προσεκτικά. Κανείς δεν μίλησε. Τέσσερις από εσά είπαν την αλήθεια, συνέχισε ο αστυνομικό. «Ένας λέει ψέματα. Έχω ένα σχέδιο που θα με βοηθήσει να ξεσκεπάσω τον ψεύτη. Και όταν ανακαλύψω αυτόν που είπε ψέματα, τότε θα έχω βρει και το δολοφόνο. Αυτό δεν είναι απόλυτο, διαμαρτυρήθηκε το ζωηρά ο Giles. Κάποιος μπορεί να είπε ψέματα για άλλη αιτία. Αμφιβάλλω γι' αυτό κύριε Ντέιβις. Και τι είδους ιδέα είναι αυτή η ανθρωπέ μου. Τώρα δεν είπες ότι δεν έχεις τη δυνατότητα να ελέγξεις τις καταθέσεις μας. Ναι. Αλλά αν ο καθένας σας επαναλάβει τις κινήσεις που έκανε τότε. Μπα, έκανε ο ταγματάρχης Μέτκαλφ υποτιμητικά. Αναπαράσταση του εγκλήματος. Αλόκοτη ιδέα. Όχι αναπαράσταση του εγκλήματος ταγματάρχα, Αναπαράσταση των κινήσεων όλων των φαινομενικά αθώων ανθρώπων. Και τι περιμένετε να βγάλετε από αυτό. Να με συγχωρείτε αν δεν το ξεκαθαρίσω αυτό από τώρα. Θέλετε μια ακριβή επανάληψη, ρώτησε η Μόλι. Κατά το δυνατόν, κυρία Ντέιβις. Έγινε για λίγο σιωπή. Ήταν, θα μπορούσε να πει κανείς, μια ενοχλητική σιωπή. Είναι παγίδα, σκέφτηκε η Μόλι. «Είναι παγίδα, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πώς». Δεν νόμιζε κανείς πως υπήρχαν πέντε ένοχοι μέσα στο δωμάτιο και όχι ένας και τέσσερις αθώοι. Έριχναν ο ένας τον άλλον πλάγια βλέμματα και κοίταζαν με απορία το χαμογελαστό αυτό όργανο του νόμου που τους πρότεινε αυτή τη φαινομενικά αθώα μανούβρα. Ο Κρίστοφερ δεν κρατήθηκε περισσότερο. «Μα δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω τι ελπίζετε να βρείτε». Δηλαδή τι θα βγει αν μας βάλετε να επαναλάβουμε τις κινήσεις που κάναμε τότε. Μου φαίνεται κατανόητο. Έτσι μοιάζει κύριε Ρέν. Εντάξει, είπε ο Τζάιλ σκεπτικά. Θα γίνει όπως θέλετε κύριε αρχιφύλακα. Θα συνεργαστούμε. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι ακριβώς πριν, ε. Οι ίδιες πράξεις θα εκτελεστούν, είπε ο αρχιφύλακας. Υπήρχε κάτι το διφορούμενο στη φράση που έκανε τον ανταγματάρχη Μέτκαλφ να τον κοιτάξει περίεργα. Ο Τρότερ συνέχισε. Ο κύριος Παραβιτσίνη μας είπε ότι είχε καθίσει μπροστά στο πιάνο και έπαιζε ένα σκοπό. Μήπως θα μπορούσατε κύριε Παραβιτσίνη να μας δείξετε ακριβώς τι κάνατε. Ευχαρίστω να σας δείξω. Κινήθηκε με μεγάλη ευκινησία προς το πιάνο και κάθισε στο σκαμπό. Και τώρα ο μαέστρος θα σας παίξει στο πιάνο «Ένα σκοπό που είναι το σήμα του δολοφόνου», είπε με στόμφο. Μόρφασε και με θεατρικές κινήσεις, άπλωσε το δίκτυο του στα πλήκτρα και άρχισε να παίζει τα τρία τυφλά ποντικάκια. «Διασκεδάζει», συλλογίστηκε σοκαρισμένη η μόλη. «Είναι ολοφάνερο πως διασκεδάζει». Μες στο μεγάλο δωμάτιο, οι χαμηλές νότες ακούγονταν με ένα σχεδόν απόκοσμο εφέ. «Ευχαριστώ κύριε Παραβιτσίνη», τον διέκοψε ο Παίξατε το σκοπό ακριβώς όπως και προηγουμένως. Μάλιστα. Επανέλαβα τη στροφή τρεις φορές. Ο αρχιφύλακα στράφηκε στη μόλη. Παίζετε πιάνο, κυρία Ντέιβις. Μάλιστα. Μπορείτε να παίξετε το σκοπό που έπαιξε προηγουμένως ο κύριος Παραβιτσίνη, αλλά ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Βεβαίω και μπορώ. Τότε πηγαίνετε και καθίστε στο πιάνο. Να αρχίσετε να παίζετε μόλις σας πω. Η μόλη φαινόταν αναστατωμένη προχώρησε αργά προς το πιάνο. Ο κύριος Παραβιτσίνη σηκώθηκε από το σκαμπό με μια φωνή διαμαρτυρίας. «Αλλιώς είχα καταλάβει εγώ. Ο καθένας μας επαναλάμβανε τις κινήσεις που έκανε. Εγώ καθόμουν στο πιάνο». «Θα επαναληφθούν οι ίδιες πράξεις ακριβώς την ίδια ώρα. Αλλά δεν είναι αναγκαίο και από τους ίδιους ανθρώπους». «Δεν καταλαβαίνω», είπε ο Τζάιλς. «Τι θα βγει από αυτό». «Θα βγει, κύριε Ντέιβις, θα βγει κυριε θα βγει είναι κι αυτό ένα τρόπο να εξακριβώσω την αλήθεια των κινήσεών σα και ιδίω την αλήθεια των κινήσεων ενό από εσά. Και τώρα παρακαλώ, θα σα υποδείξω τι θέσει σα. Η κυρία Ντέιβι θα μείνει εδώ στο πιάνο. Κύριε Ρεν, θα είχατε την καλοσύνη να πάτε στην κουζίνα. Ρίξτε και μια ματιά στο φαγητό. Κύριε Παραβιτσίνη, μπορείτε να πάτε στο δωμάτιο του κυρίου Ρεν. Εκεί μπορείτε να εξασκηθείτε καλύτερα σφυρίζοντα τα τρία τυφλά ποντικάκια όπω ακριβώ έκανε προηγουμένω και εκείνο. Ταγματάρχα Μέτκαλφ, θα πάτε σα παρακαλώ επάνω στο δωμάτιο του κυρίου Ντέιβι. Εκεί θα εξετάσετε τη συσκευή του τηλεφώνου. Και εσεί, κύριε Ντέιβι, ρίχνετε μια ματιά στην τουλάπα, στο χολ, και μετά κατεβαίνετε στο υπόγειο. Για μία στιγμή σώπασαν. Και έπειτα τέσσερα άτομα κινήθηκαν προ την πόρτα. Ο Τρότερ του ακολούθησε. Γύρισε το κεφάλι του για να πει στη μόλη... Μετρήστε μέχρι το 50 και μετά αρχίστε να παίζετε. Ακολούθησε τους άλλους έξω. Προτού κλείσει η πόρτα, η Μόλι άκουσε τη φωνή του κυρίου Παραβιτσίνη να λέει «Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι η αστυνομία τα κατάφερνε τόσο καλά στα παιχνίδια συναναστροφών». 48, 49, 50 η Πάκουα η Μόλι τελείωσε το μέτρημα και άρχισε να παίζει. Ξανά το απαλό άγριο τραγούδι πλημμύρισε το δωμάτιο τα τρία τυφλά ποντικάκια. Για κοίτα πώ γυρνάνε. Η Μόλι ένιωσε την καρδιά της να χτυπά όλο και πιο δυνατά, πιο άγρια. Όπως είχε πει ο κύριος Παραβιτσίνη, ήταν ένας αλόκοτος και άγριος σκοπός. Είχε όλη την παιδική άγνοια και τον ίκτο, που είναι τόσο τρομερή και απάνθρωπη όταν τη συναντά κανεί σε μεγάλου. Πολύ αμυδρά μπορούσε να ακούσει τον ίδιο σκοπό από το επάνω πάτωμα που σφύριζε ο κύριος Παραβιτσίνη, παίζοντα το ρόλο του Κρίστοφερ Ρέν. Ξαφνικά από τη βιβλιοθήκη δίπλα ακούστηκε το ραδιόφωνο να παίζει. Βέβαια θα το είχε ανοίξει ο αρχιφύλακα. Από ό,τι φαίνεται έπαιζε το ρόλο της κυρίας Μπόιλ. Αλλά γιατί? Τι θα έβγαινε από όλα αυτά? Πού ήταν η παγίδα? Γιατί η Μόλη ήταν βέβαια ότι επρόκειτο για παγίδα. Ένα ρεύμα κρύου αέρα φύσηξε στο σβέρκο τη. Έστρεψε απότομα το κεφάλι. Ασφαλώ κάποιο είχε ανοίξει την πόρτα. Κάποιο είχε μπει στο δωμάτιο. Μα όχι, το δωμάτιο ήταν άδειο. Και ξαφνικά ένιωσε άσχημα. Φοβόταν. Αν έμπαινε κανεί. Αν ερχόταν ο κύριο Παραβιτσίνη, θα μπορούσε να ξεγλιστρήσει από την πόρτα, να πλησιάσει αθόρυβα προ το πιάνο και τα μακριά του δάχτυλα να αρχίσουν να σφίγγουν. Να σφίγγουν. Ώστε παίζετε το πένθιμο εμβατήριο για τη δική σας κηδεία, αγαπητή μου κυρία. Τι ευτυχή σκέψη. Κουταμάρες, μη γίνεσαι βλάκας. Μη φαντάζεσαι πράγματα. Εξάλλου τον ακούς από πάνω που σφυρίζει. Τον ακούς όπως ακούει και εκείνο. Σήκωσε τα δάχτυλά της από τα πλήκτρα, καθώς μια ιδέα πέρασε από το μυαλό της. Κανεί δεν είχε ακούσει τον κύριο Παραβιτσίνη να παίζει. Αυτή ήταν η παγίδα. Μήπω ο κύριο Παραβιτσίνη δεν είχε παίξει καθόλου, μήπω δεν ήταν στο σαλόνι αλλά στη βιβλιοθήκη, στη βιβλιοθήκη και στραγγάλιζε την κυρία Μπόιλ. Είχε φανεί αναστατωμένο, εξαιρετικά αναστατωμένο μάλιστα, όταν ο αρχιφύλακα τη είχε ζητήσει να παίξει εκείνη στο πιάνο. Είχε επιμείνει ιδιαίτερα ότι έπαιζε πολύ σιγά. Βέβαια είχε τονίσει ότι έπαιζε σιγά, με την ελπίδα ότι δεν θα είχε ακουστεί έξω από το δωμάτιο. Γιατί αν κάποιος ήξερε τώρα και άκουγε το πιάνο, κανείς δεν το είχε ακούσει πριν. Τότε ο Τρότερ θα είχε βρει αυτό που ήθελε, αυτόν που είχε πει ψέματα. Η πόρτα του σαλονιού άνοιξε. Η μόλι βέβαια πω πρόκειτο να αντικρίσει τον κύριο Παραβιτσίνη, ήταν έτοιμη να ουρλιάξει. Αλλά δεν ήταν ο Ιταλός ήταν ο αρχιφύλακας που μπήκε ακριβώ στη στιγμή που τελείωνε η τρίτη στροφή του τραγουδιού. Ευχαριστώ, κυρία Ντέιβι, είπε. Έμοιαζε ιδιαίτερα ικανοποιημένο με τον εαυτό του και οι κινήσει του έδειχναν ζωντάνια και αυτοπεποίθηση. Η Μόλι σήκωσε τα χέρια τη από το πιάνο. Βρήκατε αυτό που γυρεύατε, ρώτησε. Βεβαίω. Βρήκα ακριβώ αυτό που ήθελα. Η φωνή του έδειχνε θρίαμβο τι, ποιον. Δεν ξέρετε κυρία Ντέιβις. Ελάτε τώρα, δεν είναι τόσο δύσκολο. Μεταξύ μας, είστε θα μπορούσα να πω απερίσκεπτη. Με αφήνετε να ψάχνω για το τρίτο θύμα. Το αποτέλεσμα ήταν ότι βρεθήκατε εσύ σε τρομερό κίνδυνο. Εγώ δεν καταλαβαίνω τι λέτε. Θέλω να πω ότι δεν μου φερθήκατε τίμια κυρία Ντέιβις. Μου φερθήκατε ακριβώς όπως η κυρία Μπόιλ. Δεν καταλαβαίνω, ναι, ναι, καταλαβαίνετε. Όταν ανέφερα για πρώτη φορά την υπόθεση του αγροτήματο Λόγκριτ, εσεί τα ξέρατε όλα. Ω, oh, ναι, τα ξέρατε. Αναστατωθήκατε. Και ήσασταν εσεί που βεβαιώσατε ότι η κυρία Μπόιλ ήταν ο αξιωματικό στρατονισμού στην περιοχή. Και οι δυο σα ξέρατε. Και έτσι όταν άρχισε να σκαλίζω για να βρω ποιο θα ήταν το τρίτο θύμα, αμέσω κατέληξε σε εσά. Δείχνατε ότι γνωρίζετε την υπόθεση από πρώτο χέρι. Εμεί οι αστυνομικοί δεν είμαστε και τόσο ηλίθιοι όσο δείχνουμε, ξέρετε. Η Μόλι είπε με σπασμένη φωνή. Δεν καταλαβαίνετε. Δεν ήθελα απλώ να θυμάμαι. Αυτό μπορώ να το καταλάβω, τη είπε με γαλήνιο τόνο. Το πατρικό σα όνομα ήταν Wainwright, έτσι δεν είναι. Ναι. Και είσαστε λίγο μεγαλύτεροι από όσο θέλετε να δείχνετε. Το 1940, όταν συνέβη εκείνη η ιστορία, Ήσασταν δασκάλα στο Άμπιβέιλ, vale, έτσι. Όχι. Και όμως ήσασταν κυρία Ντέιβις. Δεν ήμουν σας λέω. Το αγόρι που πέθανε, είπε ο αρχιφύλακας, κατάφερε να σας στείλει ένα γράμμα. Έκλεψε το μου» Στο γράμμα του ζητούσε βοήθεια από την καλή του δασκάλα. Είναι δουλειά της δασκάλας να μαθαίνει γιατί οι μαθητές απουσιάζουν από το σχολείο. Δεν ενδιαφερθήκατε, αδιαφορήσατε για το γράμμα ενός κακόμηρου παιδιού. «Σταμάτα», φώναξε η μόλι με πυρωμένα μάγουλα. «Πρόκειται για την αδελφή μου. Αυτή ήταν τα σκάλα. Και δεν ανδιαφόρησε, όπως λέτε, για το γράμμα του παιδιού. Ήταν άρρωστη, είχε πνευμονία. Δεν βρήκε το γράμμα παρά μετά το θάνατο του παιδιού. Συγχύστηκε τρομερά. Ήταν ευαίσθητος άνθρωπος. Όμως δεν ήταν δικό της το λάθος. Επειδή το πήρε τόσο κατάκαρδα, είναι και ο λόγος που δεν θέλω να μου θυμίζουν αυτή την ιστορία. Ήταν ένας εφιάλτης για μένα από τότε. Σκέπασε με τα χέρια της το πρόσωπό της. Όταν τα τράβηξε, είδε ότι ο Τρότερ την κοιτούσε ηρωνικά. «Ωστε ήταν αδερφή σου», είπε με γλυκιά φωνή. «Λοιπόν, όπως και να έχει το πράγμα». Ένα το χαμόγελο πλανήθηκε στο πρόσωπό του. «Δεν πειράζει και πολύ, ξέρεις. Πειράζει. Η αδερφή σου, ο αδερφός μου. Έβγαλε κάτι από την τσέπη του. Τώρα το χαμόγελό του ήταν ευτυχισμένο. Η Μόλι κοίταξε αυτό που βαστούσε. «Πάντα νόμιζα», είπε μηχανικά, «πως οι αστυνομικοί δεν κρατούν μαζί τους πιστόλι». Η αστυνομική ασφαλώς όχι», είπε αυτός. «Αλλά βλέπετε εγώ δεν είμαι αστυνομικός. Είμαι ο Τζιμ, ο αδερφός του Τζόρτζι. Πιστέψατε ότι είμαι αστυνομικό επειδή τηλεφώνησα από την τηλεφωνική καμπίνα στο χωριό και σα είπα ότι έρχεται ο αρχιφύλακα Τρότερ. Αμέσω μετά, μόλι έφτασα εδώ, έκοψα το καλώδιο του τηλεφώνου και έτσι δεν ήταν πια δυνατό να επικοινωνήσετε με το τμήμα. Η μόλι τον κοίταζε σαν χαμένη. Το περίστροφο τη σημάδευε τώρα. Μην κινήσετε, κυρία Ντέιβι, και μην τολμήσετε να φωνάξετε γιατί θα τραβήξω τη σκανδάλι εξακολουθούσε να χαμογελά. Η Μόλι σκέφτηκε με τρόμο πω αυτό ήταν χαμόγελο παιδιού. Και η φωνή του ακόμα γινόταν φωνή ενό μικρού παιδιού. Τι με κοιτάτε έτσι, ρώτησε με ολοφάναρο σαρκασμό. Είμαι ο αδερφό του Τζόρτζι. Ο κακομοίρη ο Τζόρτζι πέθανε στο Λόγκριτ. Αυτή η παλιογυναίκα μα έστελνε εκεί και η γυναίκα του αγρότη ήταν σκληρή με μα. Και εσύ δεν μα βοήθησε τρία τυφλά ποντικάκια. Και τότε είπα πως μια μέρα θα σας σκοτώσω όλους. Όλους άμα μεγαλώσω. Το εννοούσα. Από τότε το σκέφτομαι. Συνοφριώθηκε και συνέχισε. Πόσο με ταλαιπώρησαν στο στρατό. Εκείνος ο γιατρός δεν σταμάταγε να ρωτάει. Έπρεπε να ξεφύγω. Ποβήθηκα ότι θα με εμπόδιζα να κάνω αυτό που θέλω. Αλλά τώρα μεγάλωσα πια. Είμαι μεγάλος. Και οι μεγάλοι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Η Μόλι προσπάθησε να κρατήσει την ψυχραιμία της. «Μίλα του», σκέφτηκε. «Προσπάθησε να τον κρατήσεις απασχολημένο». «Δεν θα μπορέσεις να ξεφύγεις, Τζιμ», είπε. Το πρόσωπό του συνέφιασε. «Κάποιος έκρυψε τα σκί και δεν μπόρεσα να βρω που τα καταχώνιασε». «Τολμώ όμως να πω πως δεν ανησυχώ. Το περίστροφο είναι του άντρα σου. Το πήρα το σιρτάρι του. Πιστεύουν ότι είμαστε νομικός» και έτσι δεν θα δεσκολευτώ να τους πείσω ότι αυτό σε πυροβόλησε. Όπως και να έχει δεν με νοιάζει πολύ. Ήταν τόσο αστεία όλα αυτά, τόσο διασκεδαστικά. Υποκρινόμουν, αυτή η γυναίκα στο Λονδίνο, να έβλεπες πως έγινε η μούρη της τον με αναγνώρισε. Και αυτή η ηλίθια η Μπόιλ σήμερα το πρωί. Κούνησε το κεφάλι του με ικανοποίηση. Στάθηκε έφνης και αφουγκράστηκε. Ξεκάθαρα, με ένα απόκοσμο εφέ, ακούστηκε ένα σφύριγμα. Κάποιος σφύριζε τα τρία τυφλά ποντικάκια. Ο Τρότερ στάστησε και το πιστόλι κινήθηκε στο χέρι του. «Κάτω, κυρία Ντέιβις», φώναξε κάποιος. Η Μόλι έπεσε στο πάτωμα, καθώς ο ταγματάρχης Μέτκαλφ την από την κρυψώνα του πίσω από την πλάτη του καναπέ και όρμησε πάνω στον Τρότερ. Το περίστροφο εκπρισοκρότησε Μα η σφαίρα πήγε και καρφώθηκε σε μια διάφορη ελεογραφία, που ήταν η αγαπημένη της μακαρίτησας της μη Μια στιγμή αργότερα επικράτησε πραγματικό πανδαιμόνιο. Ο Τζάιλ όρμησε μέσα, ακολουθούμενος από τον Κρίστοφερ και τον κύριο Παραβιτσίνη. Ο ταγματάρχης κρατώντας το χέρι του Τρότερ, πίσω από την πλάτη του σε λαβή, άρχισε να μιλάει γρήγορα. «Μπήκα μέσα την ώρα που παίζατε. Χώθηκα πίσω από τον καναπέ», Εκεί βρίσκομαι από την αρχή. Το ήξερα πως δεν είναι αστυνομικό. Εγώ είμαι αστυνομικό επιθεωρητής Τάνερ. Συνεννοήθηκα με τον Μέτκαλφ να πάρω τη θέση του. Η Σκότλαντ Γιάρ θεώρησε πω θα ήταν φρόνιμο να υπάρχει κάποιο εδώ. Ξέσφιξε το χέρι του νέου και του μίλησε μαλακά. Και τώρα, παιδί μου, θέλω να έρθει μαζί μου. Δεν πρόκειται να σε πειράξει κανεί, μη φοβάσαι. Όλα θα πάνε καλά. Θα σε φροντίσουμε. Ο γεροδεμένο νέο με το ηλιοκαμένο πρόσωπο και τα αδρά χαρακτηριστικά, ρώτησε με μια γλυκιά παιδική φωνή. Δεν θα θυμώσει μαζί μου ο Τζόρτζι. Όχι, δεν θα θυμώσει, είπε ο επιθεωρητης Και καθώ ο Τζάιλ περνούσε πλάι του, του ψιθύρισε. Είναι τελείω ανισόρροπο ο δυστυχής. Βγήκαν μαζί έξω. Ο κύριος Παραβιτσίνη έπιασε τον Κρίστοφερ Ρέν από τον μπράτσο και τον τράβηξε. Και εσύ φίλε μου, έλα εδώ μαζί μου. Ο Τζάιλ και η Μόλι έμειναν μόνοι, κοιτάζοντα ο ένα στον άλλον κατάματα. Ξαφνικά ρίχτηκαν και οι δύο, ο ένα στην αγκαλιά του άλλου. Αγάπη μου, ρώτησε ο Τζάιλ, δεν σε πείραξε. Όχι, όχι, με εντάξει, Τζάιλς. μόνο που είμαι μπλεγμένη. Πίστεψα, φαντάσου πω. Αλλά γιατί πήγε στο Λονδίνο. Αγάπη μου, ήθελα να σου πάρω ένα δώρο για την επέτειο των γάμων μας και δεν ήθελα να το μάθεις». «Τι απίστευτο! Κι εγώ γι' αυτό κατέβηκα στο Λονδίνο». «Γλύκα μου, θέλω να με συγχωρήσεις για τα λόγια που είπα». «Ζήλεψα αυτό τον ανόητο μαντράχαλο». Η πόρτα άνοιξε και ο κύριος Παραβιτσίνη έκανε την εμφάνισή του. Έλαμπε σαν πυροτέχνημα. Συγγνώμη για τη διακοπή», είπε γελώντας. Σα συγχαίρω πάντω για την υπέροχη σκηνή τη συμφιλίωση. Και τώρα φεύγω. Λυπάμαι που πρέπει να πω αντίο. Ένα τζίπ τη αστυνομία έρχεται σε λίγο. Θα με πάρουν μαζί του. Έσκυψε και ψιθύρισε στο αυτή τη μόλι. Ίσως συναντήσω κάποιε δυσκολίε στο εγγύ μέλλον, αλλά έχω τα μέσα να το κανονίσω. Αν λάβετε ένα πακέτο, με μια χίνα ή μια πάπια, λίγο φουαγκρά, ζαμπόν, κάλτσες νάιλον, απόλα ε! Θα είναι οι ευχαριστίες μου για μια πολύ χαριτωμένη κυρία. Α, μην το ξεχάσω, κύριε Ντέιβις. Τα χρήματα της διαμονής μου είναι στο χολ. Φίλησε το χέρι της Μόλι και προχώρησε προς την πόρτα. «Νάιλον κάλτσες», μουρμούρισε η Μόλι. «Φουά γκρά! Ποιος είναι τέλος πάντων αυτός ο παραβιτσίνη, ο Άγιος Βασίλης». «Όχι, δα, απλώς ένας μαυραγορίτης», είπε ο Τζάιλς γελώντας. Ο Κρίστο Φερέν ξεπρόβαλε στην πόρτα. «Χρυσά μου», είπε. «Ελπίζω να μην σας ενοχλώ, αλλά από την κουζίνα έρχεται μυρωδιά καμένου φαγητού. Να κάνω κάτι γι' αυτό». Η Μόλι άφησε ένα ξεφωνητό ορμώντας προς την πόρτα. «Θεέ μου, η πίτα μου». Αστυνομικές ιστορίες, ιστορίες φαντασίας και μυστηρίου. Αφήγηση, Αναγκίκα to murder by craft